Καλημέρα! Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Εδώ είμαστε. Άλλο ένα βράδυ παρέα. 12 με 2. Όπως κάθε βράδυ. Όπως κάθε βράδυ. Ο Γιάννης Χιλιτίδης, ο Κωστής Ραπτόπουλος. Όπως κάθε Δευτέρα. Όπως κάθε Δευτέρα ο Τζόρνταν, ο Θρυλικός. Ο Πολεμομαχίας, ο Φοβερός, ο Τρομερός. Καλοκαίρι μυρίζει. Η τελευταία γύρη από τα λουλούδια εξαφανίζεται σιγά σιγά. Αρχές Ιουνίου θα τελειώσει και αυτή η ιστορία με την άνοιξη. Αν και σήμερα ήταν καλοκαίρι. Εδώ που τα βλέπω τα πράγματα, δεν βλέπω να υπάρχει άνοιξη πολύ. Δηλαδή, απευθείας από χειμώνα καλοκαίρι. Είχε τις μυρωδιές, είχε τα μάτια τσούζανε, φτερνίσματα πολλά, δύσπνιες, γύρι των λουλουδιών κτλ. Τα τελευταία 4-5 χρόνια, δεν ξέρω. Τώρα εγώ ζω στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Δεν μυρίζω, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τώρα. Μήπως δεν έχω γεύση εγώ. Τι να μυρίζει, αφού από χειμώνα. Τόσο καιρό, δεν έχω γεύση μυρίζει. Πάμε απευθείας στο καλοκαίρι από χειμώνα. Δεν έχουμε εποχές πλέον. Εσύ. Το μόνο ενδιάμεσο είναι οι βροχές. Ναι, το. Βροχές. Μας τράβηξε 20 βροχές. Βροχές και μετά άνοιξε και πήγαμε στο καλοκαίρι. Σήμερα πήγα έδεσα και γύρισα. Εσύ. 4 φίδια στο δρόμο πατημένα. Φίδια. Ναι, σήμερα έκανε ζεστή μέρα. Ζέστα έκανε. Έκανε ζέστα. 4 φίδια στον δρόμο πατημένα. 4 φίδια πατημένα στον δρόμο. Καταλαβαίνεις. Ναι. Καλοκαίρια σε βγήκαν και αυτά. Όξο που λέω εγώ. Όξο. Ναι. Βγήκανε. Με τη ζέστα βγήκαν τα φίδια. Όξο. Όξο. Μ' αρέσει, ρε Τζόρνταν. Τα παοξίδικα, τα βέβαια. Ναι. Είναι μια διάλειψη αυτή τώρα οι Αθηναίοι. Οι μούφες. Που να ξέρουν να μιλήσουν τη γλώσσα τη δικιά μας. Έλα μου να σου πω. Ναι, έλα μου. Για πες τα αυτά που λέμε. Εμανέγια. Εμανέγια το λέμε εμείς. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε. Όταν λέω τη λέξη ντουρού. Έλα φίλε. Έλα. Ναι. Έλα. Αυτό το λέει, το χρησιμοποιεί όταν μιλάτε στο τηλέφωνο και δεν το έχει πιάσει καλά. Δεν το έχει ακούσει. Έλα. Έλα. Ναι. Έχουν κάποια δικά τους. Ναι. Να σου πω ρε φίλε. Αλλά να σου πω. Ναι, αλλά εσύ, Τζόρνταν, έχεις δημιουργήσει τη δική σου γλώσσα. Δηλαδή, τονίζεις αλλού τους τόνους, βάζεις τα σύμφωνα, ξέρω εγώ. Ναι, εγώ είμαι ποντιακής καταγωγής. Έχω μεγαλώσει με τη γιαγιά μου. Η γιαγιά σου τι μεγάλωσε. Από πόντι ήτανε. Πόντι, βεβαίως. Original, είμαστε και από τις τέσσερις πλευρές. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορείς να πάρεις καμιά ξόβαλση. Όχι, όχι, είμαι original πόντιος. Έχω κάνει βέβαια θεραπεία, να ξέρεις. Ναι. Λοιπόν. Και τα ποντιακά, επειδή μοιάζουν και αρχαία ελληνικά, είναι και τα αρχαία ελληνικά, μοιάζουν αυτές οι δύο γλώσσες. Ναι. Το βάζουμε και λίγο τα ελληνικά, ας πούμε, τα σύγχρονα. Το βάζουμε τα νεοελληνικά, το βάζουμε και τα λίγο τα παοξίδικα. Και το σήκω, ας πούμε, που λέω εγώ, λέω, ας πούμε, θέλουμε να πούμε να σηκωθούμε. Να σκοθούμε. Κατάλαβες. Ναι. Κάτω ποντιακά δεν είναι ελληνικά. Φυσικά και είναι ελληνικά. Τι λες, ποντιακά. Τα νέα ελληνικά υπάρχουν. Α, τα νέα ελληνικά. Ναι, αυτά που διδάσκουν στα σχολεία. Ναι. Λοιπόν. Τι κρίμα που δεν τον τσίπησε ένα φίδι να ερημίσουμε καμιά εβδομάδα. Λέω, και μάλιστα. Να με τσιμπήσει, να είσαι σίγουρο ότι θα ψοφήσει το φίδι, να ξέρει. Άμα μυρίσει αυτό το ποδάρι, εκεί, λοιπόν, το πιάσει με εκεί τον νύχι να πούμε το τσικελωτό. Το οξύδικο τον νύχι, το μαύρο, το ωραίο. Έτσι. Πολεμομαχία. Ξεκίνα και πάμε εμεί στα δικά μα τα ποδοσφαιρικά. Έτσι. Καλησπέρα και από μένα. Έτσι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μακάρι. Τριήμερο έρχεται μετά. Τριήμερο. Δεν πειράζει, εδώ θα είμαστε. Το Αγίου Πνεύματος, αν και νομίζω ότι η γιορτή είναι μούφα και θα εξηγήσω το λόγο. Θα μας το εξηγήσει λίγο. Ναι. Έσω το καινούργιο χόμπι που το μαθαίνει ο κόσμος, που βοηθάει ο Κώστας, βοηθάει ο Τζόρνταν, βοηθάει όλος ο κόσμος. Ένα πολύ ωραίο ομαδικό άθλημα το οποίο έχετε εκεί σε εμάς. Σας δίνουμε αλεξίσφαιρο, μάσκα, όπλο, 1000 μπιλάκια, καφέ, νερό, 3 ώρες διαιτησία, φωτογραφίες, ενημέρωση. Πετάμε κανένα για να γίνω ο Τζελτζελές Καναταβαντούρι. Έρχεστε εκεί πέρα, είμαστε 15 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Έρχεστε μόνος, με παρέα, με το αγόρι, με το κορίτσι σας, όπως θέλετε. Σωματεία, ομάδες ποδοσφαιρικές, μπασκετικές, τα πάντα. Έρχεστε και γνωρίζετε, είναι προσωμείωση μάχης με ομοίωματα πραγματικών όπλων. 6016, G36, MP5, Καλάτσικοφ, τα πάντα. Για το χαβαλέ, βέβαια, είναι ψιλομούφα έτσι τα όπλα, αλλά εντάξει, μοιάζουν όσο πιο πολύ, πιο πραγματικά πεθαίνει. Έρχεστε και παίζει αυτό το καινούργιο παιχνιδάκι. Και αυτή τη στιγμή τρέχει ο διαγωνισμός σε Soft City. Για την ώρα που έχουμε την εκπομπή, 12 με 2, όποιος κάνει like και κοινοποιεί στη σελίδα μας, μπαίνει στην κλήρωση για να κερδίσει 4 δωρεάν παιχνίδια και 4 εκδοτικά κουπόνια 25%. Συνολικό αυτά τα δώρα είναι περίπου 100 ευρώ. Το δίνουμε για να μπορέσει ο κόσμος να θέλει να το γνωρίσει μέσα από την εκπομπή, να δουν να το γνωρίσουν. Κάτι διαφορετικό, το οποίο σίγουρα όποιος έρθει κολλάει και ξαναέρχεται. Χθες ήμασταν κομπλέ, πάλι είχαμε 14 άτομα. Δεν είναι κακό για να δει ο κόσμος να δει ξανά το παιχνίδι. Πέραν τούτου, να σου πω για τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Τη θεωρώ ρατσιστική γιορτή. Γιατί? Θα σου πω γιατί. Δηλαδή, ένας ο οποίος, για παράδειγμα, δουλεύει σε μια τράπεζα.
προσθέτει, αφαιρέτει. Εντάξει. Ναι. Κάνει ισολογισμού, το ένα το άλλο, λογιστή, το ένα το άλλο κτλ. Μου λες, ένας που πουλάει, να πούμε, σόβρακα στη λαϊκή. Πατάτες, κρεμμύδια. Δεν χρειάζεται ταλέντο για να το κάνει. Δηλαδή, εγώ άμα πάω με ένα που ξέρει να πουλάει, ας πούμε όπως ο Τζόρνταν για παράδειγμα. Δηλαδή, ο Τζόρνταν, έμπορο, επειδή μου έναν έμπορο. Δηλαδή, να σου πω και το άλλο. Ο γιατρός κάνει χειρονακτική εργασία. Δεν κάνει χειρονακτική εργασία του γκαραζιέρ. Κάτσε, το πω εγώ. Δηλαδή, τον έλικα του αυτοκινήτου φτιάχνει. Τη μίζα φτιάχνει. Να κάτσε να το λύσει το αυτοκίνητο. Να το λύσει, να το βγάλει τα καρμπεράκια. Ένα χειρουργό δεν πρέπει να έχει ταλέντο, ας πούμε, για παράδειγμα. Στα χέρια του άλλου. Μια ζωή κρατάει στα χέρια του. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, ο ένα πρέπει να, να, κάνει, να γιορτάζει και ο άλλο να μην γιορτάζει. Δηλαδή, αυτό που φτιάχνει τη μηχανή δεν κάνει πνευματική εργασία σε συνδυασμό με την χειρονακτική εργασία. Ένα που πουλάει, ξέρω εγώ, στην τσιμπισκή ρούχα. Δεν πρέπει να μπει ο πελάτη, να τον προσεγγίσει, να του πει τι τιμέ, να του πει μεγαλύτερη τιμή, να δει τη μικρότερη τιμή. Δεν χρησιμοποιεί το μυαλό του. Δεν χρησιμοποιεί, να ούμε, το πνεύμα του. Άρα λοιπόν, εγώ λέω ότι γιατί το Άγιο Πνεύματος πρέπει να είναι για όλους τους ανθρώπους. Γιατί όλες οι δουλειές για να γίνουν χρειάζεται και το πνεύμα, χρειάζεται να πούμε και το σώμα. Έτσι δεν είναι? Ακόμα και η εκπομπή που βγάζεις τώρα θέλει το μυαλό να λειτουργεί, να είσαι οξυδερκής, ώστε να μπορείς να πλησιάσεις. Λέει τα ραδιόφωνα δεν κάνουν, λέει, τηλεοράσεις, ξέρω εγώ, εκπομπές. Είναι, λέει, του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή είναι πνευματώδεις, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν μάλλον το πνεύμα τους, αυτοί οι οποίοι κάνουν εκπομπές, δημοσιογράφοι. Και κάποιος ο οποίος κάνει χειρονακτική εργασία. Δηλαδή βάλε εμένα να χαλάσω το αμάξι μου και να φτιάξω, ξέρω εγώ, ας πούμε μια. Πώς, δεν έχει καμία σχέση. Τι με νοιάζει με την θρησκεία? Τι με νοιάζει? Εγώ λέω τι λέω εγώ. Εντάξει, εσύ. Τι λέει το κράτος? Ποιος θέλει? Το κράτος θέλει για η θρησκεία. Για τη φώτιση. Μάλιστα. Εγώ δεν λέω για τη θρησκεία. Εγώ λέω ότι είναι ρατσιστικό. Ποιο το κάνει, είτε η θρησκεία το κάνει, είτε το κράτος το κάνει. Γιορτάζει όλος ο κόσμος. Γιορτάζει όλος ο κόσμος. Δεν μπορεί δηλαδή να σηκώσει η άλλη που είναι κομμότρια ή είναι, ξέρω εγώ, τι κάνει η γυναίκα, πουλάει ρούχα. Εντάξει. Ο Γιάννης που τη θυμίζει την κονσόλα. Ναι, δεν χρειάζεται. Σαν διαστημόπλου η κονσόλα, πλάκα. Λοιπόν, πλάκα. Ναι. Ο Γιάννης, άμα δεν ήταν, με βοήθησε πολλές φορές εμένα. Σαν τηλε. Πώς το λένε, ράδιο, πώς το λένε, ραδιοσκηνοθεσία. Εγώ τηλεόραση σκηνοθέτη δεν είχα ποτέ. Ποτέ δεν είχα. Ουδέποτε. Είχα σκηνοθέτη. Και είχα στο ράδιο. Δεν τυχαίο, ας πούμε, που το ραδιόφωνο κάνει μεγάλα νούμερα και κάνει πρωτιές και κάνει ωραία πράγματα κτλ. Γίνεται και από πίσω μεγάλη δουλειά, θέλω να πω. Δηλαδή μια στήριξη. Τώρα την πήγαμε βέβαια αλλού την κουβέντα. Αλλά λέω, είναι ρατσιστικό. Να θεωρείται κάποιος ο οποίος έχει πνεύμα και πρέπει να το χαλαρώσει το πνεύμα του τη Δευτέρα γιατί είναι του Αγίου Πνεύματος, και ο άλλος θα μου να το θεωρήσει ότι είναι χειρονακτική εργασία του. Μάλιστα. Είναι λάθος τελείως. Δεν ξέρω αν το κάνει η θρησκεία. Λέω, Γιάννης, δεν είναι θρησκεία, είναι του κράτους. Το λάθος λέει το κάνει το κράτος. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Δεν ξέρω ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης κάτι είχε κάνει. Είχε αλλάξει. Τα κλείνει όλα. Τα κλείνει όλα. Το πιο τίμιο ήταν. Εντολή νομάρχης. Ακόμα και του Αγίου Δημητρίου έκλεινε όλος ο νόμος. Και θυμάμαι το αφεντικό μου με παίρνει τηλέφωνο. Πού είστε, λέω, σπίτι, καθόμαστε. Από την Αθήνα, από την Αθηναία. Εντάξει. Και λέει, γιατί κάθεσαι, αφού είμαστε καλοφόροι. Αυτό είναι άλλο. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Αλλά λέω ότι μπράβο στον Ψωμιάδη, τον Παναγιώτη, τον οποίο δεν τον έχουμε τώρα και ανάγκη να τον κάνουμε διαφήμιση, γιατί είναι εκτός πολιτικής. Γιατί μπορεί να πούνε, αν δεν κάνετε γλεδό, όχι. Είναι φίλος μας χρόνια. Είτε ήταν στη Νέα Δημοκρατία, είτε ήταν στο Πασόκ. Είτε ήταν σε οποιοδήποτε κολοκόμμα, είτε δεν είναι πουθενά, τον εκτιμά σαν άνθρωπο και τα λοιπά. Έχει κάποια φιλία. Αλλά το έκανε, μπράβο. Δεν ξέρω ο Τζόρνταν τι λέει. Ναι, σωστά. Τι είναι σωστά? Δηλαδή ο Τζόρνταν πουλάει παστέλια. Μπορώ, ρε, εγώ που κάνω υποτίθεται πνευματώδη δουλειά, τρίχες, να πουλήσω το παστέλι όπως το πουλάει ο Τζόρνταν? Πουλάει φρούτα. Μπορώ να πουλήσω εγώ φρούτο? Περνάνε οι γυναίκες, ξέρω εγώ. Ελά, κυρία μου, αυτό το μήλο, ξέρω εγώ, είναι να μου γυαλιστερό. Ξέρω, τα λέει αυτά που λέει. Χρησιμοποιεί δηλαδή. Ναι, τις ατάκες της πιάτσας. Τις ατάκες της πιάτσας, να πούμε. Άκου, λέει. Αθηναίος, λέει. Να τον επείς, άμα τον επιάσω, θα τον. Ναι. Και θα τον. Ναι, χάμω. Θα τον επατήσω, χάμω. Έλα και χάμω. Ναι. Να μας πει ο κύριος Μάνος πώς είδε τη διαιτησία στο ΆΚΑ και ποια ευκαιρία έκανε η ομάδα του από οργανωμένη επίθεση και όχι από λάθος της ΑΕΚ από κόντρα. ΑΕΚ μόνο. Γιατρός. Ο κόσμος του Ηρακλή βράζει για τη βλαχιά της σημερινής μέρας. Ποια ΑΕΚ? Η ομάδα που την έριξε ο Πανθρακικός. Κομπλεξάρα, λέει.
κουμπλεξάρω Ηρακλής. Αμάν. Κόμπλεξο ούτε με την μπάρτσα. Πόσο μάλλον με την κούλα. Ω, έχουμε θέματα αυτά. Λοιπόν, πάμε στα. Πάμε εγώ στα τον Ηρακλή το είδα το πρώτο ημίχρονο, μου άρεσε, καλώς ήταν. Κόμπλεξ λέει έβγαλε ο γιατρός. Εγώ έκανα 5.000. Ποιος έβγαλε, κόμπλεξ ποιος έβγαλε. Έβγαλε η ομάδα του Ηρακλή, λέει ο γιατρός. Κόμπλεξ. Εγώ έκανα τζόκινγκ εκείνη την ώρα. Πήγα να βγάλω τα 5 χιλιόμετρα κάτω από 35 λεπτά. Και τα έβγαλα. Γιατί πέφτω τώρα συνέχεια. Μπαμπαμπαμπα μέχρι φτάσω στα 30. Πέφτω. Και αυτό βγάλεις και τα πόδια έξω να μαυρίσουν λίγο, να πάρουν λίγο χρόνο. Όχι ρε, ζεσταίνουμε. Είμαι τύπος που ζεσταίνουμε. Εύκολα. Δηλαδή, ζεσταίνομαι εύκολα, πώς να σου το πω. Δεν είμαι από τους κρυονιάριδες. Δηλαδή. Το παιχνίδι δεν το είδες του Ηρακλή με την τίποτα, ούτε φάση. Λοιπόν, εμένα στο ένα ημίχρονο είδα μόνο το πρώτο, γιατί μετά πήγα για δουλειά, είχα δουλειά. Συνέδεσα. Λοιπόν, το πρώτο ημίχρονο μου άρεσε ο Ηρακλής. Ήταν καλός. Ήταν πιο καλός από την ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο. Να βγει ο γιατρός και να μας πει. Και τον αδίκησε σε μία φάση πάνω στη γραμμή, δεν έδωσε ένα χέρι σε αντίπαλο παίκτη. Δεν ξέρω τι έκανε. Λοιπόν, δεν ξέρω. Πάτε. Το θέμα είναι ότι και η ΑΕΚ δεν μ' άρεσε. Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Τώρα, αν αυτές οι δύο. Όχι, αν θα βγουν σίγουρα αυτές οι δύο ομάδες, αν θα είναι έτσι, ή θα πέσουν και οι δύο ξανά, ή θα είναι σε καλή θέση και οι δύο ξανά. Είναι ισοδύναμες οι ομάδες. Τι έγινε ο δικός σου, α την ΑΕΚ τώρα, α την ΑΕΚ. Τι έγινε ο δικός σου, μπούκαρε να πούμε στα πόδια. Τι ρεζιλίκια. Τι μπούκαρε, μωρέ τώρα, εντάξει, μπούκαρε τώρα. Τι μπούκαρε. Ρεζιλίκια είναι. Γιατί είναι ρεζιλίκια. Και ο Μελισανίδης κατέβηκε σήμερα, τι ρεζιλίκια είναι. Ζήλεψε, ρε. Ζήλεψε. Ζήλεψε ο Μελισανίδης. Τι είναι. Πού μπούκαρε, πού. Καλά, ρε, είναι. Εγώ δεν το θεωρώ μεμπτό αυτό, φίλε. Δεν το θεωρεί μεμπτό. Όχι. Δεν ξέρουμε καταρχήν τι είπε εκεί πέρα. Ρε γλυκό αγόρι. Δεν ξέρουμε τι είπε. Βάλε τους τρεις μικρούς. Πού το ξέρεις, εκεί ήσουνα. Ξέρω τι. Πού το ξέρεις. Εκεί ήμουνα, ναι, εκεί ήμουνα. Έχω ρουφιάνω ένα παίκτη εκεί πέρα. Και να σου πω και κάτι άλλο, ρε φίλε. Κάποια στιγμή μπορεί να σκάσει ο άλλος. Τι θα γίνει. Έσκασε. Δεν έσκασε. Πληρώνει και ξαναπληρώνει. Ούτε στο μακεδονικό λιτής δεν γίνονται αυτά. Σοβαρά. Ναι. Εγώ σε πληροφορώ. Άσε ρε φίλε τώρα. Άσε τώρα πάλι. Άσε την ίντρικα. Γιατί. Ο Μελισανίδης γιατί κατέβηκε σήμερα κάτω. Θα μου πεις μετά το παιχνίδι. Και τι έγινε. Το θέμα άλλο είναι, δεν είναι ότι κατέβηκε. Το θέμα είναι τι γίνεται στα play-off τώρα. Τι γίνεται στα play-off. Ναι. Γίνατε ρόμπες για δεύτερη φορά. Τι ρόμπες. Σας έκανε ο Παναθηναϊκούλης, ο Αλαφουζάκος. Δεν παίξαμε ακόμα. Ο Απένταρος. Δεν παίξαμε ακόμα. Ας το πω εγώ το έργο. Ναι, σας έκανε ρόμπα ο Αλαφουζάκος. Κοίταξε, ας το έργο. Το έργο θα το δούμε την Τετάρτη. Τι Τετάρτη. Την Τετάρτη θα δούμε. Δεν τον παίρνει το λαγό, δεν τον παίρνει. Θα δούμε την δεν Τετάρτη. Τον παίρνει το λαγό. Κοίταξε, μπορεί να τον παίζω μονότερμα το λαγό και να μην τον πάρω, ας πούμε. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Το θέμα είναι να δούμε τι απόδοση θα έχει η ομάδα, τι θέλει η ομάδα μες στο γήπεδο. Ο Δραγόγιας λέει ένα μήνυμα. Ναι. Του Αγίου Πνεύματος λέει. Πνεύματος. Γιορτάζει πρωτίστως ο τιτανομέγιστος και πεφωτισμένος Τζόρνταν που μπορεί να σου βρίσκει λύσεις για όλα. Ευχαριστώ πολύ, Μίτσο. Το ξέρω αυτό το πράγμα. Το ξέρει και αυτός, Μίτσο, αλλά δεν το λέει. Ποιος? Εσύ, δεν το ξέρεις. Εγώ δεν κάνω αβάντες στους φίλους μου. Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, Δημητράκη. Καταπληκτικό ο Δημήτρης. Όχι για την αβάντα. Εντάξει. Και να δώσουμε τη συμπαράστασή μας στο φίλο τον Δημήτρη, στο φίλο τον Τραπεζανίδη, στο φίλο τον Άρη τον Παναγιωτίδη. Εμείς δεν έχουμε λόγους να υποστηρίξουμε άλλους κτλ. Ναι. Θα υποστηρίξουμε τους φίλους μας. Για αυτούς τους δύο και μόνο που είναι φίλοι μας, να ανοίξει η ΕΡΤ και να μπουν μέσα και να πάρουν τους μισθούς κανονικά. Και να έχουν τα μεροκάματά τους και την αξιοπρέπειά τους και την καλή δουλειά τους. Καλά μεροκάματα όμως, όχι στα ύψη. Κάποιοι διευθύνουν μεγάλοι που παίρνανε κάτι. Κάποιοι διευθύνουν μεγάλοι που παίρνανε κάτι. Κάποιοι από το Δραγόγια ναι. Μέσα, ούτε σίγουρα, δεν το συζητάμε. Σίγουρα. Εντάξει, να μην τρελαθούμε τώρα. Ναι. Λίγοι παίρναν τα πολλά λεφτά. Οι λίγοι παίρναν τα πολλά λεφτά. Μπράβο. Και οι πολλοί παίρναν ήταν χαμάλιδες. Ναι. Έτσι ήταν. Εμείς είμαστε με τους χαμάλιδες. Έτσι είναι, με τα λαϊκά παιδιά είμαστε. Με τους λαϊκούς είμαστε εμείς. Φυσικά. Και άμα δούμε ότι κάνουν απατεωνίες οι μεγάλοι, θα κράξουμε τους μεγάλους. Έτσι είναι. Σωστό. Τι είμαστε, Ρομπέν των τρελών. Των φτωχών. Δεν μ' άρεσε αυτό που έκανε ο Σαββίδης. Άστο αυτό, μην κολλάς αυτό. Ο κολλάω. Το διατάφτα άλλο είναι σου είπα. Το διατάφτα είναι να δούμε η ομάδα θέλει να βγει στο Champions League στα προκριματικά ή θέλει να βγει δεύτερη. Η μικρή ομάδα δεν θα θέλει να βγει. Όχι, όχι. Βάζει κάτω τη λογική. Ομάδα η οποία δεν θα κάνει μεταγραφές δεν θα θέλει να βγει. Δεν μείνει απολύτως. Η ομάδα η οποία. Εγώ έμαθα ότι θα κάνει μεταγραφές. Ποιος είναι? Έμαθα ότι θα κάνει μεταγραφές. Από πού το έμαθες? Τι σε νοιάζει, έχω πληροφορίες. Τι μεταγραφές θα ξέρεις όταν έχω πληροφορίες. Το Βασιλακάκι, το Φλίσκα. Δεν πέφτω έξω. Τον Αθανασιάδη, τον τερματοφύλακα του Παθραγικού. Ό,τι καλύτερο περπατάει μέσα στην ελληνική αγορά θα το χτυπήσει η ομάδα. Θα χτυπήσει τον Κλέιτον, ας πούμε. Όχι τον Κλέιτον, όχι τον Κλέιτον. Γιατί. Ακούγεται και αυτό φυσικά. Ναι, ο Κλέιτον. Κοίταξε να δεις. Εγώ... Ακούσες έτσι. Ακούω. Να σου πω κάτι. Μαθαίνω τώρα. Ο παδός, ο φίλαθλος, όλοι θέλουμε, όλοι θέλουμε η ομάδα να βγει πρώτη. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό.
Άμα βγει δεύτερη, κάνετε σαματάδα. Κάνε. Λοιπόν, το θέμα είναι πρώτον, μπορεί να βγει πρώτη. Και δεύτερον, θέλει να βγει. Καταλάβες, το πρόβλημα είναι αν θέλει. Καλά, εσείς θα παίρνετε το πρωτάθλημα και δεν θέλετε να βγείτε δεύτερη. Καλά, τι σημαίνει. Υπάρχει ένα παρατεταμένο. Παοξίδικα πέστε, να το καταλάβω τώρα. Υπάρχει ένα παρατεταμένο ντεφορμάρισμα τώρα. Κάνα εξάμεινο, ναι. Αρκετών παικτών. Ναι, ναι, ναι. Π.χ. του Νομπό, ας πούμε. Ναι. Πότε ήταν φορμαρισμένο. Υπάρχουν τραυματισμοί. Έλειπε. Για τον απατιώνα τον Νομπό. Τέλο καλά. Κάνα άλλη μια κολοτούμπα. Το μεσημέρι άκουγα στο κλείσιμο τη εκπομπή που έλεγε ξέρει τρομερή μπάλα αρκεί να θέλει να την παίξει. Την μπάλα. Ναι. Λοιπόν. Μπορεί να πάρω ένα πυρηνικό επιστήμονα εγώ στη δουλειά μου και να μην δουλεύει. Και να τεμπέλει. Ναι, αυτό λέω, εντάξει. Τι με νοιάζει εμένα να ξέρει μπάλα. Τεμπέλει. Ο Ρωμάνο δεν ξέρει μπάλα στο εγώ θεωρώ ότι. Ουσιαστικό είναι ο Τσιλιανίδη που μπαίνει μέσα. Εγώ θεωρώ ότι έχει ντεφορμάρισμα. Δεν είναι τεμπέλει. Παίκτη που δεν μπαίνει στη μάχη, ρε, στη μεγάλη περιοχή. Ρε. Απατεωνάκο είναι. Ρε. Κοίταξε. Με τα πάρτι εκεί απάνω. Οι γειτόνοι φωνάζουν 5 ώρα το πρωί. Άντε σα χλαμάρα τώρα κάθε φορά. Ο Στόχιλ εδώ πέρα έκανε έμετο να πούμε στο Μαρκή και στα άλλα μαγαζιά. Το βγάζαμε τις κλωτιές έξω. Τέτοιους παίκτες δεν θες στον ΠΑΟ. Δεν πάει κανένα κριτική. Πώς δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική. Τι άγγινε τώρα. Δεν πρέπει να φύγει η σαβούρα. Κριτική κάνουμε κριτική και το ξέρεις αυτό. Ναι. Καλό πιστεύω. Η σαβούρα δεν πρέπει να φύγει. Είναι τώρα ο Παπαδόπουλος τώρα 35. Ξέρεις τότε ο Παπαδόπουλος. Πες μου για, για να ακούει. Όταν έπαιζε μέχρι τον Παδραϊκό. Είναι παλέμαχος. Επειδή ακούει και κόσμος, χιλιάδες κόσμος. Χιλιάδες. Μια που είπες αναφέρθηκες για το Στοκ. Πες μου ποιος σου είπε ότι τάπινε εκεί στο Μαργκής συγκεκριμένα και έκανε και μετούς και τα γιακουλισγές. Ποιος το είπε αυτό. Ποιος το είπε. Εσύ δεν ήσουν εκεί. Ποιος το είπε. Εσύ δεν τα ξέρεις. Εγώ δεν τα είπα. Και σε σένα εγώ δεν τα είπα. Και σε τηλεόραση εμείς δεν τα είπαμε. Και στο Στέφενς εμείς δεν τον ενημερώσαμε. Τα ξεχάζεις αυτά. Εγώ δεν έκανα καμία ρουφιανιά εσύ. Φυσικά και την έκανα. Άμα για το καλό του της ομάδος τι ρουφιανιά είναι. Τι να τον αφήσουμε εκεί πέρα να ξημεροβραδιάζει. Να βγάζει καψούρα με την άλλη εκεί και να είναι σουρουμενάκιας. Και την άλλη μετά Σάββατο βράδυ το κάνει αυτό Κυριακή. Χαράματα φεύγει 11 η ώρα από εκεί. Και Τετάρτη παίζουμε με τη Μακάμπη. Και τα δύο πέναλτι που τα βαράει τα στέλνει out, άστοχα. Τα πιάνει, το θυμάσαι το παιχνίδι εκείνο. Θυμάμαι. Ήτανε τρεις μέρες πριν η σούρα του. Ναι. Και η ξεφτύλα του και έφυγε το μεσημέρι από εκεί σουρωμένος. Μ' αρέσεις. Βέβαια. Ναι, μ' αρέσεις, το λέω εγώ δεν μ' αρέσεις. Αυτή είναι η κριτική, ναι. Καλόπιστη. Τώρα φτάσαμε. Τι να κρίνουμε τώρα τον Τζαβέλα γιατί τα έκανε με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Όχι ρε φίλε, δεν το κρίνω. Μετά θα το κράξω. Να πάρω το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και μετά. Όποιος γνωρίζει ξέρει. Όχι εκεί την ημέρα του κράξω, του κράξω. Να, πάω, να κάνω άνω κάτω την ομάδα. Πάω, φάει για ένα τάλαρο κάτω και μετά μας τη λένε και οι άλλοι. Μα εσύ είπας. Ναι, εγώ το λέω φυσικά. Δεν λέω το αντίθετο, ναι. Ναι. Τώρα. Τώρα. Τετάρτη παίζουμε με τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε το αποτέλεσμα. Θέλει η ομάδα να βγει. Ωραία, θα δούμε το παιχνίδι της. Ναι. Αν θέλει η ομάδα να βγει, πρέπει να αλλάξει προπονητή τώρα. Τώρα σήμερα. Τι να αλλάξει. Α, τώρα, τι να αλλάξει, ποιο να φέρει και τι να κάνει τώρα. Είσαι Γεωργιάδη. Έρχεται ο άλλο από πάνω και σου δίνει το χαρτάκι. Και σου λέει κάνε εκείνο, κάνε άλλο, βάλε αυτό και βάλε εκείνον. Τελείωσε από προπονητής. Τελείωσε. Τελείωσε. Το παίκτης μπορεί να παίξει μπάλα. Δηλαδή... Να δώσει δηλαδή στον αρχηγό του. Εσύ, όταν έχεις από πάνω σου έναν αρχηγό, να έχει προσωπικότητα, να έχει κύρος, να έχει ξέρω εγώ, μαγιά, αλητεία, ό,τι θες. Να σε πείθει, να σε κάνει, να σε εμπνέει κτλ. Τώρα αυτό που έκανε το Φουκαρά, το Γεωργιάδη, Φουκαράς, και αυτός ασχολείται, ξέρω εγώ, δεν τον νοιάζει πώς θα μάθει πέντε πράγματα πάνω στο ποδόσφαιρο. Δεν τον νοιάζει, ξέρω εγώ, πώς θα τρουπώσει. Κατάλαβες, δεν τον νοιάζει. Και γι' αυτό κάνει και την κότα. Αυτό κάνει την κότα. Άμα το βγάλει προπονητή τώρα, τον αφήσει πάλι εκεί σε καμιά ακαδημία. Ναι. Αλλά λέω ότι. Πάει να κάνει και το αγροτικό του Καπαλού. Ναι, πού? Σε καμιά άλλη ομάδα. Ναι. Βέβαια. Μάλιστα. Για καμιά... Σε καμιά ποια ομάδα. Στη Δόξα Δράμα. Ο Τζιαρά είναι εκεί. Στη Δόξα Δράμα, όχι. Γιατί να είναι. Πάει στη Δόξα. Πού να πάει. Πάει. Μόλις τελειώσει κάποιος προπονητής. Κάποιος προπονητής μόλις τελειώσει π.χ. από τα Γιάννενα, ας πούμε, ή από τον Παθρακικό. Λέω εγώ. Να το στείλει εκεί. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα. Τέλειωσε, εσύ ξέρεις. Το θέμα είναι, θέλει να βγει η ομάδα. Αυτό είναι το θέμα. Το διατάφτα είναι αυτό. Θέλει να βγει η ομάδα. Οι μικρές ομάδες γιατί εγώ. Άσε τώρα, ρε. Θα δούμε και τις μεγάλες, εάν βγούνε που λες εσύ με τον νου σου, τον Παναθηναϊκό παράδειγμα. Όχι, φίλε. Κοίταξε, όταν έχω εγώ το Σαββίδι που λες που πληρώνει και κάνει και ποιος το αμφισβητεί αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Και ο άνθρωπος έχει μια ομάδα η οποία δεν βγαίνει δεύτερη. Βγαίνει τρίτη. Εντάξει, στο αγωνιστικό κομμάτι δεν έχει κάνει τίποτα. Πρόσεξε. Όταν ας πούμε έρχεται, κατεβαίνει από την κερκίδα στα αποδυτήρια στον πάγκο και λέει βάλε τους τρεις μικρούς. Πρόσεξε. Εμένα μου δίνει άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει τον έλεγχο. Να το αναλύσουμε λίγο. Να το αναλύσεις εσύ. Λοιπόν, βγαίνει πρώτη ομάδα προκριματικά Champions League. Βγαίνει. Πότε ξεκινάει, ξέρεις.
Τι με νοιάζει εμένα. Σου πω εγώ, τέλη Ιουλίου. Τι με νοιάζει. Θες ένα μήνα τουλάχιστον προετοιμασία να κάνεις. Τουλάχιστον ένα μήνα. Που σημαίνει. Πόσο μικρή ομάδα τώρα. Όχι, γενικά μιλάω τώρα. Τι το ίδιο θα πάθει και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Όποια ομάδα βγει, πρόσεξε να δεις φέτος πρώτη στα προκριματικά, δηλαδή στα playoff και παίξει προκριματικά Champions League, ναι, θα φάει τα σκαμπίλια της, γιατί θα παίξει με τις τριτοτέταρτες ομάδες των ισχυρών χωρών. Το είπα και χθες. Π.χ. από την Ισπανία τη Βαλένθια. Π.χ. από την Αγγλία την Manchester United. Τι θες να μας πεις τώρα. Λοιπόν, θα σου πω ότι ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Ναι. Ότι ο χρόνος της προετοιμασίας είναι πολύ περιορισμένος. Είναι τουλάχιστον ένα μήνα πίσω. Οπότε, Τζόρνταν, οπότε, ναι, μισό λεπτό. Οπότε δεν υπάρχει χρόνο, δεν υπάρχει σχεδιασμός ομάδος. Ναι, δεν θα προλάβει ούτε μεταγραφές να κάνει. Ναι, Τζόρνταν. Και είναι, το μόνο βέβαιο είναι ότι θα αποκλειστεί σίγουρα. Και εδώ είμαστε για το δεις. Είτε είναι ο ΠΑΟΚ είτε είναι ο Παναθηναϊκός, θα αποκλειστούν φέτος. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε η δεύτερη θέση, λέω εγώ, μια που το ψάξα κιόλας, γιατί αν βλέπω αδιαφορία στην ομάδα, θεωρώ ότι μήπως δεν θέλει να πάρει την πρώτη θέση και πάει στη δεύτερη. Ναι. Πάει απευθείας στον όμιλο. Θα κάνει μανούρα. Άσε ρε τη μανούρα. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Θα γκρινιάξει. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Όχι, ρε, αυτό είναι αν είναι για το συμφέρον της ομάδος του ΠΑΟΚ, φυσικά και δεν θα γκρινιάξω. Τότε μην πάτε, ναι, αύριο. Αν είναι όμως για το συμφέρον. Αν είναι όμως θα το κάνει ζημιά, θα την κάνει ζημιά την ομάδα. Δεν κάνετε αύριο. Πρόσεξε να δεις. Ναι. Ο πρώτος, ο δεύτερος, πάει απευθείας στον όμιλο. Πρωταθλητή Αυγούστου, γιατί δεν χάνετε αύριο. Εσύ μη μου αλλάζει κουβέντα. Μην με αποσυντονίζεις, γιατί να χάσω αύριο. Γιατί πρέπει να κερδίσω. Αφού δεν θες να βγεις πρώτος, γιατί. Ο παδός θέλει να βγει πρώτος. Λέμε τώρα εμείς. Εσύ τι θέλεις, ρε. Και εγώ πρώτος θέλω να βγω. Και αν βγεις, ναι, δεύτερος, θα κάνεις. Εάν βγω δεύτερος, ναι, θα κοιτάξω. Είναι για το συμφέρον της ομάδος αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, γιατί αν βγεις και πάλι σου λέω πρώτος, μπορεί να παίξει με αυτούς εδώ πέρα να αποκλειστείς και να παίξει μετά άλλο αγώνα playoff. Προκριματικό για τα play-off, για το Europa League. Και μπορεί να αποκλειστείς και από εκεί και να μείνεις εκτός Ευρώπης από πολύ νωρίς. Ραπ, κάνεις ένα μεγάλο λάθος στην εκπομπή σου. Δεν πρέπει να διαβάζεις τα μηνύματα που σου στέλνουν στο κινητό σου. Δηλαδή, εμείς είμαστε κορόιδα που χρεωνόμαστε. Ποιος είπε ότι δεν διαβάζω το κινητό μου? Του γιατρού μόνο. Είναι και κάνα δυο ακόμα. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Ραπ, για ποιο λόγο άμπαλο σε ανεβάζει και άσχετο στον ο Γιώργος και τα λοιπά. Συνέχεια όμως. Υπάρχουν θέματα μεταξύ σας? Ναι, βέβαια υπάρχουν θέματα. Το 16% του Μετρόπολης και το 5% του Γιώργου. Μες. Εγώ με το κόμπλεξ του καθενός δεν μπορώ να κάνω. Εντάξει, το παιδί έχει πρόβλημα, να πάει στον γιατρό, να κάνει ψυχολόγο. Δεν μπορώ να το δώσω λύση. Δικαίωμά του είναι να λέω ότι θέλει. Και εγώ να λέω ότι αυτός που είναι έμπαλος, του βάλε το Αριστοτέλειο Κολέγιο 5 γκολ. Και το διώξαμε με τις κλωτιές από β' αριστεχνική ομάδα. Και καμιά ομάδα δεν τον παίρνει γιατί κοπρίτης και βρίζει τους παίκτες. Πάμε παρακάτω. Επόμενο, λέγε. Τι επόμενος? Ραπτόπουλε, με λένε Στέλλα, είμαι από Ρεστιάδα, ήρθα Θεσσαλονίκη να κάνω έκπληξη στον επί 4 χρόνια φίλο μου. Και τον είδε να μπαίνει σπίτι του με άλλη. Παραδέχτηκε τα πάντα. Επίγον, απάντησε μου τι να κάνω, σε παρακαλώ. Είμαι χάλια, τι να κάνω. Ήρθα από την Ρεστιάδα να κάνει έκπληξη στον επί 4 χρόνια φίλο μου. Τον έπιασε στα πράσα με λίγα λόγια. Ναι. Απαλλάχτηκε, τι να κάνει. Κοίταξε να δεις. Ούτως ή άλλως, ο άντρας, λένε, είναι άτακτον. Δηλαδή είναι πολυγαμικών. Οπότε τι να κάνεις. Ναι, εντάξει. Στέλλα τώρα έχει μουστάκι τώρα και μουσι σαν το χιλιντήρι. Ωραίο μουσι, παχύ παχύ. Εντάξει. Τι να κάνεις. Εντάξει. Γιατί ρε χιλιντήρι, δεν θα έπαιρνε τηλέφωνο άμα ήταν γυναίκα? Ο χιλιντήρις αμφιβητή. Που λέει ο κόκκινος, αμφιβητή ότι είσαι γυναίκα. Θα πάρει τηλέφωνο η κοπέλα μετά και θα δούμε. Παιδί. Ναι, εντάξει. Ήρθε από την Ορεστιάδα τώρα η καημένη. Ναι. Άμπαλος, 562. Τον προκαλώ όποτε θέλει σε ανάλυση τακτικής παιχνιδιού. Από Ριζούπολη χαιρετίσματα. Καλώς στη Ριζούπολη. Άρα και πέρσι μίλες για το μείον 3. Και εκεί τρίτο ήθελε να βγει, λέω εγώ. Πολύ ωραία στη λέω 3,70. Σοβαρά. Σοβαρά, ναι, σοβαρά. Δεν ξέρω που ήθελα να βγω τρίτο. Γιατί... Ο Παναθηναϊκός θα παίξει τον τρίτο προκριματικό του Champions League με βατή ομάδα όπω Midland. Πέρσι, και αν περάσει τα playoff του Τσίμπουλου και να αποκλειστεί, μπαίνει ο Μίλος γύρω από λίγο όπω πέρσι. Λέω 3,15. Λοιπόν, ο τύπο έβγαλε χθε μαραθώνιο βουνού στο Μέτσοβο 18 χιλιόμετρα, 1660 υψόμετρο σε 2 ώρες και 31 λεπτά. Άλλη φάση, φίλε. Ξεκίνα βουνό να γουστάρεις, ναι. Για να πάει ο πρώτος. Βουνό για να πας. Να πας. Αλλά γιατί να φας γόνατα και ισχύα και να μην πας στην ισχιάδα για να τρέξεις? Για ποιο λόγο? Βλέπω κάτι φίλους του πατέρα μου 70άριδες, 70διάριδες, αθλητές παλιούς. Οι περισσότεροι έχουν φάει γόνατο
Και αρκετοί εξ αυτών, αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, σε παλαιούς ποδοσφαιριστάς φάγαν το ισχύο τους εδώ. Και εγχειριστήκαν, φυσικά είναι μια εγχείρηση η οποία, ό,τι και να είναι εγχείρηση είναι, αλλά κουτσένει ο άλλος στον δρόμο. Τι έπαθες, Βασίλη? Έχω πάθει το ισχύο μου. Λέω, γιατί δεν το εγχειρίζεις να το κάνεις εδώ, μια και είσαι εδώ? Είσαι τρελός. Στο Χιούστον θα το εγχειρίσω. Σου λέει, εδώ τι να το εγχειρίσω. Λέει ο Τζόρνταν. Για να πας. Διάλειμμα, λέει ο άλλος. Διάλειμμα. Λοιπόν, για το μήνυμα. Πώς νιώθεις, Τζόρνταν, όταν ο Κάτσε είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας? Για το μήνυμα, για τον απαντήσω. Να, θέλει δύο αγώνες προκριματικά και δύο πλεϊόφ για να μπει στους ομίλους. Δεν είναι έτσι? Ναι. Καλά, εντάξει, τώρα, όπως σε βολεύουν τα καλομεράκια σου. Άλλο σε ρωτάω εγώ. Ναι. Πώς νιώθεις εσύ, ο Τζόρνταν, όταν πριν από δύο χρόνια τον Κάτσε θέλατε να του πετάξει το δελτίο στο ταβάνι και το λέγατε Αλβανό, και ο Αλβανό σας πήρε τα σόβρακα, να πούμε. Σας έχει πάρει τα σόβρακα, σας έχει πάρει στον ΠΑΟΚ. Ο Κάτσε είναι ένα αμυντικό χάφι, είναι ένα τρακατήρι. Κάτσε, σας έχει πάρει τα σόβρακα στον ΠΑΟΚ. Άκου τώρα να δεις. Έχει φάει λάχανο τσιόλιδες και νομπόες και ιστορίες. Και μαντούρους και πατούρους και πατσούρους. Πρόσεξε. Στα λέω εγώ τώρα πώς. Περίμενε να ολοκληρώσω. Άντεντε. Κόβει, πασάρι, φουλάρι, πλευροκοπεί, σεντράρι, δίνει ασίστ, ντουμπλάρι στα μαρκαρίσματα τα πλαϊνά. Σωστά. Εντάξει. Είναι ο καλύτερος παίκτης εδώ και πάρα πολύ καιρό στον ΠΑΟΚ. Αυτός που πρέπει να είναι χαμάλης στον ΠΑΟΚ του Σαββίδη, γιατί πρέπει να έχει εκεί μπροστά δύο χαφάρες και όχι δύο παλεμάχους, τεμπελχανάδες και βρωμοποδαράδες, λέω εγώ. Πώς νιώθει ο ΠΑΟΞής και εσύ, Τζόρνταν? Λοιπόν, άκου τώρα. Και πώς νιώθει ο ΠΑΟΞής που δεν έχει. Που δεν έχει. Εσύ τον Κάτσε τώρα, άμα τον βλέπεις από το γυαλί, εγώ τον βλέπω από κοντά. Βλέπω τα παιχνίδια του από κοντά. Ναι. Ο Κάτσε όντως είναι ένα τρεχαντήρι. Είναι ένα από τα καλύτερα χαφ σε τρεξίματα μαζί με τον άλλο, τον Τζανδάρη που είχαμε. Βράσει το Τζανδάρη τώρα. Άκου τώρα να σου πω τώρα. Είναι αμυντικό χαφ, όντως τρέχει, κάνει ράνι. Αλλά από μπάλα, φίλε, τολμάω να πω μυρωδιάς. Πολύ μπάλα δεν ξέρει. Και επίσης έχει πρόβλημα στο πειθαρχικό. Είναι ατίθασος καταρχήν ακόμα. Δεν συμμαζεύτηκε. Στο πειθαρχικό πρόβλημα ο υπάρχει. Κάτσε, κάνει στον ΠΑΟΚ του Σαββίδη. Είναι η δουλειά του αυτή. Ο Κάτσε κάνει στον ΠΑΟΚ του Σαββίδη 10 δουλειές παραπάνω από ό,τι μπορεί να κάνει. Και τι κάνει και σωστά. Ναι, αλλά μπάλα δεν ξέρει. Τι με νοιάζει εμένα. Αυτό το πράγμα είναι εκεί πέρα. Τι για να κάνει. Νοιάζει εμένα, ρε. Νοιάζει. Βγάζει ασίστ, σουτάρι, χτυπάει τα φάουλ. Ναι. Πρεσάρι. Πρόσεξε. Βγαίνει με ταχύτητα πίσω στην άμυνα όταν βγαίνει ο άλλος αντεπίθεση. Ναι. Κόβει, δίνει την πρώτη πάσα καλά. Ναι, αλλά μπορεί. Κάνει ασίστ. Τι α σε κάνω, ρε φίλε. Ασίστ. Σε στήλα ασίστ με το. Ασίστ κάνει. Σε... Εμείς καφέ δεν έχει. Κάνει ασίστ. Ασίστ. Που για πες καμία. Τέσσερις έδωσε προχθές. Μπορεί να κυρώσει και μια φάση όμως. Τη σουτάρει στα περιστέρια την μπάλα και χάθηκε η ευκαιρία. Χρυσαυγήτικα μιλάς. Έλα ρε τώρα. Έλα τώρα. Θα μας τον κάνεις και τώρα Τσάβη θα μας τον κάνεις. Τσάβη τον κάνω. Σιγά. Τσάβη τον κάνω. Και βγάζουν οι δημοσιογράφοι, να πούμε, το Τσιόλι, το δημοσιοσχετίστα, να πούμε, MBP. Εντάξει, ο Τσιόλι ξέρει μπάλα. Είναι αργός, ξέρει μπάλα όμως. Ξέρει μπάλα. Αν πιάσει φωτιά και είναι σε περίπτερο μέσα. Παρανάλωμα του πυρός, γιατί δεν προλάβει να βγει όλο το περίπτερο. Εσύ τον πήραμε, ρε. Δεν τον πήραμε περίπτερα. Παρακάτω, λέγει. Εντάξει, η ομάδα δεν ήταν και άσχημη χθες, φίλε. Μήπως δεν της βγήκαν και φάσεις, δεν ξέρω. Κάνα δύο δοκάρια, είχε τρία δοκάρια, πόσα είχε. Εντάξει. Θα δούμε το παιχνίδι την Τετάρτη. Την Τετάρτη είναι όλα τα λεφτά. Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα παίξει τον Παναθηναϊκό και τι, αν έχει ενδιαφέρον δηλαδή, το παίξιμο της ομάδος. Ναι. Και θα σου πω την Τετάρτη εγώ. Λέγε πολεμομαχία, έχεις να πούμε likes. Έχουμε τα like σελίδα. Συνεχίζει ο διαγωνισμός κανονικά που τρέχει αυτή τη στιγμή μέχρι τις 2 η ώρα που θα κάνουμε και την κλήρωση. Κληρώνουμε δωρεάν παιχνίδια για την πίστα. Τοπικά κουπόνια για το Airsoft. Το καινούριο χόμπι στο 17ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Σερών. Πίσω από το εργοστάσιο της πυραμής. Συγγνώμη για τη διαφήμιση κιόλας. Ένα καινούριο χόμπι έχει και σε εμάς. Σας δίνουμε το αλεξίσφαιρο, όπλο, κάνος, μάσκα, γυαλιά, όλα τα μέτρα ασφαλείας. Τρεις ώρες παιχνίδι. Μαζί με την ενημέρωση τουλάχιστον κοντά στις 4 ώρες. Καφεδάκι, νεράκι, κάτι καινούριο. Παίζουμε εκεί πέρα, γνωριζόμαστε στις ομάδες και παίζουμε διάφορα παιχνίδια που έχουμε εκεί πέρα, κόντρα και αυτά. Προδούμε η μία ομάδα να νικήσει την άλλη σε ένα πολύ ωραίο και καινούριο χόμπι. Λοιπόν, η κυρία είναι γυναίκα. Κύριε Ραπτόπουλε, αλήθεια είμαι γυναίκα. Ορκίζομαι, σας ακούω για να νιώσω καλύτερα. Δώστε μου μια συμβουλή. Ντρέπομαι να βγω στον αέρα. Αν υποθέσουμε ότι είναι γυναίκα, εγώ θα σου δώσω μια συμβουλή πολύ έτσι αλήτικη. Ρε, γλίτωσε τον κορίτσι. Περίμενε, δεν σταμάτα. Κάτω να νιώσει πολύ άσχημα, φτιάξτε με ένα φίλο του. Αυτά είναι εκδικητικά πράγματα. Ναι, μ' αρέσουν εμένα τα εκδικητικά. Η γυναίκα είναι εκδικητικών. Φτιάξτε με ένα φίλο του, γιατί αυτή μπορεί να είναι καμιά ξεπέτα. Ναι. Εντάξει. Ή πάνε με ένα φίλο του. Πάνε με ένα φίλο του. Να ξέρει ότι έχει πάει με φίλο του. Οπότε
Οπότε, οπότε του δείχνει ότι είναι καψούρα μαζί του. Όχι. Ναι. Δεν του δείχνει τίποτα. Δεν του δείχνει τίποτα. Η εκδίκηση είναι να πας με ένα καλό του φίλο. Με ένα ξάδερφό του, με τον αδερφό του. Του κάνεις τέτοια νύλα. Εσύ τώρα, Τζόρνταν, τι να γίνει φόνος. Σιγάρε. Να πας με φίλο του. Να τον κάνεις να γίνει 5 κιλά ουίσκι να πίνει. Να τον εκδικηθείς. Εντάξει, τώρα και να. Τον πάρει εκδίκηση, ναι. Τι ρε. Γιατί αυτή τη συμβουλή τη δίνω. Γιατί σταμάτω, δεν σταματάω. Γιατί να σταματήσω, γιατί. Τι θα γίνει, κανένα σκηνικό. Ρε, γλίτωσε το κορίτσι, μια χαρά ρε, αφού τον έπιασε κιόλα, γλίτωσε. Τον έπιασε, τελείωσε. Και τα να βρει κανένα άλλο παιδί εκεί πέρα και τελείωσε. Φίλο του, ξάδερφό του. Ο άλλο λέει, μην τη λε τέτοια πράγματα. Γιατί, ο Γιάννη. Εντάξει, έχει του λόγου. Αυτό είναι δικαίωμά τη, βέβαια. Λοιπόν. Λοιπόν. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν το κατάλαβα. Εντάξει, εγώ λέω ότι η συμβουλή δικιά μου είναι στην κοπέλα. Ναι, ναι. Συμβουλή κουδέλα, ναι. Γλίτωσε. Θα βρει κανέναν άλλον εκεί πέρα και τελείωσε. Είναι το φίλο του. Εντάξει, δικαίωμά τη. Λοιπόν, για τον Γιώργο είπαμε. Για τη Ριζούπολη είπαμε χαιρετίσματα. Λοιπόν, το μαραθώνιο συγχαρητήρια. Τα παλικάρια χάσανε ένα 0. Από τα Λουτρά Πόζαρ στέλνει ένα μήνυμα. Και λέει, έχουμε πολλά κεράσια, θα γεμίσουμε λεφτά αν κρατήσει ο καιρός και δεν φάμε καμιά πιστολιά. Δεν ξέρω τι πολύ παραγωγή έχει όντως. Ναι. Έχει πολύ παραγωγή. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι και καλό, να ξέρεις. Ναι, τι έγινε. Θα είναι λάσπη η τιμή. Θα είναι φτηνά. Η ποσότητα ρίχνει την. Ναι, έξω από φτηνά. Δημή. Ναι, αλλά λέει, άμα καταστραφούν όμως. Εσύ, όσο πιο λίγα τι, είναι. Τι το συμφέρει αυτό, λίγα. Να είναι μια μέτρια κατάσταση για να μπορούν να έχουν και αξία τα πράγματα. Ναι. Γιατί άμα τα πράγματα αν είναι πάρα πολλά, θα είναι λάσπη. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Ο άλλο λέει, μη διαβάζει μηνύματα και. Ρε, παιδιά, υπάρχουν και 2-3 φίλοι. Εντάξει, το κινητό το ξέρουν 4-5 άτομα. 10-20. 50% αυτού ακούν την εκπομπή 4-5. Εντάξει, ναι, στέλνουν. Εντάξει. Τι να πω εγώ. Στον κανόνα σου... υπάρχει και η εξαίρεση εντάξει, πάντα. Εντάξει, τώρα να σου πω ψέματα ότι το στέλνουν το μήνυμα εκεί και εγώ το διαβάζω από την Αθήνα. Τι να σου πω ψέματα. Όταν είσαι 10 ώρες την ημέρα με έναν άνθρωπο και 5 ώρες και 4 ώρες και 7 ώρες κάθε μέρα, δεν γίνεται τώρα το. Ναι. Υπάρχει και η εξαίρεση, ας πούμε. Μάλιστα. Ναι. Γεια σας, γλυκά αγόρια, λέει ο Νίκος από το Γιαννιτσά. Ιβάν, το ποδόσφαιρο είναι άλλο φρούτο. Δεν ξέρεις να το φας. Από εντάξει. Ταινία το πήρε αυτό. Η άποψη του Νίκου είναι αυτή. Διώξε τους δημοσίους υπαλλήλους, δώσε την ομάδα σε άτομα που το κατέχουν. Το σπορ κάνει μεταγραφές ουσίας, όχι νομπόες που κάνουν γέφυρα στον ΠΑΟΚ για να πάνε στα Μεξικά. Κάτσε στην πολυθρονάρα σου, πιες τη βοτκάρα σου και άσε το χρόνο να κάνει τη δουλειά του. Λέει ο αγνός. Ρωτάω φίλος... κι εγώ λοιπόν τον φίλο ναι, μου αγνός, τον Νίκο, όντως αγνός. Αγνός. Εντάξει, έχει άλλη άποψη. Ρωτάω όμως, ποιος μεγάλος παίκτη από μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα μπορεί να έρθει τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Κάνας που είναι στα τελειώματα, κάνας που έχει πέσει η ομάδα του, κάνας που. Οξύδες έχει... μου στέλνουν μηνύματα. Και ο 212. Πες τα ραπτό, ούτε στην κάτω πλατανιά δεν γίνονται. Ο κοντός είναι επικίνδυνα άσχετος. Ποδοσφαιρικά. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως στα μηνύματα που παίρνω είναι διαμαρτύρονται οι παοξίδες. Άσχετος ή και ο Μελισανίδης, και αυτός κατέβηκε στα αποδυτήρια. Μωίσογλου. Οι Ινοπνευματώδεις γιορτάζουν τη Δευτέρα. Το μαγαζί του Τζόρνταν που είναι να πάω αύριο. Τα σπάσες με το μαγαζί, τι έγινε, μάλλον. Όχι, εντάξει. Τι εντάξει. Εντάξει, μας γίνεται. Εντάξει, αλλά κάνα δίμηνο, κάνα μήνα εντάξει, δεν ακούω. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται. Έχουμε μερικά θέματα, τα λύσουμε δικά μας. Είναι, δεν είναι, υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει. Όλα τι γίνεται τώρα για να καταλάβω. Εντάξει. Από εκεί. Θα έρθει, δε μάλλον. Λοιπόν. Μπορεί ο κλασμό να πάρει τηλέφωνο στον αέρα, τα πούμε κιόλα. Πολύ ωραία. Τζόρνταν Βλακίο, ο Παναθηναϊκός έπαιξε με Μίντλαντ, πέρασε. Ναι, αλλά. Και αποκλείστηκε στα playoff από τη Σταντάρ Λιέγης. Ναι. Μπήκε κατευθείαν και Europa. Βγάλε κι άλλα το μυαλό σου. Διπλό από ημίχρονο. Άιτε τώρα. Καλά, καλά θα δείτε. Ο Παναθηναϊκός. Καλά, διπλό από ημίχρονο. Καλά, καλά. Ρεσί Τζόρνταν. Εγώ λέω θα χάσει ο Παναθηναϊκός. Πώς θα χάσει ο Παναθηναϊκός. Θα το δεις. Θα σου πω εγώ πώς θα χάσει. Σου λέω το εξής. Πηγαίνει λοιπόν ο. Πώς θα χάσει. Καταρχήν μπαίνει ο Σαββίδης στον πάγκο και χάρη ρεζίλει τον προπονητή. Εντάξει, αυτό... αυτό είναι λάθος. Λάθος είναι, εντάξει. Τι να κάνουμε. Δεν είναι λάθος. Μπορούμε να το απαγορέψουμε, όμως λάθος είναι φυσικά. Δεν λέω ότι είναι λάθος. Λάθος κίνηση είναι φυσικά. Δεν λέω ότι είναι λάθος ότι του κάνει μπούκα ναι. τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το λάθος είναι ότι την κάνει την μπούκα. Πώς να σου δώσω να καταλάβεις. Και το βλέπει όλος ο κόσμος. Τον κάνει ρεζίλι. Ναι. Άλλο να πάρει τηλέφωνο. Θέλω πολεμομαχία και εσύ την. Ναι. Άλλο να τον πάρει τηλέφωνο και να τον πει ρε παιδί μου. Πώς να σου δώσω να καταλάβεις. Με τρόπο, με τάκ. Να μην το πάρει χαμπάρι κανένας, όπως ναι. κάνουν οι άλλοι, ας πούμε.
Δεν το κάνουν, ο Μπέο δεν το κάνει. Ποιο δεν είναι. Είναι ο Μουρίνιο στον πάγκο και το λέει και ο πάνω, πώ το λένε ο Ρώσο ο μεγάλο. Ναι. Ο Λεφτά. Ναι. Ο λέει θέλω να βάλει αυτού του καινούριου παίχτε μέσα που πήραμε, του δώσαμε 100 εκατομμύρια τον καθένα. Δεν γίνεται αυτό. Αυτά γίνονται συμβούλια μια φορά την εβδομάδα. Λέει η εταιρεία, ξέρω εγώ, να βάλουμε εκείνον. Μπορεί να το συζητάνε. Να έχει λόγο δηλαδή. Να σου πω όμω κάτι. Να σου πω και το άλλο. Πες ότι ο κόκκινος παίρνει μια ομάδα. Ωραία. Είναι μεγαλόμετρο. Πού θα την παίρνει. Άλλο λέω ρε εγώ. Και παίρνει και μια ομάδα ο Ραγκάτσης. Και παίρνει και μια ομάδα, ξέρω εγώ. Θα σου πάρω και εγώ μια ομάδα. Κάποιο που ξέρει πολλά κιλά μπάλα. Άρα, δεν είμαι εγώ. Ναι. Και πάει ο κόκκινος και του λέει, ας πούμε, στον πάγκο τον Άρωνα. Θα βάλει αυτό και θα βάλει εκείνο. Που δεν την ξέρει. Εντάξει. Περίμενε. Εγώ αντιλαμβάνομαι, έχει πολλές παραμέτρους. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Αβίδης, ο ευεργέτης του ΠΑΟΚ, για μένα, ο μεγάλος ευεργέτης του ΠΑΟΚ, για μένα. Για την ώρα. Για την ώρα, για την Ελένη ή για την Μαρία. Ο ευεργέτης του ΠΑΟΚ δεν γνωρίζει από ποδόσφαιρο. Και η κίνηση που κάνει στον πάγκο είναι επειδή δεν γνωρίζει από ποδόσφαιρο. Γιατί αν γνώριζε από ποδόσφαιρο θα το έκανε. Μετά. Εντάξει, είναι και στο χαρακτήρα αυτή, αυτό. Αυτή είναι η κατάληξη. Βγαίνει καμιά φορά αυθόρμητα. Του τη δίνει εκεί την ώρα του χαρακτήρα του καθενός και πετάγεται, ας πούμε, εκεί την ώρα κατέβει. Ναι. Ένας που ξέρει μπάλα σαν τον Μπέο δεν θα κατέβει από τον ουρανό να μπει μέσα και να τον πει. Το κατάλαβες. Τον Μπέο τα έκανε με σινιάλα έτσι μετά. Κάνει χειρότερα ο Μπέο. Μέσα στο γήπεδο, μέσα στα αυτά. Μπορούσε να τα κάνει αλλιώτικα. Μάλιστα. Με άλλα λόγια, τον ακυρώνει τον προπονητή του και αν τον κρατήσει. Ακυρώνει και τον εαυτό του. Ναι, σωστά. Δηλαδή, αν τον Αγιοργιάδη τον κρατήσει και δεν τον διώχνει από χθες, γιατί έγινε ρεζίλια αυτό τώρα. Έτσι δεν είναι. Τον ακυρώνει, δεν τον ακυρώνει. Δύο είναι τα τεινά. Ή θα τον ακούει ο Γεωργιάδης ή του λέει. Αν τον κρατήσει, ή θα τον ακούει τι Τζορντάν, του λέει. Αν τον ακούσει, το χαρτάκι, αν τον λοιπόν. Ακούσει τι του λέει. Ο παίκτης που έχει δει το σκηνικό, πώς θα σεβαστεί τον Γεωργιάδη σε μια ποδοσφαιρική ανάλυση που θα του κάνει. Θα γελάει πίσω από το μουστάκι του την ώρα της θεωρίας στο ξενοδοχείο. Μας ακούν παίκτες του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Φυσικά. Εγώ ρωτάω τους παίκτες του ΠΑΟΚ με τι μούτρα, με τι αυτό βλέπουν αυτή τη στιγμή μετά από αυτό το σκηνικό τον προπονητή τους. Σε όλες τις δουλειές γίνονται. Και στη δικιά μας τη δουλειά γίνονται. Θα μπει το αφεντικό και θα πει τα φώτα είναι κλειστά. Παίρνει το αφεντικό και σου λέει μα μου, άρα στο παίρνει, κλείνει την πόρτα, δεν σε ακούει ο συνάδελφος, την κλειδώνει. Έχουν γίνει. Δεν μας έχουν πει εμάς τι είμαστε. Τώρα αυτά που λέω κόκκινος, εγώ δεν δέχομαι. Δεν δέχεσαι βρε κούραδο μηχανή. Πώς δεν δέχεσαι. Πώς δεν δέχεσαι. Θα είναι ο άλλος ιδιοκτήτης. Θα θέλω να σου περάσει. Σου πει κάτι ρε παιδί μου ότι ο όμιλος ξέρω εγώ το ραδιόφωνο ή τηλεόραση ξέρω εγώ με αυτόν κάνει δουλειά. Ας τον αφήσουμε ρε παιδί μου. Λέμε τώρα. Τι μπορεί να γίνει. Ή ξέρω εγώ να πάρουμε μια διαφήμιση από αυτόν ο οποίος είναι εκεί και τα λοιπά. Δεν γίνονται. Μπορεί να γίνουν χιλιάδες δυο παρεμβάσεις. Όμως. Ή να πει ξέρω εγώ στηρίζουμε Τσίπρα στο μεγάλο κανάλι. Έχεις δει εσύ ποτέ, έχεις δει εσύ ποτέ τον Κοντομινά να πηγαίνει την ώρα της εκπομπής να ούμε στην Τρέμη πως τη λένε και να τη λέει άκου εδώ μωρή κοίταξε να δεις να βγάλεις ξέρω εγώ τον άλλο σκούφι και την άλλη φορά μην βγάλεις αυτό να βάλεις εκείνον. Ρε αυτά είναι αστεία πράγματα ρε. Είδες εσύ ποτέ τον Κυριακού να λέει τη Μενεγάκη που την τραβήξει στο δωμάτιο την πει ξέρω εγώ διακουβέντες να την. Αυτό είναι να πούμε, θα την πει. Ναι, θα την πει δύο κουβέντες να πούμε και τα λοιπά. Δεν του βλέπει κανείς στο δωμάτιο μέσα. Να την πει την ώρα της εκπομπής, θα μπουκάρει ο Κυριακού μέσα και θα πει ρε Μανεγάκι, τι είναι αυτά που κάνεις τώρα. Α, πάρτε τις τσετσερέδες από εδώ και βάλει, ξέρω εγώ το χορευτικό. Δεν γίνεται, ρε Τζόρνταν αυτό, δεν το καταλαβαίνει. Λάθος είναι, δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν γίνεται, όχι ότι δεν γίνεται. Γίνεται. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο, ρε Τζόρνταν. Το κατάλαβες, αυτό θέλω να πω εγώ. Τελείωσε. Θα το δούμε. Δούμε. Λάθος είναι, θα το δούμε. Εντάξει. Λοιπόν. Υπάρχει έκρηξη, είναι αυθορμητισμός και την ώρα τρελαίνεται καμιά φορά. Λάθος είναι βέβαια. Όπως τα λέει ο Άρχοντας, ο Τζόρνταν είναι εργατάκια, όλοι σας. Τζόρνταν αποστόμων έτος στη συνέχεια τους λίγους. Τέσσερις αγώνες θα παίξει ο πρώτος και ξεκινάει πολύ νωρίς. Ραπ, άκου να σου πω. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Εμένα ο Άπλας αποδέσμευσε τον ΠΑΟΚ από το δημόσιο. Με το Κασέρι τον δέσμευσε στην εταιρεία που κουμάντο κάνει η γυναίκα του. Κατάφερε με την πληρωμή να κάνει τον ΠΑΟΚ να φοβάται ακόμα και τη σκιά του. Με αυτό που έκανε την Κυριακή μας έδειξε ότι πάλι δεν θα βάλει λεφτά για μεταγραφές. Το μόνο που τον άρεσε είναι πας και βγάλει κανένα ταλέντο να τον μοσχοπουλήσει. Όσο για το Θούβου, το λυπάμαι. Έπρεπε να παραιτηθεί αμέσως.
Ο άλλος λέει: ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός στον τρίτο προκριματικό γύρο και μετά περάσει παίζει με μεγαθύρια. Ενώ ο Βάζελος στον τρίτο προκριματικό είναι αδύναμος και παίζει με ομάδες τύπου Άγια Ξαχτάρ. Άρα θα έχει δύο δύσκολες κληρώσεις. Ρε βλάκα Τζόρνταν, λέει ο άλλος, είσαι σίγουρος ότι θα βγεις δεύτερος? Εάν χάσει τον Παναθηναϊκό και κερδίσει Τρίπολη. Ναι. Εάν και αν. Εάν. Εδώ είμαστε, Τετάρτη θα δεις τον Παναθηναϊκό τον πάρω. Θα δεις, ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό Τετάρτη. Ναι, αν δεν τον κερδίσει θα πεις δεν ήθελα να βγω δεύτερος, η ομάδα έδειξε κτλ. Σε ξέρω, είσαι. Εγώ τι να με ξέρεις εμένα. Εγώ να εξελιχθεί. Άσε ρε τώρα, εγώ να με πω. Στα λέμε παραπέντε, τα λες και πέντε. Ναι, καλά. Στα λέμε παραπέντε, τα λες και πέντε. Λοιπόν, 25 μηνύματα. Το 4 τέταρτο. Καλά. Είσαι αρχηγός της Βιάτσας. Καλά. Εσύ τι μηνύματα έχεις? Έχουμε κι εμείς αλλάξει σελίδα. Κανονικά είμαστε, πόσο είμαστε, στις 16 κοινοποιήσεις. Παιδιά, συνεχίζετε να κάνετε like στη σελίδα S of City που βγαίνει Κασάνδρο 100. Κάντε κοινοποίηση φωτογραφία που λέει διαγωνισμός S of City για να μπείτε στην κλήρωση για τα εισιτήρια και το παιχνίδι και τα εκπτωτικά κουπόνια. Και ελπίζουμε μέσα στον Ιούνιο να έχουμε και το παιχνίδι με τον Τζόρνταν και τον Ραπ εδώ πέρα. Να του δείσουμε. Άκου μήνυμα, ρε. Είναι ένας 18 χρονών, πέρσι ήταν 1,78 και έπεσε δεξιά. Φέτος έγινε 1,94. Τι έγινε, φίλε, από τη γαϊδάλα στο γάλα έπινες? Και έχασα λίγο από την ταχύτητά μου. Θέλω να με γυρίσω center back. Ναι, λογικό είναι. Το καλό, το και καλύτερο. Να πας 1,94 center back. Όπως center back του. Τέλος. Πρέπει να γυρίσει και αυτός ο Μπέρτος που έπαιξε να πούμε δεξί back στην Ξάνθη. Το καταλάβεις που έκανε το λάθος. Πρέπει να γυρίσει center back. Όχι, αυτό δεν με πειράζει. Με πειράζει ότι τον πέρασε στο σπρίτ το τσόρι, το μήκε στη γραμμή. Αυτό με πειράζει. Ο κοντός μας έστειλε μήνυμα, λέω 621, ότι πλέρωσα και κάνω ό,τι γουστάρω και ό,τι θέλω. Αν το συνεχίσει, θα κάνει ό,τι θέλει. Στα τσιμέντα ο ΠΑΟΚ δεν αγοράζεται. Πιο πολύ δικός μου είναι παρά δικός του. Όπα, τώρα έχουμε και αντιζηλίες. Ποιανού είναι ο ΠΑΟΚ? Πάμε σε άλλες ομάδες λίγο να αποφορτιστούμε λίγο εδώ. Α, πήρατε και τον Γκαρσία. Μεγάλη υπόθεση. Γκαρσία, βέβαια. Φυσικά. Επιτέλους διορθώσανε το λάθος τους. Επιτέλους. Μεγάλη μορφή. Βεβαίως, μεγάλη μορφή. Τι θέση, τι. Μεγάλος. Πλαϊκιστής, ναι. Άσε, μεγάλη φυσιογνωμία, μεγάλη αξία. Λοιπόν, το αντικείμενο του κατέχει πολύ καλά, όσο πολύ λίγοι. Ναι. Επίσης, προσωπικότητα μεγάλη και γνωριμίες πολλές. Τρομερές γνωριμίες. Άμα λάχει, σηκώνει το τηλέφωνο και μιλάει με όποιον θέλει. Με τον Γιαννόπουλο, ας πούμε. Και στο... Όχι, με τον πρόεδρο της Ρεάλ, ας πούμε. Ναι. Ναι. Ποιος μπορεί να μιλήσει με αυτόν, για πείτε μου. Ή μπορεί να μιλήσει, άμα θέλει, και με τον εκπρόσωπο του αθλητισμού εκεί στην Ουρουγουάη, αν θέλει. Ή και ο Κόκκινος μιλάει με τον Πρωθυπουργό. Ναι, μιλάει. Ο Κόκκινος το ξέρει. Δεν ξέρω αν το ξέρει και ο Κόκκινος. Ο Πρωθυπουργός το ξέρει. Πρωθυπουργός, μυαλό του Κόκκινου μπορεί να το ξέρει. Αλλά ο Κόκκινος το ξέρει. Μιλάει. Προσωπικότητα μεγάλη είναι ο Γκαρσία. Δεν το... Ρα, πώς βλέπεις τη ζωή Κωνσταντοπούλου? Από ποια απόψεω? Σαν γυναίκα, σαν φυσιογνωμία, σαν πολιτικό. Εμένα μου αρέσει. Όχι σαν γυναίκα, σαν πολιτικό. Μ' αρέσει. Το τελευταίο διάστημα έχει γλυκάνει κιόλας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σαν γυναίκα μοιάζει με αφέντρα. Αλλά σαν πολιτικός μ' αρέσει. Είδαμε, πάρα πολύ. Θα κρυφθεί εκ του αποτελέσματος. Αφέντρα. Αφέντρα λες. Σαν αφέντρα είναι. Γι' αυτό πήρε και τον καπετάνιο. Μόνο καπετάνιος Φουρτούνες ξέρει. Σαν φορτηγατζής είναι, ρε, τι αφέντρα. Για να σου πω κάτι. Εντάξει. Χήμα είναι. Καλή είναι. Εγώ εμένα μ' αρέσουν οι χήμα. Λαϊκό παιδί είναι. Εμένα οι χήμα οι άνθρωποι μ' αρέσουν. Η χήμα. Χήμα στο κύμα. Δεν γουστάρω τους Αβραμόπουλους, αυτούς τους Κλιμίτζουρες, αυτούς τους Γραβατάκηδες. Σωστά. Αυτή τη ράτσα να πούμε ράπτη, πορσελάνινη, καήλη κτλ. Αυτή είναι παιδιά από τα κολέγια. Βγήκαν από τα κολέγια. Χίλιες φορές Κωνσταντοπούλου, μόνο σε ελαττώματα κι αν έχει. Σωστό. Πώς θα λένε, δεν έχει τρόπους, γιατί εμείς έχουμε τρόπους. Δεν έχει συμπεριφορά. Σάμα τη να πούμε, εμείς έχουμε συμπεριφορά. Δηλαδή να πω, καλέ, και ο Κωνσταντοπούλο δεν έχει τρόπους. Θα βγει στον δρόμο, να πει, Ραντόπουλε, να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ να κάνει κριτική στην Κωνσταντοπούλο, ναι. Δεν έχει καλύτερου τρόπους. Σωστά. Και θα με αποστομώσει ο άνθρωπος. Σωστά, βέβαια. Βέβαια. Πάμε σε καμιά άλλη ομάδα. Πού να πάμε, πού θες να πάμε. Θες να πάμε Παναθηναϊκό. Τον είδες με τον Ατρόμητο. Δεν τον είδα. Δεν σ' άρεσε. Σ' άρεσε με τον Ατρόμητο, τον είδες? Καθόλου. Έχει το Αίρεσο φέτο. Πού λέγω, ήμουν πολεμούσα, στα χαρακόμματα ήμουν. Εντάξει, ναι. Είναι ανεβασμένος ο Παναθηναϊκός, είναι ο Μπέρκ ανεβασμένος. Αυτό που έγινε ξέρεις και πέρσι. Ξέρεις τι βλέπω όμως. Αυτοί ακούω και μαθαίνω ότι θα κρατήσουν ένα κορμό. Δηλαδή. Ναι. Λένε, τώρα μπορεί να φύγουν όλοι. Σου λέω τι ακούω. Θα μείνει ο Μπέρκ. Εσύ, Σαβίδη. Μεγάλο πράγμα. Πάρτε τον Μπέρκ και τον Γκαρέλη. Ο Μπέρκ ανανέωσε. Ναι, εντάξει. Πόσα θέλει τον αγοράζει. Τέτοιες κινήσεις. Λέω τον Αλέφαντο. Γιατί δεν παίρνετε ρε Νίκο τον Μπέρκ? Όχι, είναι παλιά ανθρωπιά λέει αυτό. Δηλαδή λέει Νίκο, τι παλιά ανθρωπιά λέει τα άλλα.
Δεν μπορούνε, δεν μπορούν. Δεν πάρει, δεν πάρει. Μιλά, δεν μπορεί. Μιλάνε ηθικοί τώρα, ε. Ε. Μιλάνε ηθικοί. Είναι, λέει, παλιανθρωπιά. Για τον Ολυμπιακό είναι παλιανθρωπιά. Ναι, λέει, ναι. Θα είναι παλιανθρωπιά. Πόσους παίκτες έχουν πάρει από τον Παναθηναϊκό παλιά. Και από τον ΠΑΟΚ και από πολλούς. Άλλο λέει να μείνει ελεύθερος, άλλο να μην ανανεώσει, λέει, και άλλο λέει τώρα. Ναι. Σκέφτεται το σύλλογο. Μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα, Κωστή. Ο Κόκκινος, αν έπαιρνε ομάδα, θα τη μετανόμαζε σε γυρο-οϊκό. Και το προπονητικό κέντρο θα ήταν από φυσικό γυροτάπητα. Ο άλλος λέει: καημένε Τζόρνταν, δεν θα νικήσετε το Παναθηναϊκό. Έχουμε καλύτερους παίκτες. Φυλάξου, έρχεται ο Μπέρκ. Πάλι, καρύ, ο Καρέλης, ο Ζέκος. Λέει αυτός τώρα. Κατάλαβα. Το παίρνω το μήνυμα και λέω: στυλ θα έχετε τερματοφύλακα του χρόνου. Στυλ, γράφω. Κουτρουμπί. Ναι. Κουτρουμπί. Ταυλαρίδη. Ναι. Νάνο. Νάνο. Ζέκα. Ζέκα. Νίνης. Νίνης. Μπέρκ. Μπέρκ. Κλωναρίδης. Ναι. Καρέλης. Ναι. Αυτή είναι ο κορμός. Κορμός. Έτσι. Ναι. Τώρα φύγουν 2-3 και έρθουν 2-3 και τα λοιπά. Είναι πιο έτοιμος. Εσύ πάλι θα αρχίσεις. Ναι, αλλά είναι μετρίου. Μετρίου. Δεν είναι κάτι το ίδιο. Μετρίου. Ναι. Δεν λέω εγώ. Δεν λέω εγώ. Δεν λέω, είναι μετρίου. Μπορεί να ενισχύσει την ομάδα ο Αλαφούζος. Εσύ τώρα του χρόνου. Συγγνώμη λίγο, ναι. Μπορεί να ενισχύσει την ομάδα ο Αλαφούζος. Δεν ξέρω, θα δω. Τελευταία ερώτηση. Πώς ονειρεύεσαι του χρόνου. Πώς θα πάει προκριματικά, θέλω να σου πω. Ναι. Ναι. Πώς ονειρεύεσαι του χρόνου. Πώς θα είναι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός με αυτή την ομάδα, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τέσσερις μεγάλες ομάδες. Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Κάτσε, στις τέσσερις μεγάλες ομάδες, ποια μπορεί να φας. Ποια μπορεί να φάω. Στις 30 αγωνιστικές. Κοίταξε. Ρωτάω. Στους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Το που επιστρέφει η ΑΕΚ είναι καλό και για τον ΠΑΟΚ, ξέρεις. Δεν είναι μόνο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, άλλο λέω. Ναι, άλλο λέω. Εσύ ο Τζόρνταν ο Παοξής. Ναι. Με το Σαββίδι που για μένα ξαναλέω είναι ευεργέτης. Είναι για μένα ευεργέτης. Ναι. Και σε αυτό το πράγμα εγώ θα το αναδεικνύω. Και είναι μια τεράστια κίνηση φυσικά. Έγινα ρόμπα σε πολλά πράγματα. Ναι. Σε λίγα πράγματα έχω γίνει ρόμπα, σε αυτό έγινα ρόμπα. Βεβαίως. Μελέτησα καλά την ιστορία. Λοιπόν. Και δεν άκουσες και το φίλο σου, δεν είναι. Ναι, ρε Τζόρνταν, δεν σε άκουσα. Τι να κάνουμε, σε ακούω όλα. Εδώ έκανα σφάλμα. Στις τέσσερις ομάδες τις μεγάλες. Ναι. Ποια, στις τρεις, εσύ είσαι ο τέταρτος, ναι. Έτσι. Ποια θα φας του χρόνου. Θεωρώ στους 30 αγώνες. Ωραία. Ναι, για πέμε. Θεωρώ και ότι... θέλω και την πολεμομαχία την απάντηση. Θεωρώ ότι την ΑΕΚ δεν θα είναι η ΑΕΚ τόσο έτοιμη για πρωταθλητισμό την επόμενη περίοδο, γιατί για να κάνει πρωταθλητισμό θέλει. Άλλο λέω, μπορεί και εσύ να μην κάνεις πρωταθλητισμό. Λέω εγώ. Ποια θα φας. Ποιον θα φας. Ποιον θα κυνηγεί. Να την βάλω από όχι, κάτω. Όχι, ρε παιδί μου, είστε τέσσερις. Ναι. Ποιον θα βάλεις κάτω. Κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι τις. Ο στόχος σου να περάσεις. Όχι, ρε παιδί μου. Ο στόχος αυτό μπορεί να το με αυτό το υλικό, λες τώρα, με αυτό το υλικό. Ωραία, είναι Μάιος μήνας. Ναι. Πάμε για Ιούνιο. Θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα το τέλειο Αυγούστου. Καλώς εγώ των πραγμάτων να είμαστε υγιείς όλοι και ωραία. Να έχουμε μια. Πολύ ωραία. Ξεκινάει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ανεβαίνει και η ΑΕΚ. Ναι. Έρχεται και ο Ηρακλής. Ναι. Εντάξει. Τον Ηρακλή δεν το βάζω την πρώτη χρονιά. Σωστά. Βάζω την ΑΕΚ. Ωραία, ο Μάνος θα φωνάζει, μα μου και τα. Και η ΑΕΚ ελαφριά κατάσταση είναι. Ποιο θα φας. Κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις. Με την υπάρχουσα κατάσταση, ναι. Ο Ολυμπιακός πάλι θα πάρει το πρωτάθλημα, εάν δεν αλλάξουν δικαστικώς κάποια πράγματα. Δηλαδή, άμα δεν γίνουν αλλαγές όπως φαίνεται ότι γίνονται οι αλλαγές, θα πάρει δυστυχώς πάλι ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα και οι υπόλοιποι όλες αυτές οι ομάδες, οι τρεις και άλλη μία, θα μπουν στην πεντάδα. Θα πάνε για playoff. Τώρα, ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Τι να πατήσεις. Ποια θα περάσεις. Αυτό σου λόγο. Τετράδα θα είναι και οι τέσσερις αυτές εδώ. Λοιπόν. Το επόμενο στοίχημά μας είναι το εξής. Εγώ λέω ότι του χρόνου. Η ΑΕΚ θα είναι δεύτερη. Θα βγει τέταρτος. Ναι, στην κανονική βαθμολογία. Εσύ το λες. Πάλι με το Χάμπογλου. Ναι. Θα άμα ζούμε και είμαστε καλά, θα βάλουμε πάλι ένα τραπέζι ψάρια. Εσύ τώρα βάζεις μόνο το παρασκήνιο μπροστά. Παρασκήνιο. Κανέναν άλλο παράγοντα δεν βάζεις. Ναι, παρασκήνιο, τα βάζω όλα. Όχι, μόνο παρασκήνιο βάζεις. Όλα. Ποντάρεις πάνω στο Μελισσανίδη. Ναι. Λες θα του φάει ο Μελισσανίδη σαν δεύτερος. Εσύ πώς έφαγες το σχιζοδήμο. Δεν τον έβγαλε στο παρασκήνιο. Έφυγε μόνος. Καλά το εξηγήθηκε. Έφυγε μόνος. Ναι. Διάλειμμα λέει ο Γιάννης. Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος γιατί θεωρώ λάθος την επιστροφή του Γκαρσία. Η Ρεάλ πώς έχει το Ζιντάν με την περίφημη κουτουλιά στο τελικό. Ναι. Τώρα δεν είναι η ίδια μεγέθη ο Ζιντάν με τον Γκαρσία όμως. Εντάξει, τώρα και ο Πάοκ με τη Ρεάλ δεν είναι διαμήγε. Παγκόσμιο φαινόμενο. Ο Γκαρσία έμεινε άνεργος ένα χρόνο. Ο Γκαρσία είναι τοπικό φαινόμενο. Σόλεπτο. Ο Γκαρσία έμεινε άνεργος ένα χρόνο. Αν δεν τον έπαιρνε, δεν τον περιμάζει ο Πάοκ.
Ερώτηση. Ποια ομάδα θα τον έπαιρνε. Άσε τώρα. Το πιστεύεις αυτό το πράγμα. Ναι, ποια ομάδα θα τον έπαιρνε. Και ποια ομάδα εκτός πλην του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην Αθήνα, α πούμε. Παγκοσμίως. Ναι. Θεωρώ άνετα μπορεί να πάει. Στις ομάδες που έπαιξε τουλάχιστον άνετα. Πού να πάει, τι να κάνει, τι. Σε κάποιο πόστο. Πόστο. Ναι, βεβαίως. Ναι. Τι πόστο. Δηλαδή τώρα δεν θα τον ήθελε, παράδειγμα, η Οσασούνα ή αν θέλεις και η Μίλαν σε κάποιο πόστο. Άλλο σε ρωτάω. Ναι. Τον πετάει ο Πάοκ τον Γκαρσία, δεν τον παίρνει. Όπως το Σκαρτάδο, ναι. Δεν τον παίρνει. Εντάξει, οι λόγοι ήταν αγωνιστικοί στην αρχή, ναι, γι' αυτό έφυγε. Ναι, άλλο λέω τώρα. Ποιος θα παίρνει τον Γκαρσία σαν προπονητή, σαν βοηθό προπονητή, σαν τεχνικό, πώς το λένε, διευθυντή. Αρκετές ομάδες του είναι. Αρκετές ομάδες. Παίρνουν μία. Πολλές ομάδες. Πολλές ομάδες. Ρωτάω τους Παοξίδες λοιπόν και τον Τζόρνταν μαζί. Αν τον περιμαζεύανε. Το διώχναν τον Γκαρσία από τον ΠΑΟΚ. Μπορεί στην Ισπανία να ξεκινήσει μια ποδοσφαιρική καριέρα, προπονητική καριέρα ο Γκαρσία. Μια ναι. προπονητική καριέρα. Γιατί πάει. Τουλάχιστον από την Β' Εθνική. Να πάει, γιατί πάει. Εγώ θεωρώ ότι δέθηκε με τον ΠΑΟΚ. Δέθηκε με τον ΠΑΟΚ. Την αγάπησε αυτή την ομάδα. Την αγάπησε την ομάδα. Βεβαίως τα παιδιά του είναι εδώ. Τα παιδιά είναι εδώ. Σπουδάζουν εδώ πέρα. Σπουδάζουν εδώ. Μεγαλώνουν δηλαδή στα σχολεία εδώ σε αυτά. Ναι. Γεράνε. Και αγάπησε και την πόλη και τον κόσμο της ομάδος. Γι' αυτό. Αυτό απαντάζει. Ναι. Πας. Και, εντάξει, δεν είναι κακό να είναι και πρώτος. Και γι' αυτό δεν έφυγε και από εδώ, να ξέρεις. Γι' αυτό δεν έφυγε. Μωυσόγλου. Κωστή, δώσε το τηλέφωνο μου να μιλήσουμε αύριο, λέει. Στο Κορδελιό δεν έχουν τηλέφωνο. Δεν τρελώσαι, ρε. Στο Κορδελιό δεν έχουν τηλέφωνο. Άλλο μήνυμα. Πες του να πέσει από το κρεβάτι του Τραγανούλη. Για σένα, λέει ο Μάνος. Και ο άλλος λέει. Εντάξει, τώρα... μου είπε να μου πει χρόνια πολλά. Πάμε στον κόσμο, άντε, περιμένουμε κόσμο. Καλημέρα. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ. Έλα, Τζόρνταν. Εσένα θέλω να μιλήσω. Έλα, γιατί ενώ όσες φορές ανεβαίνω απάνω και σε ακούω, φαίνεσαι πολύ καλό παλικάρι και σωστός και λαϊκός, με αυτά που λες τώρα μικραίνεις πολύ και σαν άνθρωπος. Για πες μου, ρε φίλε. Δηλαδή, το λόγο, το λόγο. Μιλάς σαν κάτι παιδάκια γεριστικά και λες τώρα αντί να κάνεις κριτική στην ομάδα σου ότι δεν θέλει να βγει πρώτη. Δηλαδή, σου λέω αυτό κάτι παιδάκι, τώρα περιμένεις να παίξεις Τετάρτη, άμα κερδίσεις θα πεις σαν σας τα έλεγα εγώ και άμα χάσεις θα πεις δεν θέλει να κάνεις κριτική στην ομάδα σου. Άκου, φίλε, να πεις είναι χάλια, ενώ μπορούσε να είναι καλύτερη, παίζει και με μια ομάδα που πετάει για τα ελληνικά δεδομένα, είναι καλύτερη από όλους μας. Όπως λέγαμε εμείς ρε φίλε στην αρχή, τους δύο πρώτους μήνες που παίζεις ωραία μπαλίτσα, λέγαμε αντρικά είναι καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ και μακάρι να πάρει και τον πρωτάθλημα. Ακυρώνεις αυτά δηλαδή που σου λέω ότι ο πρώτος θα έχει προβλήματα. Ναι, άκου τώρα και για αυτό και να μάθεις. Και... εκτός άμα τη θεωρείς και μικρή την ομάδα σου πολύ, άκου να μάθεις και κάτι. Άντε να μάθω. Στο πρώτο προκριματικό. Άκου για να μάθεις και κάτι. Θα σου πω γενικά με λίγα πράγματα τώρα για να μην ζούμε και σε μικρό κόσμο. Στο πρώτο προκριματικό, άμα περάσεις, που παίζεις με σχετικά μικρή ομάδα και μόνο που περνάει μια ομάδα στα playoff. Παίρνει 3 εκατομμύρια. Όχι στους ομίλους του Champions League. Στα play-off, στο τελευταίο προκριματικό για το αν περάσει στο Champions League. Ναι. Παίρνει 3 εκατομμύρια. 2%. Γι' αυτό, 2%. Ναι. Άμα βάλεις και τα εισιτήρια δύο παιχνιδιών, ξέρω εγώ, με τη Φιωρεντίνα. Και άμα αποκλειστείς μετά, τι γίνεται. Άκουσε με λίγο. Λοιπόν, παίρνεις 2. Γι' αυτό λύσαξε και ο πρόεδρός σου. Έτσι και τρελάθηκε και με το δίκιο του. Γιατί θέλει με 1000 φυσικά να προκριθεί. Και για σένα, ειδικά για σένα που είσαι και ωραίος τύπος ρε φίλε, σοβαρά στο λέω τώρα, γίνεσαι πολύ μικρός να λες δεν θέλω. Πες ρε φίλε ότι η ομάδα είναι χάλια και πες στην τελική κιόλας ότι και άλλη ομάδα δεν παίζεται κιόλας αυτή την περίοδο. Σιγά, για την Ελλάδα μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Για την Ελλαδίτσα μιλάμε, δεν είπαμε τώρα ότι είναι και καμιά αυτή, για την Ελλάδα μιλάμε. Εμένα δεν μ' άρεσε ο Παναθηναϊκός ρε φίλε. Και τα τέσσερα που έβαλε στην Τρίπολη δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Δεν ξέρω. Ναι, δεν μ' άρεσε. Τα τέσσερα που βάλες εσένα δεν σ' αρέσανε. Εντάξει, στα 15 τελευταία λεπτά έχασα το παιχνίδι. 2-3. Στο τελικό του κυπέλου τα άλλα 4 δεν σ' άρεσαν, ούτε γίνανε. Ναι, μ' αρέσανε βέβαια. Έχασα. Δίκαια έχασα. Με μισή ομάδα έχασα, ναι. Μισή, γι' αυτό σου λέω ότι σε μικρό κόσμο. Από μένα δεν έπαιζε ο Ζέκα, ρε φίλε. Εσύ, ρε φίλε, ο Μπέρκ δεν έπαιζε ένα Μπέρκ και ήσουν να παραπατούσες, ρε φίλε. Αν δεν παίζει ο Κάτσε ρε φίλε, το κάνεις θέμα. Μισό λεπτό, ο Κλάους ήταν. Ο Νάτχο ήταν και ο Κατσουράνης ρε φίλε. Ναι, από μένα δεν έπαιζε ο Ζέκα. Αν εσύ είχες το Ζέκα και δεν έπαιζε, θα μην είχες κάνει. Γι' αυτό σου λέω, μίζε σε μικρό κόσμο. Τέλος πάντων. Μίζε σε μικρό κόσμο. Δηλαδή, στο βόλεϊ, ας πούμε, να σου πω εγώ. Είχες καλύτερη ομάδα και όταν παίζαμε μαζί, το βλέπαμε εμείς. Και λέμε είναι καλύτερη ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα. Πες το ίδιο και εσύ τώρα, δεν είναι και κακό. Να τη δούμε, ρε, μεθαύριο θα το δούμε αυτό. Αυτό θα το δούμε μεθαύριο. Δεν αλλάζει και κάτι γιατί παίζουμε κι αλλού μετά, ξέρεις. Είναι αλήθεια ότι πίσω από τον Αλαφούζο βρίσκεται ο πατέρας. Βρίσκεται Κώστα σε αυτά που λένε εκεί που προσπαθούν τη βρωμιά του ποδοσφαίρου, την οργάνωση, όχι οικονομικά. Δηλαδή, αν σε πατήσω μεθαύριο Τετάρτη, σου πάρω ένα 2-0 τώρα, τι θα μου πεις μεθαύριο.
Θα σου πω μαγιά σου, ρε φίλε. Τότε πώς έχουμε... δεν βλέπουμε εγώ και εσύ έχεις την καλύτερη ομάδα. Μα δεν θα γίνει αυτό, ρε φίλε. Θα το δούμε, ρε φίλε, αυτό. Τετάρτη κοντή γιορτή, μπάει. Καληνύχτα. Ο Καρέλης πουλήθηκε 3,5 μοίρα, ναι. Ξέχασες λαγό στον κορμό και εσχέν λόν που πήραμε ήδη. Μάλιστα, εσχέν ωραίος. Ο άλλος λέει για τον πατέρα, ναι. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα, ναι. Καλημέρα στις γαλάζιες ταξιαρχίες. Καλώς. Καλημέρα στην ωραία παρέα. Καλημέρα, το μήνυμα δεν το διάβασε όταν έπρεπε και μπορεί να παρεξήγησε ο Τζόρνταν. Δεν ήταν. Ήταν για κάτι που είπε ότι ο Ερακλής θα πέσει σούμπιτος. Όχι, δεν είπα έτσι. Είδες πάλι δεν τα κατάλαβες. Όχι, είπατε ότι αν υπάρχουν αυτές οι δύο ομάδες, αν ανεβούν. Είναι ισοδύναμες, ήθελα να πω, αυτές οι ομάδες, οι δύο. Δεν είπατε θα ανεβούν. Αυτό είπα. Είδα, ο Ηρακλής καταρχήν είπα ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ηρακλής έπρεπε να κερδίσει 0-3 στο πρώτο ημίχρονο για αυτό. Αυτό σου είπα ήταν καλύτερος. Δεν έδωσε ένα χέρι πάνω στη γραμμή. Εντάξει. Ναι. Και λέω είναι ισοδύναμες οι ομάδες, ή θα πάνε καλά στην Super League και οι δύο, ή θα πέσουν και οι δύο. Αυτό είπα. Λοιπόν. Ο Ηρακλής έχει ένα καταπληκτικό κορμό, όπως μίλησε για κορμό ο κύριος Γραπτόπουλος, και οι μεταγραφές που θα κάνει ο Ηρακλής είναι τόσο δυνατές που ο Ηρακλής δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Συνεχίζω. Σήμερα λοιπόν βγαίνει ο κύριος Βίκτορας Μητρόπουλος, κύριε Γραπτόπουλος. Ωραίος. Ο άνθρωπος που δεν έχει ποτέ πέσει έξω και προσωπικός μου φίλος. Και λέει, από τη στιγμή που άλλαξε, καταλάβατε, η Βέρεια, είναι θέμα χρόνου να τελειώσει κιόλας. Τι άλλαξε η Βέρεια? Αυτό που είπα, κύριε Ρατόπουλε. Ορίστε. Από την ώρα που άλλαξε η Βέρεια, από τη στιγμή που άλλαξε η Βέρεια τις θέσεις της, να το πω έτσι πιο απλά. Ναι, πήγε στον ΠΑΟΚ, ναι. Ναι, είμαι τελειωμένη κιόλας. Αυτό είπα. Δεν μου λες, ο φίλος ο Μητρόπουλος μου σου είπε ότι αλλάξαν κι άλλες δύο ομάδες. Δεν το είπε σε μένα, κύριε Τζόρνταν. Επειδή αλλάξαν και άλλες ομάδες, γι' αυτό. Λοιπόν, όπως δικαιώθηκε ο Μητρόπουλος για τον Ολυμπιακό. Και ο Τσαρούκας φώναζε, ότι μορφή θα πέσει. Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Δεν τελείωσε. Ότι πήραμε την Ένωση. Η Βέρεια μου κινδυνεύει. Ναι. Την έψιμη, αυτή την είχαν μια ζωή. Δεν ήταν ποτέ του Ολυμπιακού. Και εδώ πάνε να παραπλανήσουν τον κόσμο. Τις 54 ενώσεις μπορούν να τις πάρουν. Τι να πάρουν, λέει. Εγώ τους προκαλώ. Τους προκαλώ. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω. Μισό λεπτό. Χάθηκε στην Ξάνθη στου Προέδρου της ΕΠΟ. Μισό λεπτό, ρε Τζόρνταν. Μισό να ολοκληρώσω αυτό το που. Ξεφτυλίστηκε ο Πρόεδρος της ΕΠΟ στη γενέτειρά του. Η έψιμη λοιπόν ποτέ δεν άνοιξε στον Ολυμπιακό. Ποτέ. Υπήρχε μια ζωή ο κύριος Διονύσης Ψωμιάδης. Ο οποίος παραμένει μέχρι και σήμερα. Σωστά. Το ερώτημα είναι αν μπορώ να πάρω τις άλλες ενώσεις. Τις 54 κύριε Ραπτόπουλε που είναι κόκκινες μπορώ να τις πάρουν. Σιγάρε που είναι πήγα. Σιγά. Θα πάρουν κάνα Κιλκής να πούμε, ας το πω εγώ. Καμιά Δράμα. Καμιά Λάρισα. Θα πάρουν καμιά Δεκαριά. Καμιά Λάρισα. Και στη Eurovision βγήκε δεύτερος ο Ρώσος, κύριε Ραπτόπουλε. Ούτε εκεί. Πρώτο τον είχα φαβόρη, ούτε εκεί έγινε. Μάνο, πρέπει να είσαι παοξάκης, ρε. Όχι, ρε φίλε. Εγώ έχω μάθει να λέω τις αλήθειες. Ξέρεις τι γίνεται, στο είπα και άλλη φορά. Βγάζεις τέτοιο μένος, τέτοιο μίσος. Γιατί δεν είναι μένος. Και επειδή το μίσος με την αγάπη είναι αδέρφια. Άκου τώρα να σου πω. Το να λες εσύ, ρε φίλε, ότι ο Μελισσανίδης σήμερα κατέβηκε στα αποδυτήρια της ομάδας του να συγχαρεί τους παίκτες του. Και ο δικός μας αυτό πήγε να τον πιστοαυτεί, ρε. Να το συγχαρεί. Σοβαρά τα λες αυτά τα γραφικά πράγματα, δηλαδή σε ακούνησε ο παδί. Μάνο, το μίσος με την αγάπη είναι αδέρφια, πρέπει να τον αγαπάς τον Πάκο. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται στον Ορφέα, σου ρωτείς να μπει ο πρόεδρος μέσα. Και άντε αυτός μπήκε. Αυτός που λέγεται προπονητής. Από τα 10 λεπτά μιλάς στα 9 για το Πάκο. Κάτσε να ακούσουμε, ναι. Ό,τι, ναι. Κάτσε ρε εσύ, Γραπτόπουλε, δεν επιτρέπεται να μιλήσω. Όχι, για τον Πάκο, για τον Πάκο, φυσικά. Παουξάκης. Δεν έχει ευσυξία λοιπόν αυτός ο προπονητής. Ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής για μένα. Ίσως από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει ποτέ. Σπουδαίο δεξί εξτρέμ, βέβαια. Να παραιτηθεί, ρε φίλε, την ίδια στιγμή. Πού αύριο δουλειά! Να σηκωθεί και... Αυτό φίλε, δείχνει πολλά. Αυτό φίλε, δείχνει πολλά. Και ρωτάω εγώ τον κύριο Τζόρνταν. Άντε και κέρδισε μεθαύριο. Και δεν του λέω ότι άντε και θα χάσει που παίζει μες στον Παναθηναϊκό. Εδώ παίζει στην Τούμπα, στην Τούμπα. Ναι, αγαπητέ, δεν παίζει στον Παναθηναϊκό. Θεωρεί δεδομένο ότι θα χάσει τον Παναθηναϊκό. Ναι, δεν λέω αυτό, λέω. Εγώ λέω ότι δεν κερδίζει. Ξέρεις τι θα γίνει, Τζόρνταν, στην Τούμπα. Τι θα γίνει.
τι θα γίνει. Ναι. Την Τετάρτη το βράδυ να είσαι εκεί, Τζόρνταν. Τι να είμαι, ρε. Εσύ πάλι λες αυτά που εύχεσαι. Αυτά που εύχεσαι, λες. Κύριε Ραυτόπουλε, στέλνανε μηνύματα το μεσημέρι όλο. Τι βγαίνανε μηνύματα. Τίποτα δεν έγινε. Αυτή όσο είναι πρώτη στην πόλη, τίποτα δεν κάνουν. Χιλιόμετρα απέχετε, μάλλον. Τίποτα δεν κάνουν, ρε κορόιδο κι εσύ. Πάει, επόμενη γραμμή, επόμενη. Τίποτα δεν κάνουν. Αυτοί θα σπάσουν την τούπα, άμα κάνει κανένα διπλό. Άρης ο Ηρακλής μέσα εκεί. Αυτό θα κάνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή να κάνουν. Δεν κερδίζει ο Πάκο μεθαύριο, άστο. Βρε, άμα θε να γίνει τούπα πετροπόλεμο. Αν ο Ηρακλής να του κάνει 0-1, θα την κρεμίσουν την τούπα. Κερδίζει ο Πάκο μεθαύριο. Κερδίζει ο Πάκο. Έλα, βίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Δηλαδή ήταν κακό αυτό που έκανε ο Σαββίδης. Ναι, ρε, ήταν κακό. Κακό ήταν. Ναι, ήταν, ναι. Ξέρεις πόσα αυτάκια τώρα πονάνε και όλοι αυτοί οι παίχτες αύριο όταν θα φύγουν από τον ΠΑΟ και πληρώνονται, πόσα πληρώνονται, που θα πάνε να τα πάρουν αυτά τα λεφτά. Γιατί βγήκε ο Παναθηναϊκός. Βρε, άμπαλος είσαι. Και είναι ένας και ο άλλος τώρα. Άμπαλος είσαι. Και δεν καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή η μόνη ομάδα που μπορεί να πάει και έχει όραμα και έχει προοπτική είναι ο ΠΑΟΚ. Χρέη δεν έχει, τίποτα δεν έχει. Κατέβηκε ο άνθρωπος που δείχνει αυτή τη στιγμή ότι το καράβι θα αρχίσει να τραβά αυτιά. Θέλει και τον Καρσία μέσα, κάμα τον πιτράβα και εσύ κανένα αυτή. Δεν μπορεί, σιγά τα αίματα ρο Καρσία, τραβήξει αυτή ο Καρσία. Μετά σιγά τα χρέη, εγώ βλέπω ότι η ομάδα, μετά τα χρέη αρχίζει και παίζει μπάλα. Ο κύριος Σαββίδης έπρεπε να το κάνει χωρίς να τον πάρει χαμπάρι καμία κάμερα κανένας. Το λάθος του είναι αυτό. Όχι, δεν πειράζει. Αυτό είναι το λάθος. Γίνεται τώρα γιατί ο ΠΑΟΚ ταΐζει κόσμο τώρα. Θα βγουν όλοι. Με νοιάζει τι ταΐζει εμένα. Εγώ λέω ότι δεν έπρεπε να το κάνει δημοσίως. Ωραία. Δεν έπρεπε. Ναι, αλλά κάτι από τη στιγμή που το έκανε. Ας ο προπονητής. Όλοι ξέρουν, οι παίκτες ξέρουν ότι αυτός ο προπονητής είναι για 4 αγωνιστικές. Αλλά ξέρουν και αυτοί ότι και αυτοί 4 αγωνιστικές. Βρε φίλε, αυτά τα έκανε ο Αρβανιτίδης στη Βέρεια, βρε φίλε. Βρε φίλε, αυτά ο Αρβανιτίδης στη Βέρεια τα έκανε, βρε φίλε. Ναι, μετά για τη Βέρεια θα είναι όλοι αυτοί. Πού θα πάνε? Θα πάω στο Παναθηναϊκό να πάω 500 χιλιάρια. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Λες, να κάνω μια ερώτηση. Σιγά, σιγά. Δηλαδή του χρόνου να κάνουμε ποταθλητισμό. Σιγά, σιγά. Δηλαδή λες, αυτοί οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι σαπάκια. Είναι αδιάφοροι σου λέει. Θα τα αποδείξουν την Τετάρτη. Εσύ τι λες. Θα τα αποδείξουν την Τετάρτη. Είναι αδιάφοροι σου λέει. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι σαπάκια. Αδιάφοροι σου λέει. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ να τα αποδείξουν την Τετάρτη από εδώ και πέρα. Άσο προπονητή. Ο προπονητής θα κάτσει εκεί, θα τον τραβήξει και το αυτή να κάτσει. Δεν υπάρχει ρε προπονητής που του τραβάει τα αυτή, ρε κανένας. Δεν υπάρχει ρε προπονητής που θα κάτσει τον τραβήξει τα αυτή ο άλλος, ρε. Που ζεις, ρε. Άκουσε με, η ομάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να βγει πρώτη. Πού να βγει? Πρέπει να βγει πρώτη. Με το νου σου. Θα δούμε την Τετάρτη. Γιατί και το Σάββατο μετά πότε είναι. Πρέπει να βγει πρώτη. Έχει όλα τα χέκια. Τι έχει λέει? Έχει όλα τα. Γιατί δεν είναι. Διαφορά δεν είναι. Δεν τίποτα. Με τον Γκάτσε, με τον Γκάτσε MVP και ηγέτη. Τι να βγει πρώτη? Γεια σου ρε φίλε. Επόμενη γραμμή. Να σε καλά. Επόμενη γραμμή. Ρε σίσο Γκάτσε ο εργάτης, ρε, μαζεύω τα σκουπίδια, ρε. Είναι ο MVP του ΠΑΟΚ, ρε. Ξυπνάτε ρε ΠΑΟΞΙΔΕΣ, ρε. Καλημέρα, ναι. Έλα ραπ. Καλημέρα. Από Κιανόλου Κολυδρό. Καλώς το, να τι έγινε Μπουλκουμές. Λοιπόν, καταρχήν παίζει μεγάλη βάση σαν νίκη σήμερα και με ασχολείσαι με αυτούς που τρώνε κουτόχορτο. Και έχεις και δίπλα στον άκουβε της Κολοτούμπας. Γιατί δεν πάει μας κάνα τελάρο κεράσια εσύ εκεί πέρα τώρα. Με θέλω να μιλήσω λίγο. Πάνε μας η κεράσια τώρα, νύχτα είσαι από μπάλα τώρα. Μαζί σου κεράσια λοιπόν, με θέλω να μιλήσω σε λίγο, περίμενε. Λοιπόν, μάθε να λες αρχηγού παρόντος, πώς το είπε θες, ξεγελούς όλη Μακεδονία. Ρε Χαϊβάνη, είδες τι σας έκανα να πούμε. Είναι βράχο. Μπερδεύτηκε και γελούσε όλη Μακεδονία. Εγώ να μπερδευτώ, βρε Χαϊβάνη, εγώ το ζήσα αυτό το πράγμα. Κάτσε, δεν μπερδεύτηκε, δεν γελούσε. Δεν μπερδεύτηκες. Ναι, μπερδεύτηκα, ναι. Εσύ μπερδεύτηκες, Χαϊβάνη. Λοιπόν, ναι, καλά, λοιπόν, Ραυτόπουλε. Θα μιλήσετε τώρα ποντιακά με Κολυνδρινά και κάτσε όλο χρόνο. Ραυτόπουλε, Ραυτόπουλε. Μάλιστα, λέγε. Τους δίνει στροφή, γιατί αυτοί ζουν πλέον από τους δημοσιογράφους και από τους υπουργούς τους. 7.000 στην Τούμπα, ο Τζόρνταν έλεγε να έχουμε 20. Και κέρδιζε χθες, και κέρδιζε. Και κέρδιζε. Εσύ πρέπει να παίρνει την προηγούμενη εκπομπή που είναι ο κύριος Κάζης εδώ πέρα. Κάτσε λίγο, γιατί εγώ αδικό δεν είμαι. Για τα επίγοντα περιστατικά είσαι. Δεν έλεγες 20.000.
Πρέπει να πάνε 20.000, έλεγα, φυσικά. Δεν είπε τα και ήταν 12. Και πέντε ήταν κόμενες. Και ήταν 12. 800 άτομα πυρήνες, 4. Ποιος είναι ο λαός του ΠΑΟΚ? Για τον κύριο Γκάζηση, μου φαίνεται. Λοιπόν, γιατί πού έχω άδικο είναι αυτό που λέει. 12.000 είχε μέσα χθες. Συνεννοήσου κολυνθρινά με ποντιακά. Εγώ κάθομαι λοιπόν, ακούω. Λοιπόν, άκου να ξεπώ. Παίζει μεγάλη μάρα σήμερα και δεν έχει κανένα φορά. Αφού δεν το είδω μας. Λοιπόν. Ο Φερεντίνος πιο πολύ τηλεθέαση είχε το απόγευμα στο Άκου τι είπαν παρά το ΑΕΚ Ηρακλής. Άκου να σου πω τώρα. Παστίγημα. Και κάτσε, κάτσε να δεις τι έπιασε ο Φερεντίνος 6 ώρα και τι έπιασε ο Ηρακλής. Με την ΑΕΚ. Και τον Τζέκε Βάρα τον εγώ είδα το Ολυμπιακό στάδιο ήταν άδειο. Τελείως άδειο ήταν. Οι Μακεδονομάχοι πήραν τον Επαναστάτη. Λοιπόν, θα είστε κουτόχορτο γιατί αυτό που σας έμεινε είναι οι δημοσιογράφοι και οι υπουργοί σας. Με αυτό ζείτε. Με 7.000 δούβα ενώ πλήρως άλλο στα χρέη ξεφτυλιστήκατε. Απλώς ξεφτυλιστήκατε. Έλα, έλα, άντε, άντε. Πάμε, πάμε στον επόμενο. Πάμε. Ύπνο, άντε, καλή νύχτα, έχουν πάει μας και να κεράσει εκεί πέρα, μεσάνυχτα. Να μάσει. Ναι, ναι. Τι να μάσει. Να μάσει και να μαγεύσει. Καλημέρα, ναι. Να μάσει. Γεια σου, Κώστα. Καλό στον άνθρωπο, τον καλό. Λοιπόν, σε παίρνω πρώτη φορά, σε ακούω χρόνια. Μπράβο. Γεια σου. Είμαι από Καβάλα. Μπράβο. Παναθηναϊκός. Φίλε, είσαι συγγενής με τον Καραγιώργιο. Σιγά-σιγά. Μην τρέχεις. Είσαι συγγενής με τον Καραγιώργιο. Να σου πω αυτά που θέλουν ή όχι τώρα. Καλά, πες ό,τι θες. Λοιπόν, καταρχήν να μιλήσω για τον συμφωνώ μαζί σου στον άνθρωπο με τον Σκαρπίνη και τον μητερό του Σκαρπίνη και τη φόρμα με τον Ιβάν τον Σαβίδη. Ναι. Πριν δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, υποστήριζε τον Γεωργιάδη. Τον στήριζε μάλλον. Και είπατε ότι τον έχει αδικήσει, βεβαίως. Τώρα ξαφνικά κατεβαίνει. Αυτά δεν γίνονται ούτε στο γάμα του Μπουκόφ, φίλε. Κατεβαίνει και τον Αδιάδη έτσι με στον κόσμο. Λοιπόν, ένα είναι τραγικό σε αυτό το θέμα. Καλά, αυτά είναι δικά μας. Εσύ τι μπερδεύεσαι με τα δικά μας τώρα. Την άποψή μου λέω, φίλε. Εντάξει. Την άποψή μου ότι έχεις τραγικό πρόεδρο. Εντάξει, άποψή σου είναι. Εσύ έχεις πρόεδρο μεγάλο, ας πούμε. Έχεις... Ούτε δικό μου πρόεδρο μ' αρέσει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δικό μας είναι, δεν δικό σας. Τι ομάδα είναι. Δεν θέλουμε την άποψή σου, ας πούμε, για τον δικό μας τον πρόεδρο. Να σου κάνω μια ερώτηση. Η ομάδα αυτή που έχεις αυτή τη στιγμή είναι του Γεωργιάδη, την έχεις ο Γεωργιάδη. Όχι. Τότε γιατί να κατεβαίνει την πίστη του Γεωργιάδη. Να απαντήσω για τον μεγαλομέτωχο εγώ τώρα. Είναι η άποψή σου, αγόρι μου. Τι την άποψή μου να σου πω. Ο Γεωργιάδης τη ζει την ομάδα μέσα. Τη ζει όλα αυτά τα χρόνια να πούμε. Τα ξέρω τα παιδιά, δεν ξέρω. Τα λάθη είναι του Γεωργιάδη, δεν είναι δικά μου. Εντάξει, ωραία. Πάμε παρακάτω. Εσύ ειλικρινά, τώρα θέλω να σου πω κάτι. Είσαι πιωμένο, σοβαρά σου κάτω. Γίναμε. Είχε πιει πολύ. Τι λέει, δεν καταλαβαίνω. Σου ρίχνω εδώ και τέσσερα τελευταία παιχνίδια από το Κύπελλο μέχρι φέτος δύο φορές και κάθε φορά που συναντιόμαστε δύο και τρία μπαλάκια και ακόμα ονειρεύεσαι. Ρε φίλε, τέτοια αποζήκη να βγεις και τι είναι αυτά που λες. Μεθαύριο θα σου ρίξουμε δύο. Κάθε εβδομάδα που παίζουμε μαζί, κάθε φορά που παίζουμε μαζί δύο μέρες πριν θα σου ρίξουμε δύο. Θα δεις, λοιπόν, άκου τώρα επειδή μαγγίζεις. Να τελειώσω, να ολοκληρώσω. Επειδή τσικλίζεις, στον αέρα μα θες βάλουμε ένα μπουκαλάκι στοίχημα έτσι για το μεθαύριο να το παίξουμε. Ναι. Ένα μπουκαλάκι στοίχημα θέλεις. Σου μιλάω, εκεί στην Καβάλα το πιούμε, έρχομαι τακτικά. Άκου λίγο, γιατί κοιμούνται μέσα στα παιδιά, άκουσουμε λίγο. Σου μιλάω, φίλε, στα παντελόνια που φοράω. Εγώ αφήνω τώρα αυτή τη στιγμή μέσα στο Γιάννη, αφήνω τα στοιχεία μου τα πάντα. Σου μιλάω ειλικρινά, σου αφήνω, έρχομαι στο Μετρόπολη αύριο, Θεσσαλονίκη, πάτε την Παναγία. Ένα μπουκάλι ουίσκι, βρε, τι Μετρόπολη, μην δεν χρειάζεται. Ένα στοίχημα και σου δίνω και ένα γκολ αβάντσο. Πω. Και over 1,5 παίξε τον Μπέρκο, θα βάλει δύο γκολ. Ξέρει τι με θυμίζει εσύ τώρα. Ξύπνα, άκου να είσαι αντικειμενικό. Όπως εγώ δεν μπορώ να πάρω πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, να είσαι αντικειμενικός, φίλε, σε έχω για πλάκα μέσα έξω. Λοιπόν, γράφω την εκπομπή. Η ομάδα μου φορμαρίζεται, άκουσα να ολοκληρώσω, η ομάδα μου φορμαρίζεται κάθε χρόνο την πιο σωστή εποχή. Λοιπόν, στο δεύτερο γύρο, έτσι, και στα play-off, είσαι τραγικός, τραγικός. Μεθαύριο θα χάσεις ένα δύο, ξαναλέω το σχολείο έτσι για πλάκα. Δεν κερδίζεις με τίποτα στο όχι, όχι στο υπογράφο, με τίποτα. Να θυμάσαι κουβέντα που σου είπα τώρα, ο Καβαλιώτης είμαι. Τι θυμάμαι, τι θυμάμαι. Φίλε, τηλέφωνο. Λοιπόν, είσαι ανύπαρκτος, φίλε, παιχτικός αυτή τη στιγμή. Ναι. Τετάρτη βράδυ θα ξαναβγείς. Ο πρόεδρος, εγώ να ξαναβγώ. Σήμερα ξαναπάρει κάτι παιδιά Παναθηναϊκή, θυμάσαι με το Κύπρο τότε. Τους είχες πει τη Δευτέρα βράδυ ξαναβγείς. Την επόμενη φορά με στην Τούμπα τους είχες ξαναβγείς. Κάθε εβδομάδα ξαναβγαίνουν Παναθηναϊκοί έτσι μετά το παιχνίδι. Λοιπόν, ο πρόεδρος ο πρόεδρος σήμερα έκανε μια ανακοίνωση στον Γκαρσία. Τώρα ο Γκαρσία τι κάνει, σαν τεχνικός διευθυντής, για να καταλάβουμε. Δεν ξέρει. Θες να το μάθεις εσύ αυτό. Όχι, εσύ ξέρεις. Ο ρόλος ακριβώς δεν του δόθηκε, αλλά εγώ. Ναι,
Ξέρεις γιατί, γιατί πέρα... το έργο χωρίς ρόλο. Άκου, άκου, όχι, όχι, όχι. Περιμένουν, άκου τώρα σου πω ρε. Περιμένουν το τεχνικό διευθυντή να δει σε ποια δέση ρόλο θα δει. Άσε τώρα. Σαν να μπαίνει στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Είναι ένας ρόλος. Να το βρούμε. Πώς το να πούμε. Όχι, 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 όχι. Είναι ένας ρόλος ο οποίος θα παίξει στους ποδοσφαιριστές, ας πούμε. Κατάλαβες. Μέσα στα πολιτήρια. Κλείνε το ρήμα Μάσο. Ξέρεις. Τον Μασάω. Μάσο, Μάση, Μάση. Μάσου με, μάσετε, μάσουν. Και γυράσκω αίδιο δασκόμενο. Σωστά. Σωστός. Δυναμή τη αγώγε. Ο βιαστής του κατεστημένου πήγε να δει στο σινεμά με τον Ζαν Κλον Μάνο και είδε τελικά το ντοκιματέρ πώς να. Ναι, του Σιλβέστερ Αντωνιάδη. Γεια σου, Νέρονα. Εσύ που λέει Βούρλο Τζόρτα που μιλά συνέχεια για τον Ολυμπιακό Γαύρο, λέει είσαι. Σωστό το ερώτημα. Για την επιστροφή του Γκαρσία δεν είμαι αντίθετο. Εγώ είμαι υπέρ. Γιατί θα γεμίσει τούμπα, θα γεπουλήσει φανέλε, θα πουλήσει όραμα, θα φωνάζουν Παύλο Παύλο στι κερκίδε. Θα φέρει κανένα παίκτη, ξέρω εγώ, πώς το λένε, Μιχαλολιάκο, πώς το λένε το μάνατζερ του Γκαρσία με τον άλλο, τον Διονύστο Γιαννόπουλο. Α, δεν πιστεύεις ότι θα εκτεθεί ο Γκαρσία. Τι να κάνει ο Γκαρσία. Θα δεχτεί να εκτεθεί, να μπει μπροστά, μπροστάρις. Ο Γκαρσία. Ρε παιδιά. Ο Γκαρσία βάλε ακουστούμι. Α, τρελαθούμε τελείως τώρα. Βάλε ακουστούμι, θα πάει στην Τούμπα, δεν μιλάει. Πώς ρε παιδί μου, ρε παιδί μου, πας μια πριμαντόνα, πηγαίνεις εκεί πέρα. Την τίνεις, ξέρω εγώ, τη χτενίζεις, τη φτιάξεις. Θα πάει, θα χειροκροτάνε οι παοξίδες, θα πάρουν διαρκείας. Θα του πάνω συνέντευξη, θα πουλάνε φύλλα οι εφημερίδες. Καλό είναι για μας. Δεν είναι κακό. Πρωτοσέλιδο Γκαρσία, πιστοθέρβητο Γκαρσία, ελεύθερες ιστορίες. Θα γράφει ο Καναλάκης, θα γράφει ο Γρηγοριάδης, θα γράφει ο Κόκκινος. Θα χλιμιντρίζει. Βέβαια. Κάνε ένα σχόλιο για τον Τζόρι Ντομίγκες. Φίλε, βρήκε και έκανε εκεί με τον άλλο με τα δόντια. Άσε τώρα, έδειξε ποιότητα εκεί. Ωραίος. Εγώ ξέρεις τώρα, δεν τους γουστάρω, αλλά τώρα τι να λέμε. Το Φουστέρ. Ο Φουστέρ 34 ετών, για εξτρέμ δηλαδή. Γιατί αμφιβάλλεις. Για εξτρέμ. Πεχταράς είναι. Μάλιστα. Πλάκα, πλάκα. Να τριπλάρει στα 34 στη γραμμή επάνω ο Φουστέρ. Γιατί να μην τριπλάρει. Να τριπλάρει. Βεβαίως. Ένας μέναν. Εντάξει, δεν ξέρω σε τι φυσική κατάσταση είναι τώρα, αν μπορεί και. Τέχνη έχει πάντως. Σύπας. Σουτ δυνατό. Φουστέρ ή πεχταράς. Τελείως επόμενη γραμμή. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Έλα, καλημέρα κύριε. Χαίρετε. Καλημέρα. Καταρχήν χρόνια πολλά στο Γιάννη του Χιλιτίδη. Γενεθλία έχει. Γενέθλια λέει, ναι. Το Αγιανιού ή γενέθλια. Γενέθλια. Ρώτα τον εκεί είναι, τι με ρωτάσαι. Δεν μας είπε τίποτα. Εσύ που το ξέρεις. Τα κρύβει μάλλον τα πολλά τα χρόνια ίσως. Ω, δεν κρύβει. Τι, ο Ασλαμάς είναι. Ο Ασλαμάς κρύβει χρόνια, 2-3. Για λέγε. Στον Τζόρνταν λίγο θέλω να ρωτήσω. Πάρ' τον Τζόρνταν. Για Άρη δεν μίλησε ο Τζόρνταν, να σου ξεχάσει. Γιατί τι. Ναι. Παναθηναϊκό σήμα, αλλά για τον Πάοκ. Αφού το πιάσετε για τον Πάοκ να το πάρουμε. Χτες είχε ο Νίνης μια συνέντευξη μετά τον αγώνα και λέει και είπε μια φράση: πέρσι δεν άξιζα όλο αυτό που έγινε στον ΠΑΟΚ και τέθηκα από συγκεκριμένο άνθρωπο και χωρίς κανένα λόγο εκτός ομάδας. Μπορεί να έχει δίκιο τότε. Ποιο είναι αυτό το άτομο δηλαδή που. Κοίτα, ή θα πει ποιο είναι το άτομο ή θα κάνει δηλώσεις. Μπορεί να έχει και δίκιο τώρα. Άκου φίλε, άκου, άκου. Και εγώ δεν... αυτά, ναι. Άκου, άκου. Εγώ τέτοιου είδους δηλώσεις. Αλλά δεν άξιζε κιόλας. Σταμάτα πέρσι. Λίγο. Ρε. Σταμάτα. Τέτοιου είδους δηλώσεις, φίλε. Εγώ δεν τις συμμερίζω. Αόριστες. Δηλαδή ένας με έκανε πόλεμο στο Μετρόπολης. Μα ή βγαίνω και μιλάω ή δεν μιλάω καθόλου. Ποιος είναι, τι είναι, γιατί έγινε κτλ. Τι είναι αυτό. Με έκανε λέει πόλεμο ένας. Ρε πλάκα κάνετε. Αυτά τα λένε οι κόμενες στα κομματήρια. Ρε τραλαθήκατε ρε. Τι θα πει με έκανε πόλεμο ένας ρε. Συνέχισε. Ήρθε ο Νομπόα μεγάλος παίχτης θεωρητικά και ήταν. Ήρθε ο Νομπόα. Ήρθε ο Νομπόα και οι γείτονες δεν πάνε να κοιμηθούν το βράδυ από τα πάρτι. Να ο Νομπόα. Φάτονα. Κάθε χρόνο ένα μπερδεμένο θα τον έχει στον ΠΑΟΚ. Παρακάτω, λέγε. Ποιο ένα μπερδεμένο, όποιος μεγάλος παίκτης έχει ήρθει που είναι μεγάλος, ήταν μεγάλος, τον ΠΑΟΚ έχει διαλύσει. Ναι. Πού είναι δηλαδή, δεν υπάρχει έλεγχος. Κέντρο αποκατάστασης έγινε ο ΠΑΟΚ. Θλάσσιο ένας. Ο Σαββίδης, Κυριακή αγώνα, Κυριακή απόγευμα Ροστόφ, τα Τετάρτη λέει θα ξαναρθώ λέει που είχε αγώνα. Εντάξει. Τι έλεγε, δηλαδή τα εκατομμύρια τα δίνει έτσι, δώρο. Να δώσει και σε εμάς κανένα μα είναι. Να ξεχρεώσει και ο Παναθηναϊκός. Εσείς δεν ξεχρεώνετε. Και ένα τελευταίο για το προκριματικά που λέει. Mm. Εμείς και 1% πιθανότητα να έχουμε να θα πάμε τη να ξεχρεώσουμε. Θα το παλέψουμε. Το δεν παλέψεις. Θα πούμε εντάξει όχι. Και το Σεπτέμβριο θα μείνεις απ' έξω από την Ευρώπη. Πώς το έλεγα δηλαδή, και θα αποκλειστώ από τη Μίντιλαντ. Τι είναι θα πάρεις το Champions League. Γιατί δεν σε έκανε ξεφτύλα η Μίντιλαντ. Ποια με έκανε ξεφτύλα. 5-1 την εννοία. Τι είναι εντάξει. 5-1 με έκανε ξεφτύλα. Η Ζήμπρου από ποια θα αποκλειστώ, ό,τι και να γίνει θα είμαστε. Φίλε το κουτρουμπί κόφτη, πώς το βλέπεις. Καλά. Ό,τι και να γίνει θα είμαστε ομίλους.
Θα φίλε, το δούμε. Θα πάρω και 2,5 εκατομμύρια παραπάνω από, από τα play-off εγώ και εσύ λέγει να είμαι σίγουρος εγώ να μπω στους ομίλους. Θα το δούμε. Αυτά είναι υποθετικά όλα. Θα δείξατε. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ. Επόμενος κύριος. Έλα, καλημέρα σας. Καλώς ο Γιάννη. Αφού δεν είσαι αντίθετος, λέμε, την επιστροφή του Γκαρσία, γιατί μας έχεις ζαλίσει τα ραπάρια. Τα ραπάρια, ρα. Στην ηρωνία σου θα μας τρελάνεις, ραπ. Εγώ είμαι υπέρ. Άμα δεν έρθει ο Γκαρσία, δεν έρθει πίσω ο Ζαγοράκης. Δεν έρθει πίσω ο Τουρσουνίδης, δεν έρθει πίσω, ξέρω εγώ. Να μην φέρουμε τον Γκαρσία, φέρουμε τον Κουμαλό, ρε. Θα φέρουμε τον Κουμαλό. Ο κόσμος θέλει πρόσωπα. Και εμείς του φέρουμε πρόσωπα. Η ομάδα δεν πουλάει. Φέρουμε τον Δόνη. Φέρουμε αυτού που μα κάναν πανηγύρι εδώ πάνω. Κατάλαβες. Ποιον αγαπάει άλλο ο λαό του Πάου. Το Δόνι, το Δόνι. Το Λεοντιάδη. Το Δόνι. Το μακάρι να φέρουν το Λεοντιάδη. Μακάρι. Τελείωσε. Μακάρι. Μακάρι. Τελείωσε. Λεοντιάδη, Γκαρσία. Τις ψυχές της ομάδας. Τις ψυχές να φέρουν πίσω. Όχι, φέρουμε το Δόνι. Τελείωσε. Θα βγαίνουν τέταρτη και θα χειροκροτούν το Λεοντιάδη. Ναι, ναι. Καλημέρα, λέγε φίλε. Ναι. Λοιπόν, είναι έξυπνο λαό. Να έχει υπόψη. Βέβαια είμαστε. Δεν είναι τίποτα κουτορνίδια υπόξιδε. Χαϊβάνια. Είναι έξυπνη. Έλα, φίλε, λέγε. Πανέξυπνο. Τελείω Στρατόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Δεν με λέω έναν έναν. Έλα. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, Παναθηναϊκή Ηρακλειδής. Τι ασχολούνται με εμάς τώρα, μπορώ να καταλάβω. Έλατε. Η Μπαρσελόνα τώρα ασχολείται ο Ηρακλής με την Μπαρσελόνα. Ψένα τρελαθώ. Όλοι με τον Πάο ασχολούνται. Μεγάλε Πάο. Παρεπιπτόντως, τι έκανε ο Ηρακλής, γιατί όντως δεν ξέρω. Δεν σας κάνω πλάκα. Έχασε ένα 0. Ένα 0. Μόνο. Ήταν καλός όμως. Βγήκαν δύο Ηρακλειδείς και δεν είπανε ούτε μία λέξη για Ηρακλή. Παοξίδες είναι αυτοί, ρε. Τι να πεις. Λοιπόν, για τους Παναθηναϊκούς. Γιατί βγάλαν φτερά, βλέπω. Άδικα. Γλώσσες. Όχι άδικα. Άμπρα. Τι θέλω να πω. Τι θέλεις. Λοιπόν, είναι τυχεροί, είναι σε φοβερή φόρμα οι δυο τους επιθετικοί. Και παστελώνω τα γκολάκια. Εγώ δεν βλέπω κανένα Παναθηναϊκό καλύτερο από τον ΠΑΟΚ σε θέμα ευκαιριών. Ο ΠΑΟΚ έχει ατυχία, δεν μπορεί να σκοράρει, έχει τεφρομάρισμα τους επιθετικούς του. Ο ΠΑΟΚ έπεσε πολύ καλά με την Τρίπολη, δεν έπεσε άσχημα, του λείπει τον γκολ. Καλώς γιατί αν έβαζε ένα γκολ σε όλες αυτές τις φάσεις ή στα δοκάρια κτλ., τώρα θα μιλούσε με άλλα πράγματα. Αυτό που γίνεται όπως πάντα. Δοκάρι και μέσα όλα καλά, δοκάρι και έξω γίνεται χαμός. Στον πρώτο φίλο του Παναθηναϊκού θέλω να απαντήσω τα εξής. Και στον άλλον που βγήκε τώρα τελευταία. Τρεις βγήκανε. Εάν σπάσει ο διάολος το ποδάρι, το θα πω εγώ, και περάσουν μόνο την πρώτη φάση τα προμητρικά της MS League, στη δεύτερη φάση έχουν δει τι τους περιμένει. Εφού τους είπα τι τους περιμένει. Ναι. Λοιπόν, τα 3 εκατομμύρια στο Σόπρι πέρασαν θα τα πάρουνε. Αλλά από εκεί και πέρα μετά Γιόκ και κάτι Μίτλαν που πέτυχε πέρυσι, δεν είναι κάθε μέρα. Έλα να σου πω τώρα, πρόσεξε να δεις. Εάν αποκλειστούν, άμα λέμε τώρα, αν βγουν πρώτοι αυτοί και πάνε παίξουν δύο προγραμματικά και πλέον και αποκλειστούν, και αποκλειστεί και καμιά άλλη από τις άλλες ομάδες, όλα τα λεφτά αυτά του Europa τα παίρνουμε εμείς, ξέρεις. Bye. Εγώ παίρνω σίγουρα 5. Χώρια το τάλιρο που μπαίνει στον όμιλο απευθείας. Θα ξεπληρωθεί το δάνειο μια ορχήτρα δηλαδή. Λοιπόν, και να σου πω, δεν έχω την ομάδα να πάω σε μισή φέτος και δεν το θέλω. Ειλικρινά σε μιλάω, Τζόρνταν. Σαν παουκάρα, παουξής φανατικός που. Ξέρεις τι γίνεται, άμα. Θα πάνε οι γυναίκες, θα δείτε σεντόν από τις γυναίκες. Μπογούμ. Και Μπογούμ. Μέσα σε 20 ημέρες δεν πρόκειται να πάω να κάνει ομάδα. Γιατί. Α, έτσι, μπράβο. Είναι 20 ημέρες να κάνεις μεταγραφές, να κάνεις προετοιμασία, να κάνεις τα πάντα. Μετά να κάνω, να ξεκουράσω ομάδα. Πρώτοι στην πόλη είμαστε, σταμάτα, δεν μας νοιάζει. Α, δεν σας νοιάζει. Πρώτοι στην πόλη είμαστε, ετοιμάσαμε εμείς. Μου δίνεις 2 λεπτάκια. Τρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εχθές η Μαρμίτα, κρίμα που δεν μπορείς εκεί να βγεις σε αντιπαράθεση, βγήκε ένας φίλαθλος εξενδιάρης, ο παδός του Απόλλων Αθηνών. Άσε. Γελάει πολύ. Και μίλησε για τον μεγάλο Παύλο Γκαρσία. Και είπε ορισμένα πράγματα που δεν είναι αλήθεια. Τι? Τα δύο λεπτά που σου έλεγα. Άκουσέ με τώρα προσεκτικά και όλοι οι άβαλοι να ακούσουν προσεκτικά. Λοιπόν, χρονολογίες. 96-97, Μόντι Βιντεό, 35 συμμετοχές. 97-98 Ρεάλ Βαγιαδολίδ 0 συμμετοχές, ίσως τραυματισμό. Το 98 Πενιαρόλ 9 συμμετοχές. 98-2000 Αθλητικό Μαδρίτης Β 38 συμμετοχές, 3 γκολ. 99-2000 Αθλητικό Μαδρίτης Α, την πρώτη, 0 συμμετοχές. 2000-2002 Μίλαν 5 συμμετοχές.
Σε δύο χρόνια έκανε πέντε συμμετοχές. Λοιπόν, ναι, αυτό το κλείσω. Να τα ακούσει όλα. Ταχύτατα. Ενδιάμεσα πρέπει να πήγε Βενικό στην Βενετία μεταξύ 2002. Λοιπόν, 2002-2005, τρία χρόνια, ο Σασούνα 78 συμμετοχές, 6 γκολ παρακαλώ. 2005-2006, Ρεάλ Μαδρίτης, μία χρονιά, 22 συμμετοχές παρακαλώ. Τα ξέρουμε ρε Γιάννη αυτά, τα ξέρουμε. Όχι, να τα ακούν αυτοί που βγαίνουν και μιλάν. Τι να ακούνε, δεν ξέρει, ξέρεις τι είπε ο άνθρωπος αυτός, ξέρεις τι είπε. Λυπάμαι λέει που και ο γιος μου έγινε παοξής, πρόσεχε, είναι κόντρα με το γιο του τώρα. Είμαι 62 χρονών λέει και λοιπά. Ναι. Και του λέω εγώ θα πεθάνεις και δεν θα ξέρεις γιατί ήρθες να ζήσεις ρε. Κάτσε να σε πούν δύο πράγματα να τα μάθεις. Λοιπόν, Κωστής Ραπτόπουλος 77 χρονών, 80.000 ώρες εκπομπές τηλεοπτικές. Μπράβο, 80.000 του ναι. Πάρτε με να δουλέψω να πούμε. Και όταν πάω 82 να πεις όταν ήταν 30 χρονών στο Μετρόπολης. Μέχρι τα 39 ήταν καλά, δεύτερο, δεν τον παίρνουμε ποδοσφαιριστήρες. Ναι, άσε τώρα ρε. Δεν τον παίρνουμε ποδοσφαιριστήρες. Εσύ πες, όταν πάρεις και ένα υπάλληλο, πάρε ένα υπάλληλο 68 χρονών και πες από τα 22 μέχρι τα 60, ήταν φοβερός σερβιτόρος. Αλλά τώρα ο κουτσός είναι το ισχύο του, δεν υπάρχει και το κόρο τον εφαγωμένο. Θα με τρελάνεις ρε πρωί ρε. Στον ΠΑΟΚ την πρόσφερε ρε. Περισσότερο από τον Τουρσουνίδη. Κάτσε να τον ακούσουμε. Θα με τρελάνουν οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Ήταν ότι από το 97 μέχρι το 2007, 10 χρόνια εθνική Ουρουγουάη, 66 συμμετοχές, αρχηγός και στο Μουντιάλ το 2002 στην Ιαπωνία. Ρε, αυτός τώρα, άμα πάρει το τηλέφωνο, μιλάει με τον πρωθυπουργό της Ουρουγουάη τώρα, τι να λέμε τώρα. Αυτά για τον μεγάλο Παύλο Γκαρσία, εσείς οι Ολυμπιακοί όλοι, επειδή σας έδειξε στα τέτοια μου στο Καραϊσκάκι, το βρίζετε και τώρα δεν είναι μεγάλος παίχτης. Ναι. Καταλάβατε φίλοι μου Ολυμπιακοί. Έτσι. Επειδή σε έδειξα στα τέτοια μου. Να σε κάνω μια ερώτηση. Να μου πεις εμένα ποιος είναι ο Γκαρσία. Να σε κάνω μια ερώτηση για τον Γκαρσία. Να μου κάνεις Κωστή μου. Πασόκ πόσα χρόνια ψήφισες φίλε. Ούτε μια χρονιά. Αποκλείεται. Σου είπα από τα βαθιά γενοφάση μου είναι δημοκράτης είμαι. Δεν μπορεί ρε φίλε να είσαι δημοκράτης. Από πάπου προς πάπου. Δεν νέα γίνεται. Δημοκρατία. Πασόκος είσαι. Νέα δημοκρατία. Μάλιστα. Τελείωσε. Όσοι με ξέρουν και με γνωρίζουν, καταλαβαίνουν. Δεν μου λες τώρα που είναι να έρθει και ο Λίνο, αριστερό μπάκο, τον πάρουμε, Τζόρνταν. Να σου πω τώρα για του Λίνο. Ναι. Δώσ' μου ένα λεπτό για του Λίνο. Ναι. Εκεί βλέπω τώρα, δες τώρα τι γίνεται. Έτσι όπως είδα τον Ιωσηφίδη, κομψότατο, ίδιο ο φατσέας. Ζήτηξε ο άνθρωπος να έρθει να κρεμάσει το παπούτσι στη μεγάλη Παοκάρα. Τι Παοκάρα. Θα στον Πάο για μισό χρόνο να κρεμάσει το παπούτσι του. Θα παίξει ίσως 7-8 παιχνίδια στο παπούτσι. Άντε, μπράβο. Και προβλέπω τρικυμίες και φουρτούνες. Με το Λίνο, και άλλοι που πάρουν του παππού τον Ισχέν και το Σισέ δεν ακούει την καρφίστα λοιπόν, και πανηγυρίζουν. Να σου κάνω μια ερώτηση και εσένα σαν τον Τζόρνταν. Να μου κάνεις κι άλλη. ΑΕΚ, Αλφα Εθνική, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Τι θες να βγεις του χρόνου. Ναι. Του χρόνου πάω για πρωτάθλημα φίλε. Αυτή την απάντηση. Δεν θέλω ρε φίλε να μου πεις. Πες μου, τι θες να τερματίσεις. Την απάντηση χρόνο. Θα σου τη δώσω εγώ τέλη Ιουλίου. Όχι τώρα θα με πεις. Τώρα θα σου πω πρώτος. Θα βγεις πρώτος. Ναι, ποιος Ηρακλής πια ΑΕΚ, πρώτον. Ποιος Ηρακλής πια ΑΕΚ, ναι. Του χρόνου όταν τελειώσει το πρωτάθλημα. Ας βάλει πρώτα ο Μελισανίδης 1 ευρώ στην ΑΕΚ και μετά θα μιλήσω για ΑΕΚ. 1 ευρώ να βάλει πρώτα. Παιδί μου, άστα ευρώ, άστο Μελισανίδη. Εγώ, γιατί αποφεύγετε την παρουσία, να με απαντήσετε ρε παιδιά. Ρωτάω που χάρα. Τι να απαντήσουμε. Του χρόνου, τι θέση να τερματίσετε. Ο ΠΑΟΚ μια ζωή κάνει πρωταθλητισμό. Κυνηγάμε πάντα πρώτη θέση. Αυτή είναι η απάντηση. Τι θα κάνει, λέει. Κυνηγάμε πάντα πρώτη θέση. Κάνουμε πρωταθλητισμό κάθε χρόνο. Δεν ρωτάω αυτό, ρε γλυκό αγόρι. Άλλο σε ρωτάω. Πες μου τη θέση που θα τερματίσει του χρόνου. Μα σου λέω πρώτος. Πρώτος. Τι να σου πω, τουρκικά, ιταλικά, ισπανικά, αγγλικά, number one. Τζόρνταν, εσύ τι λες, ρε. Εγώ θα σου απαντήσω τέλη Ιουλίου. Τέλη Ιουλίου. Ναι. Θα φύγωνε τέλειο, άδεια θα πούμε. Θα τα πούμε στο τηλέφωνο. Θα τα πούμε στο τηλέφωνο. Εγώ θέλω να δω τις κινήσεις λοιπόν, που θα κάνουν όλες οι ομάδες. Κλείσε, φίλε, τα λέμε. Έγινε, παιδιά, καλύτερα. Γραπτό, τι έχεις να πεις για την επιστροφή του Λίνο. Φανταστική μεταγραφή. Δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι θα σαρώσει τις κούρσες ανέβα κατέβα και θα ξεκουράσει και τον Ράτς και τα λοιπά. Θα κάνει φοβερά πράγματα. Ούτε θλάσει τα πάθη, ούτε τίποτα. Ο Λίνο, αν επιστρέψει, πρέπει να πάρει πόσο στην ομάδα. Όχι αγωνιστικά, δεν το συζητάμε τώρα. Ξέρεις τι ετοιμάζει η ΑΕΚ μεταγραφές, λέω 2-11. Όχι, δεν ξέρω, για να ακούσω. Ο άλλος λέει: πίστευα ότι μας κοντράρει λίγο ο Ολυμπιακός για ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα, αλλά τελικά σήμερα κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο ΠΑΟΚ μου το μεγαλείο στο τελειωμό δεν έχει. Όλοι όσοι βγήκαν σήμερα ανεξαρτήτου τι ομάδα υποστηρίζουν έβγαλαν χολή για τον ΠΑΟΚ. Καληνύχτα, δυστυχισμένοι και ζηλιάριδες οπαδοί.
Πραγματικότης. Ρωτάω στους φίλους του ΠΑΟΚ του χρόνου τέτοιο καιρό, στους 16 της Αλφα Εθνικής, τι θέση θα τερματίσει. Δεν μπορεί να απαντήσει κανείς. Κανείς, ρε, βέβαια τώρα. Κοτάρες. Ο κόσμος, τι κοτάρες. Κοτάρα. Άσε τι θέλει, ρε. Τι βλέπει, ρε, γάμο το. Άλλο τι βλέπει. Θα... Ακόμα πρέπει να γίνουν οι κινήσεις το καλοκαίρι μεταγραφές. Τι να δούμε, φυσικά. Θα γίνουν κινήσεις. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει η ΑΕΚ. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. 30 Ιουλίου θα με πεις. Βεβαίως. Κινήσεις. Εγώ θα σου πω. Εσύ, ο Παναθηναϊκός ο οπαδός θα πει ότι φαίνουν τον Ιωάννη και θα βγάλω τρεις και θα βγω πρώτος. Ο ΑΕΚΣ λέει θα βγάλω 7. Λέει γιατί γίνεται εκεί. Εσοφσίδη συνεχίζει ο κόσμος και κάνει like στο Εσοφσίδη Κασάνδρου κατόπου που βγαίνει η διέτηση στο Facebook. Μας κάνει like, μας κάνει κοινοποίηση φωτογραφία για να μπούμε στην κλήρωση η οποία θα είναι περίπου σε 20 λεπτά. Κερδίζετε δωρεάν παιχνίδι για συμμετοχή στην πίστα και 4 δωρεάν, εκπτωτικά κουπόνια 25% για το έσοφτο καινούριο χόμπι, το οποίο είναι προσωμείωση μάχης. Είμαστε 3 ώρες εκεί πέρα. Πολεμάμε, κάνουμε τους κομάντος και περνάμε καλά παρεΐστικα. Λοιπόν, βρίζει ο φίλος για κρεμμύδια και ηλιές, λέει. Ο 452. Καλά, κάθεσε μπόγουμε εκεί στην εξορία σου και τα λοιπά. Εντάξει, δεν το δέχομαι για εξορία. Πάμε στους 6 τελευταίους για σήμερα. Και θα κάνουμε την κλήρωση με τον 5ο από το τέλος. Καλημέρα, ναι. Κανένας δεν λέει τι θέση να τερματίσει. Στόχος είναι ο πρωταθλητισμός τον Αύγουστο. Λέγε, φίλε. Έλα, ρε. Νάτος. Τι έγινε, ρε, να πούμε, Γερμανοτσολιά. Τους ρωτάω, ρε, εσύ και δεν με απαντάνε. Άκου τώρα, ρε. Πες τώρα το βλαχοπόχο. Ναι. Να αλλάξει το καφέ του Κυφωνίδης, πώς λέγονται. Να πάρει άλλο καφέ, να πούμε. Άλλον. Κάτι το πειράζει, να πούμε. Δεν μπορεί, να πούμε. Ναι. Αλλά FM ΠΑΟΚ δεν είναι εκεί. 100%. Α, μπράβο. Ναι. Μας επιτρέπετε να παίρνουμε και εμείς τηλέφωνο. 100%. Ή να το κλείσουμε, να εσυχάσουμε. Όχι με τίποτα. Α, μπράβο. Δεν μου λες. Είναι χαρούμενοι οι παοξίδες που μπήκε. Είδες το παιχνίδι με τον Ηρακλή, ρε. Όχι, τζόκινγκ έκανα. Ε? Τζόκινγκ έκανα. Πού να το δεις, ρε, βλαχό. Τι να σε πω, ρε, τώρα, να. Πού να το δεις, ρε, αφού να πούμε. Δεν έχει να πούμε το κόμπλεξ που βγάζει με τον Ηρακλή, δεν έχει πάτο, ρε. Δεν έχει πάει τώρα το κόμπλεξ που βγάζετε με τον Ηρακλή, ρε. Είδες πως χάνουν οι μεγάλες ομάδες. Ναι. Μούγκα, τίποτα. Χάσαμε, τελειώσαμε. Που έπρεπε να κερδίσουμε με 3. Τον κοντό πως τον είδες την Μπούκα, ας τον Ηρακλή. Δεν κατάλαβα. Τον κοντό την Μπούκα που έκανε πως τον είδες. Στο κοντό, ρε. Ας τον κοντό, ρε. Αυτοί, ρε, δεν είναι να πούμε που βγαίνουν να πούμε τον Αύγουστο και λένε να πούμε πάμε για πρωτάθλημα. Πάντα. Το Δεκέμβριο τι λένε, ρε. Θα βγούμε πρώτοι στα play-off. Α, μπράβο. Τον Μάιο τι λένε, ρε. Μας αδίκησανε. Άντε, το κλάμα πάλι. Εσείς στείλετε. Πάλι να πούμε το κλάμα. Εσείς στείλετε. Ερχόμαστε. Ναι. Ερχόμαστε. Λοιπόν, παρακάτω, έτσι, τι γίνεται να πούμε με τον Καρσία. Ήρωας γυρνίζει πίσω ο μεγάλος. Ήρωας ο μεγάλος ο Καρσία, ρε, δεν υπάρχει, ρε. Από τους πήρε χαπάρε να πούμε τι είναι. Τι έκανε, κορόιδο είναι, τους πήρε χαπάρε. Ναι, μπράβο. Αφού όλοι εκεί πέρα πληρώνονται, γιατί να μην πάει κι αυτός. Έτσι, μπράβο. Αφού ο Σαρκοζή, ο Σαρκοζή να πούμε τώρα, ακόμα πληρώνεται, ρε. Ξέρεις γιατί? Σύμβουλος. Γιατί δεν πρόκειται να σπάσει αυτό το τρίγωνο, αγόρι μου. Ζαγοράκης, όπως το λένε να πούμε, ο Ολυμπιακάκιας. Γκαγκάτσης. Και ο Κοντός. Δεν πρόκειται να σπάσει αυτό το τρίδημο, ρε. Γιατί το μυστικό το ξέρουν αυτοί οι τρεις. Το μυστικό το ξέρουν αυτοί. Και το Βαπόρε από την Περσία. Αυτή από τη Ρωσία ήθελα να πω, δηλαδή. Πλήρωσε όμως. Πλήρωσε βέβαια θα πληρώσει. Σαν πως δικά τους τα λεφτά. Α, έτσι, Βέβαια, για αφού μεγαλομέτωχος είναι ο Τσοκατσόπουλος, ρε. Α, έτσι, Τι είναι, αλλιώς είναι. Είδες τι κάνουν τώρα. Τι κάνανε. Θα πάρουν τις ενώσεις.
Βέβαια, και δεν λες να πούμε αυτό το Πακοδήμο, πώς το λένε το δικό σου. Το Σχιζοδήμο. Το Σχιζοδήμο αυτό να δω. Δεν λες να πούμε ότι ήταν παλίκαρος και τους είπα άντε ρε πάει να πούμε τώρα μάγκες της πλάκας. Ε, θέλετε να γίνετε σερίπηδες στη θέση του σερίπη. Θα πάρουν και τις άλλες ενώσεις όμως. Ποιες ενώσεις θα πάρουν ρε, ποιες ενώσεις θα πάρουν ρε. Ποιες ενώσεις θα πάρουν αυτοί ρε τώρα ρε. Πλάκα ρε μας κάνεις τώρα να πούμε τώρα. Ποιες ενώσεις θα πάρουν ρε. Να πάρουν την ΕΠΟ ρε. Ποια ΕΠΟ θα πάρουν ρε. Τα πιστεύεις αυτά που λες ρε. Γιατί να... Τα πιστεύεις γιατί είσαι γλύπτης. Ναι. Δεν έχεις να πεις μια καλή κουβέντα για τον Ηράκλη. Για τον Άρη. Επιτρέπετε να πούμε για τον Άρη ρε. Να κλεβάζετε και να λέτε να πούνε κάτω από αυτή η ομάδα ή τον Ηρακλή που αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα ρε. Με διαφορά ρε, ποιος πάω ρε. Ποιο αυτό το τσίρκο ρε. Αυτό το τσίρκο ρε. Γιατί ρε, δεν είναι η καλή ομάδα. Ποια ομάδα είναι ρε, ποια πλάκα ρε μας κάνετε ρε, ποιοι είναι ρε. Αυτοί όλοι είναι μισθοφόροι ρε που ήρθαν ρε. Μισθοφόροι είναι αυτοί ρε. Ποιος ΠΑΟΚ ρε τώρα, πλάκα ρε μας κάνετε ένα... με την προπαγάνδα και δεν μπορείτε να το βγάλετε δεύτερο ρε. Με την προπαγάνδα το πρωί με αυτό 24 ώρες ΠΑΟΚ παίζετε ρε. Νίτρις άθλοι ρε. Και δεν το μπορείτε να το βγάλετε ούτε δεύτερο ρε. Δεν μπορούμε για να το σέρβουμε, το τραβάμε. Το τραβάμε, το σέρβουμε. Μπράβο να πούμε. Ούτε δεν μπορείτε, το τεντώνετε από εδώ, το κάνετε από εκεί, γλύφτες, παπαγαλάκια, με μοβ, πώς να σου πω τώρα να πούμε. Δεν μπορείτε ούτε δεύτερο να το βγάλετε ρε. Αυτή είναι η τιμωρία σας ρε, να σέρνεστε εκεί, να σέρνεστε ρε. Υποκείμενα ρε, να πούμε, του ραδιο... Αντικείμενα. Πες τον Μπόχουμ, λέει τον παλιοφασίστα, καλά τον κάνει ο Τονιάδης. Μπόχουμ, πεινασμένος είσαι. Κώστα, γιατί τον βρίζω, λέει. Τι είναι ένας, λέει, φασίστα. Φασίστα το λέει. Ό,τι θέλει είναι, ρε λογαριασμό, σε δώσει. Τετάρτη ραπτό σηκώνουμε δύο ντάμπλ. Με τη Βαζέλα δεν μας βλέπω. Και η δεύτερη θέση νίκη θα είναι, λέει, για τις αφέτος. Το καλοκαίρι θέλει προπονητή και 9 παίκτες. Κάστορας 4. Για το χάντμπολ, λέει. Ραπτό στο Δωμαίδη είναι ο Κόντης και μιλάει για τη διαφθορά στο ποδόσφαιρο. Να γελάσω ή να κλάψω. Γιατί, τι, ξέρει, ο φίλος του Κόκκινου ήταν χρόνια. Από εκείνο το ΣΑΜ που είχε παλιά. Καλημέρα. 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 Λοιπόν, ο Ηρακλής είμαι. Γεια σου, Ηρακλή, μικρέ. Έλα. Τι κάνετε, καλά είστε. Καλά, Ηρακλή. Γεια σου, Ηρακλή. Λοιπόν, εγώ είδα στο Παναθηναϊκό με τον Ατρόμητο. Έπαιξε πάρα πολύ καλά ο Παναθηναϊκός. Το πρώτο εμίγνο δεν βλεπόταν. Εντάξει, το πρώτο δεν απειλήσε τόσο πολύ, ναι, δεν βλέπω όταν... Και στο δεύτερο ημίχρονο όλο το μυστικό ήταν ότι ο προπονητής του Ατρομήτου δεν μέτρησε τον Νίνη, τον πέρασε στα... Πώς το λένε, παιδί μου... Δεν τον υπολόγισε τον Νίνη, δεν έβαλε κοντά του παίχτη. Εγώ θα έβαζα τον Μπάλα επάνω, ο Μπάλας. Λοιπόν, ναι. Και θα έπαιρνα στο man to man όχι σε ζώνη, τον εξέδεσε το Λαζαρίδι ο Μπέρκ. Μπορεί να γινούσε και τέταρτο ο τρίτο σέντερ μπακ του Κατσουρά. Τέλος πάντων, δεν το παίξε καλά. Δεν το παίξε καλά αμυντικά ο Νιόμπλιας και έφαγε τα δύο γκολ. Βέβαια, μόλις μπήκε και ο Μπέρκ, άλλαξε ο ρυθμός ο Παναθηναϊκός. 100%. Ναι. Πολύ ωραία γκολ έβαλε ο Μπέρκ, αλλά και οι σέντρες του Νίνη και του Μαυρία, νομίζω ήταν δεύτερη, ναι. Ήταν πολύ ωραίες κι αυτές. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Ναι. Εάν υπήρχε τρίτο center back εκεί, θα δυσκολευότανε, ας πούμε, θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Σίγουρα, αλλά ναι, έκανε λάθος επιλογή ο προπονητής του. Ναι. Τώρα, εγώ έτσι πως το είδα το παιχνίδι, την Τετάρτη... Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα, εάν πιάσει ο Κάτσε τον Νίνη, ναι. Ο Νίνης δεν θα κουμπίσει μπάλα. Λέω εγώ. Το έτσι πως βλέπω τον Κάτσε. Ναι. Εντάξει. Ναι. Έτσι πιστεύω ότι ο Νίνης αύριο, πότε είναι την Τετάρτη, δεν θα κουμπίσει την μπάλα. Ναι, άμα είναι καλός και ο Κάτσε, βέβαια.
Αλλά εγώ πιστεύω τώρα ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να περάσει και από την Τούμπα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν μου άρεσε χθες όπως τον είδα. Ήταν και άτυχος βέβαια, αλλά δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα δυσκολευτεί. Ηρακλή, εγώ πιστεύω θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη. Μακάρι να κερδίσει, να γίνει και ενδιαφέρον μετά τα άλλα τα παιχνίδια. Να είναι ενδιαφέρον. Με σένα τι γίνεται, ρε. Με σένα τι γίνεται, ρε. Τι κάνεις. Τι είπες, Κώστα. Εσύ τι κάνεις, λέω. Τι εγώ, ρε. Ο Άρης, ρε. Τι εσύ. Α, ο Άρης. Ο Άρης σήμερα είχε συνέλευση. Αναδιακόπηκε. Θα γίνει πάλι σε 3 με 10 ημέρες. Γιατί δεν ήταν ο Καλαϊτζής και ο Γαλανός. Ναι. Τα μέλη κατηγορούσαν, είπαν ότι απέτυχε ο Καλαϊτζής, πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Δεν απέτυχε. Εντάξει, ναι, απέτυχε. Αλλά δεν ήταν όμως από την αρχή της χρονιάς. Ναι, αλλά είπε πρέπει να βγει η ομάδα με τις φανέλες, μόνο να τη βγάλω, είπε. Με τις φανέλες, ναι. Εγώ πάντως σε βουλιώθηκα με ένα γνωστό μου, με είπε ότι είναι καλός προπονητής. Είναι. Κάνει καλή δουλειά, απλώς είναι λίγο ξύθιμος. Μπελαλής. Πιεστικός, ναι, και μπελαλής, έτσι πέρα. Εντάξει, τώρα δεν θεωρώ βέβαια ότι η καλύτερη επιλογή είναι να έρθει ο Ορβανιτίδης να πάρει την ομάδα. Γιατί και ο Κάλλας, τώρα πότε, Τετάρτη, θα έρθει, Τετάρτη θα έρθει να μιλήσει με τον Κοντονή, να δούμε τι θα γίνει και με τα παράστορα. Εντάξει, ο άνθρωπος θα έρθει από τόσο μακριά. Δεν τώρα... μου λες, ρε Ηρακλή, να σε κάνω μια ερώτηση. Ναι, τώρα, σαν φίλοι θα μιλήσουμε. Ναι. Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνουνε μπαράζ? Εγώ από ό,τι διαβάζω ότι είπε και σε μια συνέντευξη ο Κάλλας, λέει θα κάνουμε τα πάντα, λέει, αλλά ναι. Να σου πω λέει, εγώ δεν το πιστεύω, όχι. Είσαι ρεαλιστής, μ' αρέσεις. Γιατί... Ο Ηρακλής λέει δεν πιστεύω ότι θα γίνουν μπαράζ, θέλω τον Κάλλας, αλλά δεν θέλει λέει τον Καλαϊτζίδη αυτός. Ναι. Ποιο θες προπονητή, φίλε? Κάποιον άλλο, ας πούμε τον Γκάμπος, να ξαναέρθει. Πίσω, πάλι. Πίσω, ναι. Δεν υπήρχε κανένα θέμα, απλώς το θέμα ήταν ότι ήθελε να λάβει προπονητής ο Καλατζίδης. Εγώ, αν ήμουν προπονητής Καλατζίδης, ναι, θα πήγαινα στη θέση του Γκάμπος, αλλά θα κρατούσα τον Τοπολίδη για να έχω τη διαιτησία με την ΕΠΟ. Γιατί όταν ήταν το Παλίδι, είχαμε τη διαιτησία. Μια χαρά την είχατε τη διαιτησία με τον Παλίδι. Δεν την είχατε. Εγώ νομίζω ότι είχε μόνο ο Πανσεραϊκός. Εγώ αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Τα λέμε. Εγώ τα πιστεύω, Ηρακλή, ότι δεν θα γίνουν μπαράζ. Ναι, τώρα. Και μπορεί να μην θέλουν και τον Άρη πιο πάνω. Γι' αυτό το λόγο και δεν θα γίνουν μπαράζ. Την άποψή μου πανταλώ φυσικά. Άσε τώρα. Εγώ δεν είμαι υποκριτής. Εγώ σου λέω την αλήθεια. Ναι, εγώ σου λέω, εύχομαι μακάρι ολόψυχα να βγει ο Άρης πάνω, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να μην γίνουν, δεν θα γίνουν μπαράζ, κατά 99%. Να μην λέμε τώρα ευχολόγια στον κόσμο και τα πιστεύει, την άποψή μου πάντα λέω. Όπως και την έλεγα από πριν, για τον Πασεραϊκό και για τον Άρη. Έτσι, και επίσης, γιατί καλά ήταν και εγώ να έλεγα θα βγει ο Άρης, βαρύ όνομα, όπως μου λέγανε και μου λέγανε. Ναι. Τέλος πάντων. Και εγώ θεωρώ ότι καλά είναι να λες πάντα την αλήθεια, γιατί εκεί την ώρα μπορεί να πικάρεις κάποιους, να πικάρονται, αλλά κάποια στιγμή δικαιώνεσαι και λένε καλά τα λέγει ο μπαγλάμας αυτός. Όχι κάποιους άλλους υποκριτές που τον Άρη και τους Αριανούς τους λέγανε πάνε αυτοί τελειώσανε, πάνε αυτοί τελειώσανε, είναι απελπισμένοι, είναι τελειωμένοι, είναι αυτά και μόλις τελείωσε ο Άρης λένε κρίμα είναι ρε, πέστε και καμιά καλή κουβέντα για τον Άρη. Έτσι, ναι. Κάνε μας μια κλήρωση ρε Ηρακλή. Ναι. Για πες ρε πολεμομαχία. Θέλουμε τώρα την κλήρωση. Ναι. Α, οκ, okay, δώσε μου νούμερα από το 1 μέχρι το 16, αδελφέ. Πόσα να δώσει ο αδελφός? 4 νούμερα από το 1 στο 16, και, ναι, όχι 4 και, ναι, 8, συγγνώμη, 8. 8 νούμερα. Δώσε αδελφέ, ναι. Ναι, το 5. Ωραίος. Το 8. Ναι. Το 3. Ναι. Το 11. Μάλιστα. Το 13. Ωραίος. Μέχρι πόσο, μέχρι το 16? 16 αδελφέ, ναι. Ναι, το 16. Ωραίος, και άλλα δύο. Το 7. Mm-hmm. Και το 1. Το 1. Έγινε Ηρακλή. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα φίλε. Ναι. Έλα, ράπε, εγώ είμαι. Ναι, φίλε.
Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα. Φώναξε λίγο. Ναι, δεν μπορώ πολύ. Ναι. Λοιπόν, Αριανός είμαι κι εγώ. Καλώς τον. Έχω να σας πω ένα μπράβο, βασικά έχετε ένα μπράβο την προηγούμενη εβδομάδα για το παιδί. Λογικά είμαστε κοντά στην ηλικία. Γι' αυτό τέλος πάντων μου το σώσατε. Βοηθήσατε τέλος πάντων. Ένα μπράβο και στον Αντωνιάδη. Δεν πειράζει ρε, αυτό είναι αυτονόητο ρε εσύ. Αυτά είναι ανθρώπινα. Ναι, για μερικούς δεν είναι τέλος πάντων. Θα το παραμελούσαν το θέμα. Λοιπόν, τώρα για τον Άρη που λέγατε. Τον Παράς θα γίνει. Θα γίνει, τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι το καλό, για μένα πρέπει να φύγει ο Κάλλας, όχι ο Κάλλας, ο Καλαζής, σαν προπονητής, πρέπει να φύγει. Ο πρόεδρος να μείνει, γιατί άκουσα κάτι αρβανιδίδες, κάτι τέτοια, και φοβάμαι μην πέσει μέσα μπουτάρης, μην πέσει μέσα εκεί για το σούπερ μάρκετ που λέγε. Το φοβάμαι πολύ, γιατί κάτι αλυσίδες φοβάμαι. Ναι. Λοιπόν, ας μην περάσει ούτε απ' έξω από το Χαριλάου, δεν το θέλει κανείς. Δόξα τω Θεώ, εντάξει. Καλά κουμάντα κάνει ο Κάλλας, εντάξει, του φύγε λίγο, έπρεπε να κρατήσει τον Τοπαλίδ, να έχει τη διαιτησία μαζί του, γιατί ας είμαστε λίγο ρεαλιστές, πέναλτι 2-2 τα παίρναμε με τον Παλίδη. Ναι, αυτό το που έχω παρατηρήσει και το λέω. Ναι, τα παίρναμε τα πέναλτι. Εντάξει. Λοιπόν, δεύτερον, πόσο κόσμο είχε Τζόρνταν το Ιτούμπα? 10 με 12 χιλιάδες. 8-9. Εντάξει, πες εσύ, ό,τι θες. Πόσο έλεγε, θυμάσαι? 20. Έπρεπε να έχει πάνω από 20 χιλιάδες. 20 έλεγε, 20. Έλεγες ότι θα έχει 20, όχι έπρεπε. Ναι, ότι θα έχει. Τώρα τελείωσε το παιχνίδι και λέμε έπρεπε να έχει. Εγώ πίστευα ότι θα έχει πάνω από 20 χιλιάδες, φυσικά. 20 δεν θα είχε, ούτε μέτρηση στο Δήμο Πίνα να ασχολείται. Κοίταξε, σου πω κάτι, αδερφέ. Υπάρχει, εντάξει, τώρα κανονικά έπρεπε ο ΠΑΟΚ να γεμίσει την Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ να πάει. Δεν το συζητάμε. Αλλά αν παρακολουθήσει όλα τα γήπεδα, δεν σήμερα το Ολυμπιακό Στάδιο. Έπαιζε ΑΕΚ και Ηρακλής εκεί. Ναι, ναι, είναι Δευτέρα όμως. Ναι, έκανε ζέστα. Ήταν 6 ώρα το απόγευμα το παιχνίδι. Ζέστα. Ήταν 6 ώρα το απόγευμα και ήταν Δευτέρα. Και τι που κολλάει, 4 εκατομμύρια ζέστα, και τι έγινε, ήταν Δευτέρα και χθες ήταν Κυριακή, ναι. Τι έγινε, Σαββατοκύριακο ήταν. Είχε ζέστα. Τι σημασία έχει. Δηλαδή τώρα να πούμε και 10.000 είναι λίγο και αλλού που είναι 2.000 ή πολλά, εντάξει. Εντάξει. Ναι, έπρεπε να έχει γεμίσει το γήπεδο μαζί σας. 10.000 έδωσε, καλά σε λέει. Ρε μαζί σας, είμαι 11 έδωσε, όχι 10, μαζί σας. Πλακάτε, ευχαριστούμε πρόεδρε και τέτοια. Δεν το συζητάμε. Έπρεπε. Τώρα αυτό που μια ερώτηση. Μάλιστα. Και κλείνω. Λοιπόν, θέλω να μου πει τη γνώμη του αν θέλει, πώς το βλέπουμε τον Αρβανιτίδη. Τι πιστεύει, θα είναι καλό να εμπλακεί? Να εμπλακεί ο Αρβανιτίδης με τον Άρη. Κοίταξε, ναι, ναι, ναι. Ο Αρβανιτίδης πήρε να πούμε τη μικρή ομάδα τη Βέρεια Γάμα Εθνική και την έβγαλε Α. Ήτανε άξιος. Με Καλαϊτζίδη προπονητή και τα λοιπά. Τον κατηγορώ ότι έστεινε μερικά μας, εσύ τι σε νοιάζει όμως. Λοιπόν, έτσι δεν είναι. Μισό. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι. Τι είναι αλλιώς. Τι να σου πω, ναι, είναι για μένα. Ναι, γιατί, για να μου πεις τον λόγο. Προτιμώ τον Κάλλας. Ναι, και εγώ το προτιμώ τον Κάλλας, αλλά αν η οικογένεια, η οργανωμένη. Κοίταξε να δεις, φίλε, άκου να δεις. Στον Άρη, όποιος είναι να έρθει. Έρχεται, πιάνει τους οργανωμένους. Τους λέει παιδιά εδώ και τα λοιπά. Ναι, οκ, okay, μπορεί, παίρνα. Μετά τσακώνεται με τους οργανωμένους, το διώχνουν. Ξανά έρχεται άλλος. Αυτή η βιόλα γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, μη με ρωτάς εμένα. Πάνε ρωτά τους οργανωμένους. Εγώ τι ας πω. Όχι, τι γνώμη σου, απλά. Και οι δύο καλοί. Και ο Κάλλας είναι καλός. Και ο Αρβανιτίδης είναι καλός. Για τον Άρη αυτό να δω και οι δύο καλοί. Ναι. Και το Χάμπογλου, τον Κρεοπόλη να με έλεγε να έρθει στον Άρη, έτσι όπως είναι ο Άρης, που ο άνθρωπος είναι με ένα κρεοπολείο και το κρέντι, δεν έχει την οικονομική επιφάνεια του. Τώρα από ό,τι κατάλαβες, ναι. Υπάρχει και μια κόντρα Αρβανιτίδη-Καλαϊτζίδη. Υπάρχει, ναι. Α, μπράβο. Ναι, στα δικαστήρια, ξέρω, στα αυτά, τα βλέπεις τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα παλιό αποθυμένο τώρα. Ρε τι Αρβανιτίδη και Καλαϊτζίδη. Τι θα πει ο Σαωρίδης το θέμα. Ναι, από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί προσπαθούν να ξαναγυρίσουν
Τι με ρωτάς τώρα εμένα, τον Κάλλας και τον Πάλλας. Πάντως είναι γεγονός ότι ο γιος του Αρβανιτίδη, ο Νίκος, τον πιέζει τον πατέρα του να έρθει στον Άρη. Γίνεται αυτό από το φθινόπωρο πέρσι. Του τα λέω του Κωστή. Έχουμε να το βλέπει το Χαριλάου μόνο από φωτογραφία. Δεν ξέρω τι θα γίνει και πώς θα γίνει, λέω εγώ τώρα τι σκέφτομαι. Ποιος θα βλέπει το Χαριλάου από φωτογραφία. Έχουμε να το βλέπει μόνο από φωτογραφία και από τηλεόραση το Χαριλάου ο κύριος Αρβανιτίδης και ο γιος του μαζί. Γιατί ρε την Βέρεια, δύο κατηγορίες τη βγάλανε. Εγώ δεν τζούσα. Μια ομάδα. Καλά, εντάξει, ναι. Μια ομάδα τη πλάκα τώρα η Βέρεια με 150 φιλάδλους. Την πήγαν την Αυτιέλα, Ελένα, στείνει τους αγώνες. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Δεν τα θέλουμε όλα δικά μας. Πού να ξέρουμε. Μια χαρά είναι οι άνθρωποι. Και ο Κάλλας μια χαρά είναι. Καλή είναι γιατί από τον αδικήσει Λέσχη, μια χαρά είναι αυτή. Κοίταξε, ο Κάλλας αν ερχόταν από νωρίς, από το Μάιο δηλαδή, αν ήταν στην Ελλάδα. Να σε κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε. Ναι. Γιατί όσοι πετάτε με τις κλωτσιές όλους να πάρετε να κάνετε τη Λέσχη πάλι και να διοικήσετε εσείς. Εσείς στήριξατε την ομάδα, εσείς θα την ανεβάσετε. Τη Λέσχη. Η Λέσχη, ναι. Hey, να πάτε λέει, να γραφτείτε, ξέρω εγώ. Βγάλετε και τον πρόεδρο, ξέρω εγώ ποιος ήταν εκείνος, τον Αντένα που ήταν, ξέρω εγώ, κάμεραμαν. Θέλει μέλη πολλά. Λοιπόν, θέλει, πάρτε και. Δεν γίνεται με τα σπόρια γίνεται. Τώρα να κάνουμε ομάδα, με τα σπόρια. Με τα σπόρια. Πάρτε με τα Ντιξάν, τα νοθευμένα του Αρνού. Πάρτε και τον Κάλλας, να κάνουμε μαλάτε. Bye bye. Επόμενη γραμμή. Τι θα σε κάνω. Σε κάνω, ρε φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Γεια σου, φίλε. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Ακούγομαι έτσι, Κωνσταντίνος. Μάλιστα, κυρία μου. Ο μεγαλοπρεπής. Ναι. Ποιος ήταν μεγαλοπρεπής. Ο Κωνσταντίνος. Τι, έφαγε ο κόσμο μπόλικο. Ο Σουλεϊμάν ήταν. Α, ο Σουλεϊμάν, ναι, ναι. Έχει ο δικός μας, έφαγε ο κόσμο. Με το γεμιστάνα που έχω έτσι νιώθω. Τι καλά, εντάξει. Μεγαλοπρεπής. Τι έγινε. Έχει δύο γουίσκι και γίνεσαι φαντομάτι. Πώς περνάτε, καλά. Ναι, βρε, Ντίνο, καλά είναι, λέγε. Μπράβο. Το Σάββατο πήγα εκεί, πήγα να πιω ένα καφέ στον πύργο του ΟΤΕ. Κάνα κύπελο, δεν ήρθε. Τι έγινε. Στον πύργο του ΟΤΕ πια πιες καφέ. Ναι. Δεν έπαιρνες κανένα ουίσκι, καλύτερα σε κανένα καφέ, είναι πιο λίγα θα πλήρωνες. Μα για δεν ήρθε. Εγώ περίμενα να έρθει το κύπελο στον πύργο του ΟΤΕ, λέει. Πότε θα έρθει αυτό το κύπελο, με τι για έρχεται. Για τον Ξανθιώτη. Ναι, με τι έρχεται. Έτσι έλεγε. Πού είναι ο Ξανθιώτη. Για τους άλλους από τη, που ψηφίζουν την ΕΨΥΜ Πιερίας. Την ΕΨΥΜ Πιερίας. Εκεί. Ναι. Εκεί ανήκουν, εκεί δεν ανήκουν. Ναι, ναι. Στο Κίτρος, ε, Κίτρος. Ναι, η Κοντσίτα της Πιερίας, εκεί δεν Κίτρος, ανήκουν. Κίτρος, Κίτρος. Ναι, και τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Αντωνιάδη και τα χρόνια μου πολλά. Ναι, βέβαια. Συνονόματα. Να του αφιερώσω ένα τραγούδι, ο Γιάννης ο Χιλιτήρης είναι. Ναι, ο Γιάννης. Την καλησπέρα μου, να σε ζηλεύουν πιο καλά από τον Νικολαίδη. Από τον Νικολαίδη. Ναι. Αυτό ισχύει και για εσάς με τους Ολυμπιακούς. Τους ζηλεύετε. Ορίστε. Ορίστε. Καλά, ο Ολυμπιακός είναι μέγεθος τώρα. Ο Ηρακλής μπροστά στον ΠΑΟΚ είναι, ρε παιδιά. Είμαστε ήσυχοι. Καθίστε καλά. Ναι. Μ' ακούς. Είστε πρώτοι στην πόλη. Ποιος λέει όχι. Κωνσταντίνε. Όχι μόνο. Τι όχι μόνο. Με συγχωρείς λίγο, ναι. Τζόγκα. Ναι. Πες ότι σβήνει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Χάνεται. Πού να πάει. Πόσα χρόνια. Λέμε, πάει στην, στη Ρωσία, θα το βάλει σε καρούλια, έλεγε. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει τέτοια θέμα, ξέρεις. Λοιπόν, ο Ηρακλής και ο Άρης, πόσα χρόνια θα κάνουν να φτάσουν στο επίπεδο που είναι τώρα ο ΠΑΟΚ. Τώρα, τώρα. Τώρα. Οργανωτικό, εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, αθλητικό. Όλα τα τμήματά του είναι τα αστεχνικά στην πρώτη κατηγορία. Τίτλοι έρχονται ας πας στον άλλον, ακαδημίες. Ακαδημίες κάνουν 20 τουρνουά κάθε χρόνο πληρωμένα, ένα 800, έτσι είναι. Ένα 800 budget όλες οι ακαδημίες. Άλλο πάει στη Ρωσία, άλλο πάει στην Ισπανία, άλλο πάει στην Κίνα. 13 χρονών παιδιά τα ζητάνε οι Μπαρτσελόνες και η Αθλέτικο Μαδρίτης. Σωστά μιλάτε. Με τα ψέματα πάτε να ζωγραφίσετε Ρεμπραντ. Γίνεται με τα σκουτσουλιές να ζωγραφίσετε Ρεμπραντ. Δεν μας είπε ο κύριος Μπάρτος όμως. Του χρόνου σε πιανού άρμα θα είναι καβάλα. Αυτού που του έδωσε το Ρουγκάλα, που τον είχε δώσει δανεικό στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ε, δεν μας είπε, γιατί η Βέρεια είπε ότι κατέβηκε από το άρμα του Ολυμπιακού και θα πέσει. Αυτό σε πιανού άρμα θα ανέβει, που δεν θα πάρει αύριο την αδειοδότηση. Πάντως τόσα χρόνια, σε άρμα δεν πήγε. Σε άρμα δεν μπήκε. Όχι. Δανεικούς χατζίδες και αυτούς από πού τους έπαιρνε. Από τον Απόλλων Καλαμαριάς, τα ξέχασες, με όλες τις πλάκες, με όλες τις αβάντες, ήτανε μέσα.
με όλους και με τον καπετάνιο που βγάζει τα πιστόλια στα αποδυτήρια, θα ξεχάσατε αυτά, ε. Ο Σαββίδης σας που κατέβηκε τα αποδυτήρια. Ο άλλος έβγαζε πιστόλια, ρε. Καθίστε καλά, ρε. Πώς ζείτε, ρε. Θα μας τρελάνετε, θα μας μάθετε την ιστορία καινούργια τώρα. Κωνσταντίνε. Έλα, γόρι μου. Ανακρίτρια Πειραιά Μαρία Σκάρμπου αποφάσισε την προφυλάκηση του πρώην στελέχους του Ολυμπιακού και δεξί χέρι του Μαρινάκη Εμιλίου Κοτσόνη. Μπράβο. Ένας παίρνει σειρά. Ο οποίος ήταν, πέστατε, ήταν. Ο οποίος ήταν δεξί χέρι του Μαρινάκη. Και υπεύθυνος προμηθειών στην ΠΑΕ. Άντε, μπράβο. Ένας παίρνει σειρά, λοιπόν. Να τα λέτε. Δύο τόνους ηρωίνη. Το νορ ένα, το καράβι. Το νόρου αν αυτό το καράβι που ήταν το κοντέινερ του Παπαθανασάκη μέσα που τα έφερνε από τον Καναδά με τις μπλούζες. Πάρ' το μάλλον άσταγο, τι να σε πω. Το έγραψε τον Καζέτα για όσους δεν ξέρουνε. Τότε θα κάνετε εκείνη την μπουτίκ, ρε μάνο. Γεράσαμε, ρε, 53 φτάσαμε. Την μπουτίκ εκείνη πότε δεν κάνετε. Πάμε και δύο και μία κινητή. Ρε μάνο, τι θα γίνει σε τεχνίμηση. Καλά, ναι. Θα μιλήσω. Καλησπέρα βασικά. Καλησπέρα και μην διέκοψες. Έλα, πες. Δεν φίλησα ποτέ, δεν πρόκειται να φιλήσω. Δεν φίλησες. Μπορώ να σου επιβεβαιώσω, κύριος Λαφούς. Παίρνεις όρκο, ανομωτή. Ανομωτή όρκο, παίρνεις. Ανομωτή. Χωρίς να βάλεις το χέρι σου στο Ευαγγέλιο, παίρνεις όρκο. Γιατί εγώ το... Και το βάζω και στα 10 Ευαγγέλια. Λοιπόν. Ναι. Το Ρουγκάλα, λοιπόν, το πήρα ελεύθερο. Ελεύθερο λες εσύ. Ελεύθερο λες εσύ. Από την Αθλητική Μαδρίτη. Αυτό δεν ήταν τα δικαιώματα στην Αθλητική Μαδρίτη, θα έχει ο Ολυμπιακός. Είδες που κάνεις λάθος. Εγώ δεν κάνω λάθος. Δεν στο συμβόλαιο ότι έχει 50% στην τιμή ανταπόλυσης ο Ολυμπιακός. Όπως έχει ο ΠΑΟΚ, όπως έχει ο ΠΑΟΚ σε αυτό που έχει δανεικό στον Πανιόνιο. Στον Πανιόνιο αυτό που το λέμε να σε πάω σε μικρό να δεις ελεύθερος κλειστό διαιτές συμβόλαιο, κύριος Δουκάμας. Όχι, θέλω να μου βάλεις το συμβόλαιο του αύριο στο Ηρακλής 1908, θα το διαβάσω από μέσα. Ωραία. Γίνεται. Όπως θα ήθελα, ας πούμε, να ανοίξετε και το φάκελο του 2011, πώς πέσατε από τη... Πώς πέσατε από τη Β' από τη Α' Εθνική στη Δέλτα. Λοιπόν, το φάκελο αυτό μπορείτε να τον βγάλετε εσείς σαν ΠΑΕ. Ηρακλής, σαν ΠΑΕ Ηρακλής, δεν υφίσταστε βέβαια. Δεν σας συμφέρει. Εκεί τον καθάρισαν τον Ηρακλή. Δεν σας συμφέρει. Εμάς δεν συμφέρει γιατί. Τι ανάμειξη έχουμε εμείς αυτό το έργο. Κωνσταντίνε μου καλέ. Δεν έχω καλή. Τι ανάμειξη έχει πάω σε αυτό το έργο, πες μου. Άκου τώρα ο Ζαγοράκης και το παιδί αυτό. Τι έκανε ο Ζαγοράκης. Ξέρουμε ο Ζαγοράκης, τι έκανε ο Ζαγοράκης, τι είπε ο Ζαγοράκης. Αντίπαλος στην πόλη, αλλά άκου τώρα. Αντίπαλος, ποτέ δεν ήσουν αντίπαλος, αδερφέ μου, το ξέρεις από μικρό παιδάκι αυτό, ποτέ. Στον ΠΑΟΚ δεν ήσουν ποτέ αντίπαλος, το ξέρεις. Εσύ προσπαθείς να γίνεις αντίπαλος στην πόλη. Τράπεζα δεν άνοιξα ποτέ να πάρω δύο χαρτιά. Οι τράπεζες, αδερφέ μου, ανοίγουν... Οι τράπεζες ανοίγουν, άκουσε με, οι τράπεζες ανοίγουν για τους πλούσιους. Εγώ δεν άνοιξα ποτέ. Για τους πλούσιους ανοίγουν, αδερφέ μου. Οι τράπεζες ανοίγουν για τους πλούσιους. Ναι, ο γούμενος πολύ πλούσιος ήταν. Με τον Παπασαραντόπουλο να πούμε. Πλούσιος είναι ο λαός του Πάου. Πολύ πλούσιος ήταν ο Πάου. Άκουσε με ένα δευτερόλεπτο. Τζάμπα τον πήρε ο Σαββίδης τον Πάου. 62 εκατομμύρια τζάμπα. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια αξίζει ο Πάου. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Να ξέρεις να κάνεις διάλογο. Εμένα με ρώτησες για το φάκελό μου λοιπόν. Ναι. Και εμένα λοιπόν για μια πλαστογραφία που κουνούσε αυτός ο κύριος που ρήμαξε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Ο Θεός να το κάνει κύριο. Η τιμωρή του αυτή η πλαστογραφία με 700 ευρώ και εμένα με εξαφάνισε. Εσένα έχει πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ παγωμένα. Κάπου πολλά είσαι αυτό το έργο. Θέλεις να ακούσεις όλα τα γόρη μου. Δεν θα απαντώ όμως. Φέρνει στον Καρσία το Μουσλίμο με τους όλους. Ναι. Αυτά που κορώνουμε στην ΑΕΚ δεν είναι Νικολαίδη. Ναι. Λοιπόν με παγωμένα χρέη είσαι πιο παράνομη ομάδα. Τελείωσε τη φράση σου. Τελείωσε τη φράση σου να σε απαντήσω. Να σε απαντήσω για αυτό που λες. Να σε απαντήσω.
Δεν βάλω μια ανατολία, εγώ δεν ξέρω να κάνω διάλογο. Πάω κάνω τελεία. Είσαι η πραγματική ομάδα του δημοσίου και όσο... Βάλε μια ανατολία σου λέω να σου απαντήσω, δεν θέλω. Τη βάζω αμέσως. Και όσο για αυτό και τη Βέρεια δεν το είπα εγώ. Το είπε ο κύριος Μητρόπουλος, ο Βίκτορας. Η φράση σου αυτή που είπες ότι είμαι ομάδα του δημοσίου. Βάλεις ανατολία τώρα να σου απαντήσω. Ναι, τα τελευταία 7 χρόνια έχω πληρώσει 60 εκατομμύρια εφορία και ΦΠΑ. Να τη βάλεις. Από εισπράξεις, από μετακινήσεις ποδοσφαιριστών, από πού βγήκαν αυτά. Ο μόνος που πληρώνει είναι. Ορίστε. Κωνσταντίνε, είναι ο μόνος που πληρώνει. Ναι. Αυτά τα λεφτά ΦΠΑ από πού βγήκανε. Πες ότι κάνε υπόθεση εσύ, περίμενε μάνο, κάνε υπόθεση εσύ, ότι εγώ το 2007 έπαιζα, έπεφτα. Έπεφτα οικειοθελώς πήγαινα στη Δέλτα Εθνική. Από πού θα παίρνανε λεφτά. Αυτά τα λεφτά από πού θα τα παίρνανε το κράτος, συν τα 11 που πλήρωσε τώρα, με χάρισαν εμένα τίποτα, τα λεφτά τα δικά σου, αυτά που χρωστάς εσύ σαν ΠΑΕ και σαν γυμναστικό σύλλογο, πού είναι γραμμένα τώρα, πες μου. Στον πάγο ή στο χιόνι. Στον πάγο ή στο χιόνι. Αυτά τη ΣΑΕΚ πού είναι γραμμένα. Ναι, σ' αφήνω, ναι. Τα ρωτάμε και θα απαντάμε. Τα χρέη του Ιρακλή, λοιπόν, ναι. Που ήταν ενορχισμένο σχέδιο να τον διαλύσουνε. Σ' αυτό που σου είπα δεν με απάντησες. Τα λεφτά που έχει πληρώσει ο ΠΑΟΚ στο ΔΠΑ και φορεία. Ναι. Δεν έχει χάσει κανείς δραχμή. Ποιος. Έχουν όνομα, θέλεις να ακούσεις, αδερφέ μου. Ναι. Έχουν όνομα και επίθετο. Το ναι. Μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ Ηρακλής ναι. Την έστειλε στα Τάρταρα. Μαζί το ρέμα εννοείς. Το ρέμα εννοείς. Βεβαίως. Έτσι, στον και κύριο Πασχαλίδη εννοείς. Και μάλιστα όλοι... Μόνο αυτά είναι. Μόνο αυτά είναι. Τα χρέη προς τρεις... Τέλος, πάμε στο τελευταίο. Φαρέθηκα. Φτάνει ρε. Το ρέμα ξεθάψω τώρα, ξεθάψω με τη Λινέο, ξεθάψω τον Γούμενο, τον Παπασαραντόπουλο, τον Βενιζέλο. Άστα ρε τώρα. Εδώ που καρόλος και έκανε τρεις αλλαγές ρε. Δεν υπάρχει ρε μεγαλομέτωχος στον κόσμο να κάνει εν ώρα αγώνα τρεις αλλαγές. Καπάκι, Πόζογλου, Κουλούρι και τον άλλο με την Κοτσίδα, πώς το λένε. Σαβίδη, δεν υπάρχει. Καλημέρα, ναι. Άντε, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το. Επιτέλους, μετά από 40 λεπτά. Ναι. Λοιπόν, Παραπτόπουλος, έχεις δίπλα στον κύριο τον άλλο από Αντρελίκη και Κολοτούμπες. Είναι. Εδώ είναι. Πρώτος. Για πες, ναι, για πες. Ξεκίνα. Τι να πω, ρε. Τώρα μας κάνεις να πούμε ότι δεν θέλετε και την πρώτη. Ναι, δεν τη θέλετε. Πρωτάθλημα δεν θέλω, θα τα βρω. Είσαι και μεγάλος στην ηλικία μου, ρε. Καλά, δεν τρέψε λίγο. Εγώ να τραπώ λίγο, ρε. Βάλτε ρε λίγο το μυαλό σας να δουλεύει, ρε. Λίγο το νιονιό, ρε. Βάλτε ρε. Κάτσε δε στα πράγματα κάτω και δε τι έχει συμφέρον η ομάδα, ρε. Και ο Σιραπτόπουλου, δεν θέλω. Άσε βρε τώρα, δέστε τι όμορφο. Ένα μήνα πριν, πλέγε πολεμομαχία. Λοιπόν, άκου δεν θέλουν να βγουν πρώτοι αυτές οι ρόπες. Τώρα, άσε βρε τώρα, άσε τώρα. Λοιπόν, δεν θέλουν να βγουν πρώτοι. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Δικαίωμα. 40 λεπτά, ρε. Περίμενε, μετά μίλας, ρε. Τελευταίος είσαι, θα μιλήσεις, έχεις χρόνο. Δικαίωση. Πότε μιλήσεις, μ' αφήνεις. Έχεις χρόνο, δικός είναι ο χρόνος. Λοιπόν, την άλλη φορά στο τελικό μας έλεγες, όχι, εμείς ήμασταν ίσκοι και πλούσαμε τα εισιτήρια και όχι, είχαμε και τόσες προσκλήσεις να πούμε και άλλες τόσες από τα βαφτίσια και άλλες τόσες από κανένα γάμο και αυτό και στο τέλος. Έκανα καλό, πεσάσε τα κουμπλιμέντα τώρα. Τι? Τα κουμπλιμέντα άστα, προσκλήσεις πήραμε φυσικά. Ναι, με από βαφτίσια και από γάμους και μαζέψατε να πούμε πάλι τα πράγματα. Ότι δεν ήμασταν, ήμασταν. Πήραμε 1600 προσκλήσεις από την ΕΠΟ, τι να κάνουμε τώρα, δεν πήραμε. Ναι. Έλα βρε τώρα, αφού ούτε τα λεωφορεία δεν ήταν ίδια, αφού και οι οδηγοί από τα πόλεμα ξέραν πώς ήταν στην προηγούμενη δρομή. Και το πρώτο λεωφορείο στη Λαμία και το άλλο στην Κατερίνη ήταν, άντε να σε πω αν μαθαίνεις τώρα. Εσείς. Ναι, εμείς. Εμείς. Ξεφτύλα για τον Ολυμπιακό που δεν πήγαν ούτε 25.000 στο γήπεδο στο Ολυμπιακό στάδιο. Ενώ σας προσπλώσει τα χρέπια τελειά. Μπράβο στους Αριανούς και στους Παοξίδες που κατέβαζαν 25.000 κόσμο στην Αθήνα. Όχι, θα λες μπράβο στους Αριανούς πρώτα που κατέβαζαν. Και στους Παοξίδες. Πρώτα στους Αριανούς γιατί ήταν πρώτη η εκδρομή χρονικά και μετά στους Παοξίδες. Και κρέμα για τους Ολυμπιακούς που δεν μπόρεσαν να πάνε 25.000 στο Ολυμπιακό στάδιο. Λέγε παρακάτω. Δεν απαντάς στο Χιλτίδη. Τι να απαντήσω. Σου έκανε μια ερώτηση. Εγώ την έκανα. Η ίδια εκδρομή ήταν 25.000 κόσμος. Πού το ξέρει ο Χιλτίδης. 25. Ναι. Πού το ξέρει. Ναι. Ήσασταν 5.000 λιγότερο. Ναι, ναι. 5.000. Ναι. Και εσύ έξω και το ξέρεις. 25 ήταν. Στην Ελλάδα μιλάνε αυτοί που δεν ξέρουν.
όταν είσαι μέσα στο γήπεδο πρέπει να έχεις άποψη καλύτερη από τους άλλους. Λοιπόν, να έχεις το αντρελή και να παραδεχτεί, σου λέω, και να μην πω τούβας ότι τη μεγαλύτερη. Δεν ξέρω. Δεν είπα, να έχουμε την άποψη. Ναι, άποψη. Εμένα μην με μιλάς, γιατί εγώ είμαι του Μπιώτη, είμαι στην Τούμπα μεγάλος, Αργιανός, είμαι περίπου στην ηλικία σου, ναι. Και τον Κωστή τον ξέρω να πω μικρό και τα λοιπά. Και λοιπόν, άσε τώρα αυτά. Και πού κολλάει αυτό, τι είπα, κάτι για σένα, σε κύρωσα. Μου λες ότι ήσασταν, ναι, τη μεγαλύτερη εκδρομή την κάνα, θες, δεν θες, την κάναν οι Αργιανοί. Πήγε στην... Μισό λεπτό. Στο τελικό του Άρη πήγες. Εμένα ρωτάς. Έλα ρε Τζόρδα, πιο πολύ. Στον τελικό του ΠΑΟΚ πήγες. Μισό λεπτό ρε. Πήγες. Για να συγκρίνεις, για να κρίνεις πρέπει να συγκρίνεις ρε φίλε. Εμείς παραδεχόμαστε ότι δεν είχαμε ούτε 500.000 να πάρουμε αφημί για να μείνουμε. Λοιπόν λέμε πέσαμε γιατί δεν είχαμε ένα να βάλει ούτε ένα φράγκο. Κατάλαβες. Τελείως. Τα παραδεχόμαστε αυτά. Όπως παραδεχόμαστε και οτιδήποτε να πούμε είναι... Σωστό και αντρίγιο. Α, εσύ παραδέξου πέντε πράγματα. Τελειώσεις. Ρε παλικάρι μου, για να συγκρίνεις αυτό το πράγμα, πρέπει να πας και στους δύο τελικούς. Πιο πολύ κόσμο έχει άρθει. Ναι, ρε παιδί μου. Βγάζει λιγότερο στο ραντιάκι. Πώς θα γίνει, όχι εσύ, μου τους βγάλεις περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Βεβαίως. Καλά, ρε. Και καλύτερη κερκίδα είχα. Μια κερκίδα, μια θύρα παραπάνω από τους βάζελους είχαμε εμείς. Εμείς στο Ολυμπιακό Στάδιο είχαμε μια θύρα περισσότερη από τους βάζελους. Δεν σε ρώτησε αυτό. Ας το πω, το ξέρεις. 25.000 Αργιανοί, 21.000 Παοξίδες. Ναι, ναι, καταλαβαίνεις τα ελληνικά μου τώρα. 23.200 τα εισιτήρια τα πήραμε όλα. Πήραμε και 1.600 προσκλήσεις από πάνω. Τέλος πάντων, έλα. Δεν τα κάνω sold out. Προχώρα. Και θα παραδεχτούμε και το άλλο. Το μόνο όνειρό σας είναι να μην σας πάσουμε την εκδρομή. Τα άλλα όλα είστε κάτω. Παρακάτω. Ρε, είπαμε, ρε, εσύ είπα, σε μερικά πράγματα είμαστε από πάνω. Θα παραδεχτείς, σου είπα και σε άλλα είσαστε εσείς. Το είπαμε αυτό. Θα έχεις αντρελή και σε λέω να παραδεχτείς κάποια πράγματα. Αυτό σου λέω. Παρακάτω, έλα, δεν χαλάσουμε. Λοιπόν, όπως είχα και το ΕΟΤΑ, όπως λέει ο Ραπτόπουλος, ότι είχε πέσει γραμμή να μην παίρνουν τηλέφωνο Αργιανή στην εκπομπή του. Και αυτό, ναι, ρε, έτσι είναι, είχε πέσει, ναι. Γιατί αυτά είναι, θα παραδεχτούμε όλα. Μ' ακούς? Ναι, ναι, σε ακούμε. Και μου κάνετε τα μούτρα από κρέας. Ναι, όχι, εγώ θα φορά, αγόρι μου. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ σένα έχω πετύχει στη συνέλευση μέσα που σου ορμήξανε μια φορά. Μια φορά με ορμήξανε μόνο εμένα. Ναι, τέλος πάντων. Μια φορά λες ορμήξανε. Ναι, λοιπόν, κατάλαβες. Και άλλα τέτοια. Όλα αυτά πρέπει να έχεις το αυτόν το στένο να παραδέχεις ότι ξέρεις τι έτσι και έτσι. Εκεί είμαστε καλοί, δεν είμαστε. Εγώ να σε πω τώρα για εσάς. Άμα δεν παίζουμε μπάλα, δεν απαραχθούμε, δεν παίζουμε μπάλα, ρε φίλε. Δηλαδή πώς θα γίνει. Αυτό είναι. Έτσι είναι. Εδώ επεχθές έπαιξε μεγάλη μπάλα από άγματα. Δεν είπα μεγάλη μπάλα. Δεν ήταν άσχημο, σου είπα. Ήταν κούκλος ήταν. Αυτές που κάνει αυτούς τους ξένους που λέει τον Ομπόα και ξέρω εγώ, αυτές είναι. Ξέρεις τι στυλ μεταγραφής είναι αυτές. Τι. Σαν του Κόντι Σονάρι. Τι είναι. Τέτοιο στήτσα του Κόντι. Βγήκε ρε φίλε ο Βάζελος προηγουμένως και σου είπε είναι όντως μεγάλος παίκτης, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν παίζει εδώ, δεν κάνει. Και εσύ ακυρώνεις και το άλλο παιδί. Τον είχε αντίπαλο ο Παναθηναϊκός με τη δύναμη. Δεν μας ενδιαφέρει οι παίκτες αν παίζανε αλλού μπάλα. Μπορεί να έρθουν εδώ σακάτιδες και να μην παίξουν. Ήρθε ο Γκαρσία εδώ γέρος. Δεν πρόσφερε. Γέρος ήρθε ο Γκαρσία. Ναι, ναι. Τέσσερα χρόνια στην ομάδα γέρος. Δεν πρόσφερε στον Πάο. Αγωνιστικά. Τι να κάνουμε τώρα. Πρόσφερε στο πυγμαχικό κομμάτι. Ο Γκαρσία δεν πρόσφερε. Όχι, δεν πρόσφερε. Ακούγεσαι. Ακούγομαι, ναι. Βεβαίως. Ο Πάοκ με τον Γκαρσία δεν πήρε ούτε πρωτάθλημα, δεν πήρε ούτε κύπελο, ναι. Δεν βγήκε ούτε Champions League. Σοβαρά. Ναι. Και μεγάλο παιχνίδι με ομάδα του ΠΟΚ δεν έκανε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, να το αλλάξουμε. Δεν έκανε μεγάλο παιχνίδι. Δεν έκανε. Δεν έπαιξε μπάλα με την ΑΕΚ, με εκεί το παιχνίδι. Με τον Παναθηναϊκό δεν έπαιξε μπάλα. Δεν έπαιξε μπάλα με την Τότεναμ, με τις κάθετες μπαλιές. Με τη Φενέρμπαξε τα παιχνίδια δεν έπαιξε μπάλα. Δεν μας τρελάνετε. Με τον Ολυμπιακό δεν έπαιξε μπάλα. Ποιον Ολυμπιακό. Έλα, ρε, εσύ, στο κύπελο, σε εκεί το κύπελο. Ποιο κύπελο. Σε εκεί το κύπελο εκεί που μείναμε με 8 παίκτες τότε. Έπαιξε μεγάλη μπάλα, έμενε με 8 παίκτες. Μάλιστα. Τι λέτε, ρε παιδί. Ραπτόπουλος, ναι. Ένα τελευταίο. Κάποτε είχε βγει ο Μητυλινέος σε μια συνέντευξη τύπου και είχε πει ότι το κατεστημένο εδώ πέρα στην Βόρεια Ελλάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Και από τότε να πούμε έγινε χαμός. Το θυμάσαι. Έλα και αυτό το Γιάνκο Βράκο το λίγο τώρα. Κατέστρεψε, ναι, τον Ηρακλή. Και αυτός, ναι, εδώ... Αυτό το θέλω να το πούνε οι Ηρακλήδες που βγαίνουν. Τι να πούνε αυτά τα χαϊβάνια, το ρέμο βρίζουν τα χαϊβάνια αυτά. Άλλα χαϊβάνια αυτά. Και το Γιάννη Τάκη του Μπέκα. Ο Γιάννης Τάκης του Μπέκα δεν φταίει σε τίποτα. Άσε με και με αυτούς. Τα λέμε, bye bye. Hey. Υγεία είναι αυτό, ρε, 43. Είναι καψούρης με μια γκόμενα που τον κλάνει. Πρώτη φορά στο ωραίο, πώς το λέει, όμως το λέει, ωραία. Με κλάνει επ' εδώ, λέει, πάει κουβέντα επ' εκεί. Πάω κι εγώ, λέει, για αυτήν μιλάω, λέει. Μάνο θυμίζω. Τον κλάνει συνέχεια, αυτός μιλάει συνέχεια για αυτήν. Άρα λέει, μάνο με θυμίζω. Με θυμίζω. Ναι. Να πω εγώ τους νικητές. Ναι. Τώρα, παιδιά, θα γελάσετε με τον πρώτο νικητή.
Ο τύπος στο Facebook λέγεται «Μπορώ να πετάξω». Φίλε, μπορώ να πετάξεις, κέρδισε ένα παιχνίδι δωρεάν. Τι σαχλαμάρες είναι αυτές. Facebook, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Μπορώ να πετάξω. Ο Λάμπρος Πανάκης, ο Χρήστος Φουμπουλίδης, ο Κώστας και ο Ρεβίδης και... και ο Κρεμίδης. Παπαχριστοδούλου. Και κερδίσαν 25% συμμετοχή ο Χρήστος Σεράφ, ο Στέλιος Σαβίδης, ο Ιωάννης Μπεντζεμέκης και ο Λεωνίδας Ντρούζας. Επίσης να στείλω και χαιρετίσματα στο Γιάννη, πώς είναι το παιδί, Γιάννη Γάμα, ο οποίος είναι από το Περιστέρι που μας άκουγε από το ίντερνετ. Τι αυτό δεν το δέχομαι που λέει. Ποιο? Κάνανε λέει υπερπροσπάθεια και σαν χλαμάρες. Τι υπερπροσπάθεια έκανα. Δηλαδή, τι υπερπροσπάθεια. Δηλαδή, τι κάναμε. Δηλαδή, παίξανε κανένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Προχωρήσαν στο κύπελο. Τι υπερπροσπάθεια κάνανε. Δηλαδή, τι λιγότερο κάνανε από, περισσότερο κάνανε από τα Γιάννενα. Τι περισσότερο κάνανε από την Τρίπολη. Τι περισσότερο κάνανε από τον ΠΑΟ. Για τον Ατρόμητο. Είπε μια παπαριά ο Νόμπιας ότι λέει κάναμε υπερπροσπάθεια. Τους δουλεύουν κανονικά. Το διάβασα το μήνυμα. Α, αυτό. Πήρε ο Γιάννης την απάντηση. Ναι, τι απάντηση να το δώσω. Ότι έκανε λέει υπερπροσπάθεια και γι' αυτό είμαστε κουρασμένοι στα πλέον. Ούτε στους Ζουλού της Αφρικής δεν τα λένε αυτά τώρα, σε πληροφορώ. Δηλαδή να πω κι εγώ έκανε υπερπροσπάθεια. Πάω, κουράστηκε, είναι πτώμα. Να βγει και ο Αναστασίου και να πει ότι πτώμα είναι ο Ζέκα, κουράστηκε. Τραλαθήκατε, ρε. Άντε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Τραλαθήκατε. 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 Τραλαθήκατε.